Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Πάει και ο Ιανουάριος. Το φάγαμε το μήνα αυτό. Θυμάστε πως ξεκίνησε πρώτη του μήνα. Είχαμε και την πρωτοχρονιά με τις καλύτερες διαθέσεις. Ελπίζαμε όλοι ότι ο χρόνος αυτός θα φέρει μαζί τα καλύτερα. Περιμένω να μου πείτε τον απολογισμό των πρώτων 30 ημερών. 31 είναι σήμερα, νομίζω, του Ιανουαρίου. Τον απολογισμό λοιπόν αυτών των πρώτων ημερών του 2014. Εμείς θα σας πούμε τα θέματα της σημερινής ημέρας. Έχουμε άρωμα εκλογών πια και βουλευτικές και ευρωεκλογές και αυτοδιοίκησης εκλογές. Κάποιοι λένε ακόμη και εθνικές εκλογές. Αν λάβει κανείς υπόψη του τόσο τις κόντρες όσο και τις παροχές από την πλευρά της κυβέρνησης. Στη Βουλή, οι γυναίκες καταγγέλουν σεξιστικές συμπεριφορές. Οι γυναίκες που κατέχουν έδρα αναβουλευτικά εννοώ και θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας να μας πει πού στηρίζει τις καταγγελίες αυτές. Επίσης, μετά τις αντιδράσεις έρχεται κούρεμα στα πρόστιμα για το φόρο προστιθέμενης αξίας, για το ΦΠΑ. Θυμάστε ότι τα πρόστιμα ήταν πολύ τσουχτερά, με τα πρώτα να μπαίνουν από σήμερα κιόλας. Λοιπόν, η κυβέρνηση το ξανασκέπτεται και μάλλον ρίχνει ψαλίδι σε αυτό. Πάμε στο τρίτο να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Να σας δείξουμε καταρχάς τι συνέβη νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Θριάσιο νοσοκομείο. Ο κύριος που βλέπετε πλάτη στην κάμερα είναι ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πήγε στο Θριάσιο γιατί η Αρχιεπισκοπή θα μοίραζε εκεί ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό στο νοσοκομείο, προκειμένου να συνεχίσει καλά την ομαλά την λειτουργία του. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας έγινε δεκτός εκεί μέσα σε ένα πλήθος διαμαρτυριών και αντιδράσεων, με μια πορεία με πανό που είχαν σηκώσει εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Θα σας πούμε σε πολύ λίγο από τώρα τι ακριβώς συνέβη και γιατί οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ πολιτών αλλά και εργαζομένων και υπουργού. Θα σας δείξουμε επίσης τις ουρές που υπάρχουν στις τράπεζες σήμερα. Γιατί 31 Ιανουαρίου σήμερα, 5 φόροι λήγουν. Όποιος δεν πληρώσει τους φόρους αυτούς θα βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμα. Όχι τα πρόστιμα τα καινούργια που θα ισχύσουν για το 2014. Θα σας πούμε όμως και το λαλούμ για τα πρόστιμα αυτά μέσα στους κυβερνητικούς κόλπους, αφού υπάρχει σκέψη να κουρευτούν και αυτά τα πρόστιμα. Και ελάτε μαζί μας τώρα με το Σωτήρι, διότι θα σας δώσουμε και δεύτερη ευκαιρία. Σας λέγαμε για την πρωτοχρονιά, για το πώς μπήκε ο χρόνος αυτός, τι ευχές δίναμε ένας τον άλλον, τι ελπίδες δημιουργήθηκαν στο πέρασμα της μιας χρονιάς στην άλλη. Λοιπόν, δείτε το άλογο αυτό. Μπαίνουμε σήμερα στη χρονιά του αλόγου. Όχι εμείς, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι σήμερα γιορτάζουν την πρωτοχρονιά τους. Εκμεταλλευτείτε την ημέρα αυτή λοιπόν να πείτε ξανά καλή χρονιά ένας τον άλλον, να βάλετε καινούργιους στόχους πάλι για το 2014, να το πάρετε και λίγο αλλιώς. Και αν θέλετε τη συμβουλή μου, όπως λέει και ένα μήνυμα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, επειδή ευχές δεν πιάνουν, ζητήστε για το 2014 μετρητά. Για πάμε τώρα να τα δούμε όλα από την αρχή με το Σωτήρι. Και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου που βρίσκεται στο Θριάσιο από νωρίς το πρωί. Ανοίγοντας λοιπόν αυτή την ατζέντα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, τι έγινε, για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο ήταν προγραμματισμένη και η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου εκεί και γιατί τελικώς ματώθηκε τελευταία στιγμή. Καλημέρα σας. 9 η ώρα λοιπόν ήταν προγραμματισμένη εκδήλωση εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο προκειμένου να δοθεί ένα κοντέινερ με υγειονομικό υλικό προσφορά των Ομογενών της Αμερικής, παρουσία του Αρχιεπισκόπου κυρίου Ιερώνυμου και του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έφτασε εδώ στις 9 η ώρα, ωστόσο τον περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου εκπρόσωποι του Σωματείου των Εργαζομένων, οι οποίοι άρχισαν να του φωνάζουν συνθήματα και του έκαναν μία μικρή λεκτική επίθεση αρχικά και πιο έντονη στη συνέχεια αναφορικά με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο νοσοκομείο, κυρίως στους τραυματιοφορείς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος όπως είχατε δει και στο Αγία Όλγα πριν από λίγο καιρό, έρχεται σε διάλογο με τους εργαζομένους, τους είπε ότι από τους 500 πρώην σχολικούς φύλακες έχει έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και αυτοί θα γίνουν αυτόματα τραυματιοφορείς, 30 από αυτούς θα μεταφερθούν στο Θριάσιο. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα από τη μια στιγμή στην άλλη, τους είπε. Ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις, είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε. Ωστόσο, όσο κατευθυνόταν στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου και πήγαινε προς τα κοντέινερ, προς τα εκεί που θα γινόταν η εκδήλωση, τον ακολούθησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, συνέχιζαν να του φωνάζουν συνθήματα κρατώντας το πανό. Άλλος του έλεγε για τις ελλείψεις, άλλος του έλεγε ότι καταστρέφει στη δημόσια υγεία. Για να δούμε είναι λίγο ένα εικόνα απόσπασμα, που συναντάμε Κατερίνα. Στα νοσοκομεία. Για να δούμε ένα απόσπασμα, βλέπουμε ήδη, να ακούσουμε κιόλας. Πάρουμε κατέστα, πηγαίνουν από το φαρμακείο εξωτερικό, από τα φαρμακεία. Καρκίνο, καρκίνο. Ξέρω ποια φάρμα, δεν είμαι γιατρός, δεν ποια φάρμα καμπέν. Δεν είμαι φαρμακοποιός, ούτε γιατρός είμαι. Το νοσοκομείο και θα πηγαίνει από τον Καβουράτο, ναι, στο Ελπίς. Δεν ακόμη ρε οι άνθρωποι, που είναι ακόμη ρε Καλέ, ναι ρε Ψέματα.
Ανέβηκαν οι τόνοι κατά πολύ βλέπουμε. Πολύ ένταση λοιπόν επικράτησε εκεί. Υπήρξε λοιπόν αυτή η ένταση. Ήταν και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ήταν και ένας κύριος σε αναπηρικό καροτσάκι που επεσήμανε και αυτό στα προβλήματα και τις ελλείψεις εδώ στο νοσοκομείο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης παρέμεινε για περίπου μισή ώρα στους χώρους του νοσοκομείου. Στη συνέχεια ενημερωθήκαμε ότι εξαιτίας των γεγονότων εδώ στο νοσοκομείο αναβλήθηκε η παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Ο ίδιος κατευθύνθηκε στους χώρους του νοσοκομείου εσωτερικά, συναντήθηκε με τον διοικητή, ξεναγήθηκε στο νοσοκομείο. Βγαίνοντας ήθελε να κάνει κάποιες δηλώσεις, ωστόσο δεν τον άφησαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και αποχώρησε, καθώς στις 10 είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια του οφθαλμιατρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ωστόσο, θα σας πω ότι έχει πει ότι μία φορά τη βδομάδα θα επισκέπτεται ούτως ή άλλως ένα νοσοκομείο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας. Μέχρι και το τέλος Φλεβάρι θα τα έχει ολοκληρώσει και ο σκοπός του είναι να πηγαίνει και στα νοσοκομεία της επαρχίας. Συζητώντας μαζί του, εκτός κάμερας, γνωρίζει πολλές φορές ότι όταν θα έρθει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει, με συγχωνεύσεις, με κλεισίματα νοσοκομείων, με κινητικότητα, διαθεσιμότητα, αλλαγές στο καθεστώς όλων των εργαζομένων. Το γνωρίζει και ο ίδιος ότι πολλές φορές θα έρθει αντιμέτωπος με συνδικαλιστές. Ο ίδιος συνήθως συνδιαλέγεται μαζί του, τους μιλάει, δεν τους αποφεύγει. Να σκεφτείτε ότι ερχόμενος εδώ δεν υπήρχε αστυνομία. Όσο περνούσε η ώρα ήρθε αστυνομική δύναμη, αλλά σχεδόν ποτέ δεν ζητάει να παρέμβει κάποιος αστυνομικός και σχεδόν ποτέ δεν αποφεύγει να έρχεται σε διάλογο με τους συγκεντρωμένους και μπροστά στις κάμερες. Αυτή ήταν άλλη μια εικόνα που αντιμετωπίσαμε. Είναι λογικό και οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους κάποιες φορές να έχουν τα δικά τους αιτήματα. Εκείνος απαντά στους εργαζομένους. Άλλες φορές τα πνεύματα οξύνονται. Η κατάσταση πολλές φορές ξεφεύγει. Είμαστε πάντως εδώ για να τα καταγράφουμε και να παρακολουθούμε τι γίνεται. Το είδαμε και στο Αγία Όλγα πριν από περίπου μία εβδομάδα. Το είδαμε και στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Τι λέει είναι εδώ ο Υπουργός, εικόνα... για να ανοίξουμε λιγάκι να ακούσουμε τι λέει. Ναι. Λέτε να λύνεις με εμένα τα προβλήματα. Αντί να φωνάς Κάτω τα χέρια των αμυγέων μας στην ωραία αυτά ρίθαρψη. Λοιπόν, Κατερίνα, να επαναλάβουμε, σε παρακαλώ. Ακούσατε τι τους είπε. Και βέβαια, και ναι. Βέβαια, να επαναλάβουμε όμως στο σημείο αυτό ότι ήταν προγραμματισμένο να συμβεί. Θα πήγαινε και ο Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, για να οδοθεί στο νοσοκομείο αυτό το ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό και λόγω των επεισοδίων τελικώς δεν έφτασε μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα έρθει στη συνέχεια. Ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση σήμερα. Παραδόθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο ένα κοντέινερ με υγειονομικό υλικό αξίας $1 εκατομμυρίου από τους Έλληνες ομογενείς της Αμερικής. Και πρόκειτο να παραστεί εδώ ο Αρχιεπίσκοπος για να δοθεί αυτό το κοντέινερ στο νοσοκομείο. Μάλιστα όπως είπε ο Υπουργός, άλλα 4 αντίστοιχα κοντέινερ θα δοθούν τις επόμενες ημέρες σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία. Mm-hmm. Ωστόσο, λόγω της έντασης που είδατε και επεκράτησε, ανέβαλε την επίσκεψή του εδώ ο Αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, παραμένει στο νοσοκομείο ο Υπουργός ή έχει φύγει? Όχι, έχει φύγει εδώ και περίπου 1/4, διότι πρόκειται να πάει στο κέντρο, στο οφθαλμιατρίο που έχει άλλα εγκαίνια εκεί. Και θα τον ακολουθήσουμε να σας πω επίσης ότι. Και υπήρχε και μια πληροφορία ότι θα επισκεφθεί την Κεφαλονιά. Τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο, είναι το νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα. Γνωρίζει για τον κύριο Αρβανιτόπουλο ότι μεταβαίνει σήμερα εκεί, όχι εκείνος. Λοιπόν, ναι, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Θα μιλήσουμε και πάλι με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου και βεβαίως θα δούμε και στο οφθαλμιατρίο στο οποίο σπέβδει ο κύριος Γεωργιάδης τι ακριβώς θα συμβεί και τι εγκαίνια θα έχουμε εκεί. Θα τον ακολουθήσουμε τον Υπουργό, είμαστε ήδη μαζί του. Στο μεταξύ, ακούστε τώρα κάτι που δεν το ακούσαμε πολλές φορές μέσα στα χρόνια αυτά που πέρασαν από τότε που η κρίση μπήκε στη ζωή μας. Έρχονται προσλήψεις και μάλιστα προσλήψεις με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Τι ενημέρωση στέλνει η Γιάννη Ευσταθίου να μιλήσουμε μαζί σου, το Υπουργείο Εσωτερικών, στους Δήμους και τις Κοινότητες, στην τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Με ένα έγγραφο λοιπόν με το χαρακτηρισμό εξαιρετικά επίγον και χθεσινή ημερομηνία,
Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης, αν και βρισκόταν στις Βρυξέλλες, ζητά από Δήμους, Περιφέρειες και Ένωση Περιφερειών, καθώς και τις δημοτικές επιχειρήσεις, να τους στείλουν άμεσα τις ανάγκες τους σε εποχικό προσωπικό, προκειμένου να καλυφθούν, όπως αναφέρει, τα κενά. Μάλιστα, υπάρχουν και 6 παραρτήματα στο έγγραφο για να γίνονται με αναλυτικές οδηγίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει πριν από την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, διότι τότε παγώνει βάση νόμου κάθε αλλαγή σε δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του κ. Μιχελάκη, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου πρέπει να είναι μειωμένες κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Εξαιρούνται όμως από περιορισμούς οι προσλήψεις συμβασιούχων ανταποδοτικού χαρακτήρα και όσοι αμείβονται από το ΕΣΠΑ, που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Χωρίς περιορισμούς θα γίνουν επίσης προσλήψεις για γυμναστές του προγράμματος Άφληση για Όλους, σχολικές καθαρίστρες και εργαζόμενες στο κοινωνικό πρόγραμμα στήριξης βοήθειας στο σπίτι που έχει ανανεωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ θέλω να σας πω ότι ο κ. Μιχελάκης, από το αρμόδιος υπουργός, θα είναι κοντά μας σήμερα στη διάρκεια της εκπομπής. Ό,τι ερώτηση θέλετε να του κάνετε λοιπόν για να του την απευθύνουμε εμείς, θα τη στείλετε στο liveview.gr και με τη σειρά μας εμείς θα τη μεταφέρουμε στον υπουργό και θα πάρουμε και τις απαντήσεις. liveview.gr για όσους θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Μιχελάκη, που θα είναι κοντά μας, επαναλαμβάνω, σε πολύ λίγο από τώρα. Έρχονται κουρέματα, όχι κουρέματα σε φυσικά πρόσωπα, κουρέματα στα πρόστιμα του ΦΠΑ. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση Σπύρο Δημητρέλη μετά το τελευταίο αλλαλού, μετά τις τελευταίες διαμαρτυρίες, μετά όλα όσα γίνανε το τελευταίο διάστημα και αποφασίζει να κόψει στο μισό τα πρόστιμα που θα επιβάλλει για το ΦΠΑ. Οι υπόποι αντιδράσεις ήταν πολύ έντονες. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα την ΕΠΟΦΕ, την Ένωση των Φοροτεχνικών, μαζί με άλλους 10 πολύ μεγάλους φορείς ελευθερών επαγγελματιών. Έστειλαν ψήφισμα χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση συνολικά. Σήμερα οι πληροφορίες λένε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το κούρεμα, τη μείωση κατά 50% σε πρώτη φάση των προστήμων για εκπρόθεσμη υποβολή περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Να πούμε τι προβλέπεται σήμερα. Σήμερα προβλέπεται ότι αν υποβληθεί έστω και με μία μέρα καθυστέρηση η περιοδική δήλωση ΦΠΑ, τότε επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία, στους μικρομεσαίους να το πούμε έτσι, και 2.500 ευρώ στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Εξετάζεται αυτό να μειωθεί κατά 50%, αλλά μόνο για την πρώτη φορά από ό,τι. Γιατί αν επαναληφθεί, τότε θεωρούν στο Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει δόλος και δεν υπάρχει λόγος να μειωθεί το πρόστιμο για την δεύτερη υποβολή. Επίσης, εξετάζεται να μειωθεί κατά 50% και το πρόστιμο που αφορά στην προσάυξη του φόρου. Να πούμε ότι στους παρακρατούμενους φόρους και στους επιρριπτόμενους, όπως είναι ο ΦΠΑ, επιβάλλεται και ισόποσο του φόρου που πρέπει να πληρωθεί ως πρόστιμο. Μάλιστα. Δηλαδή κάποιος ήταν να αποδώσει 2.000 ευρώ, να του βάλουν και άλλο 2.000 ευρώ πρόστιμο γι' αυτό, πέραν των 1.000 ευρώ που είπαμε. Εξετάζεται να μειωθεί και αυτό κατά 50% για την πρώτη φορά που υποβάλλεται εκπρόθεσμα η δήλωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον Σπύρο θα τα πούμε, δεν κλείνουμε την γραμμή μας. Είναι συνεχώς το ρεπορτάζ ο Σπύρος και είμαστε κι εμείς ανοιχτή γραμμή μαζί του, διότι τα γεγονότα τρέχουν καμιά φορά ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Ελάτε για το θέμα αυτό να μιλήσουμε με τον κύριο Τσαμόπουλο, είναι πρόεδρος των Φοροτεχνικών Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Τσαμόπουλε. Αν έχετε ερωτήσεις εσείς φοροτεχνικού περιεχομένου, αν σας απασχολεί το πρόστιμο του ΦΠΑ ή ότι άλλο πρόστιμο θα βρεθεί από εδώ και στο εξής αντιμέτωπος ο μέσος πολίτης και ο επαγγελματίας, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας μέσω live view τώρα για να τις απαντήσει ο κύριος Τσαμόπουλος. Κύριε Τσαμόπουλε, βάζουν 50% μείωση, σκέφτονται να βάλουν στα πρόστιμα. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Δημητρέλης. Για την δεύτερη φορά ή την τρίτη που το πρόστιμο προβλεπόταν να διπλασιάζεται, τώρα δεν μιλάμε για διπλασιασμό, μιλάμε για μείωση του αρχικού προστίμου. Και τη δεύτερη φορά και τρίτη θα παραμείνουν σύμφωνα με πληροφορίες τα αρχικά πρόστιμα, δηλαδή το χιλιάρικο, 2.000 και 4.000. Το χιλιάρικο θα πάει 500. Ναι. Το διχιλιάρο θα παραμείνει και το τετραχίλιαρο, το οποίο δεν θα βγαίνει βέβαια αυτόματα, σκέφτονται, αλλά μετά από έλεγχο. Έλεγχος τώρα εποχής ηλεκτρονικής αυτής, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πολύ σύντομα. Κύριε Τσαμόπουλε, αυτό ανακουφίζει τους επαγγελματίες ή εξακολουθεί να είναι τεράστιος βρόγχος? Τι εννοώ, γιατί να μην είναι κάποιος συνεπής στην υποβολή του ΦΠΑ? Ξέρετε, για να είναι κάποιος συνεπής υπάρχουν και οι ανάγκες οι άλλες. Υπάρχουν οι υπάλληλοι οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν. Υπάρχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρώνουν. Οπότε λογικό είναι και με πρώτο και καλύτερο το δημόσιο πόσα λεφτά χρωστάει στους προμηθευτές του. Το δημόσιο θα βάλει πρόστιμο στον εαυτό του. Το δημόσιο πρέπει
Έτσι δεν λέμε ότι πρώτα πρέπει να δείξει λοιπόν, τον καλό χαρακτήρα. Μου στέλνει κόσμος μηνύματα και μου λέει: για σκέψου, βρε Πόπη, τώρα εγώ λέει, έχω μία μικρή επιχείρηση, μας λέει ένας τηλεθεατής. Με το λογιστή μου πρέπει να ετοιμάζω, να του στέλνω τις αποδείξεις, δηλαδή για να ετοιμάζει την τελευταία ημέρα του μήνα να δίνει όλα τα παραστατικά έτσι ώστε να βγαίνει και το ΦΠΑ. Επειδή τελευταία μέρα του μήνα πρέπει να γίνουν αυτά, τελευταία μέρα θα τα έχω συγκεντρωμένα όλα, όλες τις αποδείξεις, όλα τα έξοδά μου για να τα δώσω. Αν λέει χρειαστεί να κάνω ένα ταξίδι επαγγελματικό. Αν χρειαστεί να λείψω για προσωπικούς λόγους. Αν δεν καταφέρω να κάνω αυτή τη συνάντηση με το λογιστή μου την ημέρα που πρέπει, θα φάει το πρόστιμο ο άνθρωπος αυτός. Και δεν είπατε και το πιο σημαντικό, ότι ο λογιστής απαγορεύεται να αρρωστήσει. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι... είναι το πιο βασικό αυτό. Αυτό είναι το επίσης. Διότι αν έχει μια τέτοια υποχρέωση ένας επιχειρηματίας, θα είναι ένας επιχειρηματίας. Ενώ αν αρρωστήσει ένας λογιστής, θα είναι πολύ επιχειρηματίες. Θα πάρουν τα πρόστιμα. Δεν έχετε άδικο. Συνεχίζετε τις διαμαρτυρίες σας εσείς. Συνεχίζουμε τις διαμαρτυρίες. Σας είδαμε τους φοροτεχνικούς στο Σύνταγμα, σε διαμαρτυρία πριν από λίγο. Επίσης, την Τρίτη έχουμε μια συγκέντρωση πάλι στο Σύνταγμα. Καλούμε εκεί όλους τους συναδέλφους λογιστές, επίσης και τον επιχειρηματικό κόσμο. Να διαμαρτυρηθούμε για αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα. Αυτά τα πρόστιμα υπάρχουν σε άλλη χώρα του κόσμου? Όχι, δεν υπάρχουν. Είμαστε στο top, στην Είμαστε, κορυφή. Από ό,τι βγήκανε και η μελέτη της Βουλής που βγήκε, του Τριμήνου, λέει ότι είμαστε στην κορυφή. Σε καλή θέση. Να. Εδώ έχουμε καλή θέση. Έχουμε μια πρωτιά. Στο μεταξύ, σήμερα, μια και είναι τελευταία μέρα του μήνα, από χθες οι συνταξιούχοι έχουν σπεύσει στις τράπεζες προκειμένου να πάρουν συντάξεις. Από το ένα γκισέ παίρνει τη σύνταξη, στο διπλανό γκισέ την καταθέτει στη σύνταξη υπό τη μορφή φορολόγησης φόρων. Πάμε στη Βαλιασκούρα να δούμε τι συμβαίνει σήμερα από νωρίς το πρωί στα γκισέ τραπεζών. Και σήμερα, λοιπόν, Πόπη, η κατάσταση ήταν ίδια με χθες. Υπήρχαν τεράστιες σουρές στις τράπεζες από συνταξιούχους, οι οποίοι πήγαν να πάρουν τη σύνταξή τους. Κάποιοι από αυτούς δεν είχαν καταφέρει να την πάρουν χθες. Μας έλεγαν κάποιοι πήγαν 9 ή 10 η ώρα το πρωί και πήραν νούμερο 400. Οπότε, ακόμα και όταν χαλαρώνουν θεωρητικά οι ουρές απ' έξω, μέσα συνεχίζει να γίνεται χαμός για όποιον θέλει να εξυπηρετηθεί. Υπήρχε, λοιπόν, το θέμα με τις συντάξεις. Υπήρχε παράλληλα και οι φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες εκπληρώνονται σε τράπεζες και είναι τελευταία μέρα. Και έτσι συναντήσαμε μία εικόνα πανικού έξω σε επίπεδο ουρών. Σε όλες τις τράπεζες. Και αυτή την ώρα είναι ακόμη δύσκολο να εξυπηρετηθεί κάποιος, καθώς παίρνει νούμερο για πολύ, πολύ αργότερα. Τι μας είπαν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι, τι μας είπαν οι άνθρωποι που περίμεναν να εξυπηρετηθούν στις τράπεζες ή να πληρώσουν τους φόρους τους, για να ακούσουμε. Σύνταξη ήρθα. Είχατε έρθει μήπως και χθες? Και χθες ήρθα τις 11 παρατέταρτο και πήρα το 488 νούμερο. Πολύ ταλαιπωρία. Όχι, λίγα. Να κάνουμε και γυμναστική. Λοιπόν, κύριε Τσαμόπουλε, με το ένα χέρι τα παίρνουμε και με το άλλο χέρι τα δίνουμε παντού. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, μας βάζουν και βαθμούς δυσκολίας. Τι γίνεται τελικώς με το χαράτσι το οποίο πλήρωσαν μετά τον Ιούνιο του 2013? Δεν είναι από τότε, κυρία Τσαπανή. Αλλά... είναι από το 2011. Όποιος θα μπει φορολογούμενος μέσα στη σελίδα του τάξης και δει από πού προέρχεται, λέει οικονομικό έτος 2012. Αυτό σημαίνει ότι είναι η χρήση του 2011. Από εκεί έχει λοιπόν προκύψει το θέμα. Και προέκυψε ως εξής. Όταν κάποιος πήγαινε να πληρώσει με μία μέρα καθυστέρηση στο λογαριασμό, η ΔΕΗ παρακράταγε το ποσό που είχε μέσα ο λογαριασμός για το ΕΤΙΔΕ, το παρακράταγε για λογαριασμό της έναντι μελλοντικής κατανάλωσης. Χωρίς να το έχει ανακοινώσει, χωρίς τίποτα. Σημειωτέων ότι οι πληρωμές γινόντουσαν στα κισέ της ΔΕΗ. Αυτό συνέβη μόνο την περσινή χρονιά ή και νωρίτερα? Από το 2011. Από το 2011. Μετά τον Ιούνιο, δηλαδή κάθε χρονιά. Βέβαια. Άρα μπορεί να έχουμε μαζέψει μεγάλα... Σε μένα έχω διαφορά από το 2011. Και καλούμαστε να το πληρώσουμε μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Τη διαφορά αυτή. Ναι. Υπάρχουν εντωμεταξύ μπλεξίματα με το θέμα αυτό, γιατί αν είναι το σπίτι σε πολλούς ιδιοκτήτες, η εφορία επέλεξε κάποιον και το έβαλε εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις έρχονται στους ενοικιαστές, οι οποίοι ενοικιαστές... υποτίθεται ότι έχουν πληρώσει μέσω της ΔΕΗ το ΕΤΙΔΕ και μειώνανε από το ενίκιο, δίνανε λιγότερο ενίκιο. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε μπει σε μια κατηγορία τώρα να έχουμε τους πολίτες απέναντι ο ένας τον άλλον. Για να δούμε λίγο τι λέει το Υπουργείο για το θέμα αυτό. Σπύρο Δημητρέλη, πραγματικά δημιουργήθηκε από χθες, το βγάλαμε και εμείς χθες στην εκπομπή μας πρώτο θέμα, ένα αλαλούμ με το τι γίνεται με το χαράτσι αυτό. Δεν καλούμαστε να το πληρώσουμε δεύτερη φορά σαν ποσό, γιατί την πρώτη συμψηφίστηκε με τους λογαριασμούς, με την κατανάλωση ρεύματος. Καλούμαστε όμως να ξαναδώσουμε ένα ποσό που δεν είχαμε προϋπολογίσει καταρχάς. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν οι καταναλωτές και τι λέει το Υπουργείο ότι θα κάνει?
Πόπη, όπως είπαμε και χθες, πρέπει οι φορολογούμενοι να τρέξουν στους παλιότερους λογαριασμούς για να δουν αν πράγματι αυτό το χαράτσι το οποίο τους καλούνται να πληρώσει τώρα τους έχει πιστωθεί, τους έχει επιστραφεί στους λογαριασμούς και έχει συμψηφιστεί με κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν έχουν χάσει τους λογαριασμούς, μπορούν να πάνε σε ένα κατάστημα, τοπικό περιφερειακό κατάστημα της ΔΕΗ, για να εκτυπώσουν μια κίνηση του λογαριασμού της παροχής τους. Και εκεί, όταν θα διαπιστώσουν ότι πράγματι το χρωστάνε, πρέπει μετά να πάνε σε μια, να τυπώσουν την ταυτότητα οφειλής από το τάξη και να πάνε σε κάποια τράπεζα. Μισό λεπτάκι να σε ρωτήσω κάτι διαφορετικό. Μέσω ίντερνετ δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η διαδικασία? Πρέπει δηλαδή να τραβηχτούμε μέχρι τα γκισέτ στη ΔΕΗ και μετά στη συνέχεια στις τράπεζες και μετά στη συνέχεια και μέσω ίντερνετ και στην εφορία και να χάσουμε δηλαδή ολόκληρη τη μέρα μας? Χώρια που θα προλάβει κάποιος ακόμη και τώρα να ξεκινήσει, οριακά θα το προλάβει. Όποιος δεν έχει στο αρχείο του τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν γνωρίζω το πληροφοριακό σύστημα, αν μέσω του site δίνει μια κίνηση της παροχής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία στο site της ΔΕΗ. Όσον αφορά στην εφορία, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Εκεί έχει φορτωθεί, όταν μπει κάποιος στον κωδικό του στο TaxiNet, βλέπει σε μια ειδική υπηρεσία για ποιο ακίνητο συγκεκριμένα αφορά το αναδρομικά βεβαιωμένο ETD, καθώς και τον αριθμό παροχής, προκειμένου να εντοπίσει ποιο ακίνητο, ποιο διαμέρισμα συγκεκριμένα είναι αυτό για το οποίο έχει βεβαιωθεί. Σπύρο, θα σου ξαναζητήσω από την αρχή, για κάποιον που ακούει τώρα και δεν έχει ενημερωθεί, δεν το έχει ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή του. Τι πρέπει να κάνει βήμα-βήμα, είτε είναι ιδιοκτήτης σπιτιού, είτε είναι νοικιαστής σπιτιού? Παίρνουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ λοιπόν στα χέρια μας, όσοι έχουμε αρχείο τέτοιο και δεν πετάμε τους λογαριασμούς δεξιά και αριστερά, και κοιτούμε από ποια ημερομηνία και μετά πώς πάει το χαράτσι. Πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Λοιπόν, πρέπει να μπει στο TaxiNet, στην εφαρμογή στοιχεία οφειλών, για να δει εάν του έχει βεβαιωθεί ετηδέ του 2012. Εάν βρει κάποιο ποσό εκεί, μέσα στο τάξη θα πρέπει να πάει στην υπηρεσία ενημέρωση ειδοποιήσεων. Εκεί εμφανίζεται ο αριθμός παροχής και η διεύθυνση του ακινήτου στο οποίο αφορά το ποσό που του βεβαιώθηκε. Εάν αμφισβητεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν αμφισβητείται η μη πληρωμή του χαρατσιού, εάν αμφισβητεί αυτό το ποσό και θέλει να δει αν πράγματι το έχει πληρώσει στο παρελθόν ή δεν το έχει πληρώσει, τότε θα πρέπει να ανατρέξει στους λογαριασμούς που εκδόθηκαν μετά τον Ιούνιο του 2013, Πόπη. 29 Ιουνίου είναι η κρίσιμη ημερομηνία ορόσημο. Από αυτή την ημερομηνία και μετά το χαράτσι έφυγε, το απλήρωτο χαράτσι έφυγε από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πήγε στην εφορία. Ανατρέχει λοιπόν στους λογαριασμούς που εκδόθηκαν μετά την 21 Ιουνίου του 2013 και αναζητεί μέσα σε αυτούς πίστοση ετηδέ, γράφει. Ένα ποσό. Εάν του έχει πιστωθεί ποσό στον λογαριασμό και είναι το ίδιο ποσό με το οποίο του εμφανίζεται να είναι χρεωμένος στο τάξη, τότε πρέπει να πληρωθεί το χαράτσι. Υπάρχει μια ελάχιστη πιθανότητα, μηδενική μας λένε στο Υπουργείο, αλλά μήπως έχει γίνει κάτι, ο δαίμον, τι να πούμε, της φορολογίας του τυπογραφείου, κάποιοι να καλούνται να διπλοπληρώσουν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάνε με τα παραστατικά στην εφορία προκειμένου να τους διαγραφεί. Εάν έχουν χάσει τους λογαριασμούς, όπως είπαμε, σε κάποιο περιφερειακό κατάστημα της ΔΕΗ με τον αριθμό παροχής, την ταυτότητά τους και θα βγάλουν ανάλυση των κινήσεων, Πόπη. Μέχρι σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι που κλείνουν τα πάντα. Μέχρι σήμερα βεβαίως. 1:30 το μεσημέρι που κλείνουν τα πάντα. Και μετά όμως απλώς θα βγουν εκπρόθεσμοι για κάποιες ημέρες. Μπορούν να συνεχίσουν και μετά τη διαδικασία. Η προσάυξη στο ποσό είναι 1% αμηνίως. Να μην το αφήσω. Αν χάσουν και σήμερα την προθεσμία, δεν προλάβουν. Μπορούν να πάνε αύριο, μπορούν να πάνε σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες. Πληρώνοντας 1%, έτσι. Κάθε μήνας που περνάει πέφτει 1% πάνω η προσαύξηση στο χαράτσι. Ακριβώς, Πόπη. Το κυριότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι οι λογαριασμοί οι οποίοι πληρώθηκαν εκπρόθεσμα, οι άνθρωποι δεν είχαν να τους πληρώσουν. Μάζευαν λεφτά. Και έρχεται ξαφνικά η ΔΕΗ. Το κυριότερο είναι ότι και λέει ότι αυτά τότε τα κρατάω για μελλοντική κατανάλωση. Δεν είχε ενημερωθεί κανένας τότε ότι θα γίνει αυτός ο συμψηφισμός, ότι θα μεταφερθεί το ποσό για το χαράτσι στο τέλος του, στις αρχές του 2014. Ενημερώθηκε ποτέ κανείς για αυτό το πράγμα? Υπήρξε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών παλιότερα. Ορίζεται κάθε χρόνο μια ημερομηνία ορόσημο, να την πούμε σε εισαγωγικά. Σε διακόπτω λίγο, σε διακόπτω παρακαλώ, να ακούσουμε τι λέει ο κ. Γεωργιάδης. Το μόνο δυστύχημα ότι χαλάσανε την ωραία εικόνα μια μεγάλη δωρεά. Σε 1 εκατομμύριο δολάρια υγειονομικό υλικό δωρεά και δεν μπορούσα να μιλήσει με τη φόρα με μια ντουντούκ. Συγγνώμη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
μου το οφθαλμό. Ήταν λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης κατά την άφηξή του στο οφθαλμιατρείο, στο οποίο η Βάλια Σκούρα θα μας πει σε λίγο τι έγινε και τι πρόκειται να γίνει, μάλλον. Είναι εγγένεια εκεί. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε αυτά που γίνανε νωρίτερα το πρωί στο Θριάσιο, εκεί όπου πήγε να παραστεί στην τελετή παράδοση υγειονομικού υλικού στο νοσοκομείο, που όμως τελικώς είδατε ότι έγινε δεκτός εν μέσω αντιδράσεων από τους εργαζόμενους εκεί. Και είπε ότι αμαυρώθηκε η όλη αυτή, όλη η δωρεά η οποία ετοιμαζόταν από την εκκλησία προς το νοσοκομείο. Σε λίγο θα γυρίσουμε στη Βάλια Σκούρα. Ξανάρχομαι σε σένα, Σπύρο. Ήταν ευνηδιαστικό λοιπόν αυτό για όλους μας, έτσι. Όπι ήταν στη διάταξη, προβλέπεται αυτή η ημερομηνία από την οποία αποκόβεται. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγει και το χρέος από την, η χρέωση του ΕΤΙΔΕ από τη ΔΕΗ, διότι δεν είναι εφορία ΔΕΗ, και να μεταφερθεί στην εφορία. Ορίζεται κάθε χρόνο μια ημερομηνία. Για το ΕΤΙΔΕ του 12, το χαράτσι του 12 ήταν 21 Ιουνίου. Θα υπάρξει και φέτος μια ημερομηνία για το χαράτσι του 2013. Ναι, δεν λέω αυτό. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να ενημερωθήκαμε και να ενημερώσαμε με τη σειρά μας τον κόσμο ότι όποιος δεν προλάβει τον Ιούνιο του 12, τον Ιούνιο του 2013, με συγχωρείς, τότε στις αρχές του 2014 θα κληθεί να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Και το κυριότερο ότι δεν πάνε υπέρ κατανάλωσης ΔΕΗ αυτά τα λεφτά. Δηλαδή? Δηλαδή το ΕΤΙΔΕ που το πλήρωνε ο πολίτης για να πληρώσει το φόρο του. Η ΔΕΗ το κράταγε έναντι κατανάλωσης, μελλοντικής κατανάλωσης. Ναι, ναι, πραγματικά. Ποτέ δεν εντοπιθήκαμε γι' αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουν γίνει και κατασχέσεις, κύριε Τσαμόπουλε. Κατασχέσεις ενώ με το καινούριο νόμο για την ελευθερία, πια που έχει το ΣΔΟΕ, να βάζει χέρι σε καταθέσεις και σε ακίνητη περιουσία. Έχουν γίνει κατασχέσεις πάνω στο θέμα των καταθέσεων. Για πλήρω τα χαράτσια, για πλήρω τις οφειλές προς το δημόσιο, δικαίω. Έχετε αριθμό τέτοιο. Δεν έχω τέτοιο αριθμό συγκεκριμένο, αλλά έχει κάθε δικαίωμα να μπει, γιατί πλέον δεν στέλνει αίτημα στις τράπεζες, μπαίνει απευθείας μέσα στους λογαριασμούς. Μάλιστα. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, αλαλούμ και με τις γονικές παροχές. Τι ισχύει για γονικές παροχές και για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο. Τι θα πρέπει να γίνεται, μπλοκάρονται οι παροχές σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα λοιπόν μπλοκάρονται οι γονικές παροχές, εάν ο δωρητής χρωστάει στο δημόσιο, ληξιπρόθεσμα ή μη. Και σημειωτέων ότι θα ελεγχθεί αν έχει υποβάλει και τις δηλώσεις των 5 τελευταίων ετών. Ό,τι υποχρεούται. Αν είναι επιχείρηση, όλες τις δηλώσεις επιχείρησης. Αν είναι ιδιώτης, τις δηλώσεις που υποχρεούται να υποβάλει σαν ιδιώτης. Μάλιστα. Και, ναι, μπλοκάρονται, πρέπει να ξοφλήσουν. Στην περίπτωση και που χρωστάει, θα πρέπει να βάλει υποθήκη το ακίνητο. Το ερώτημα που γεννάται είναι το εξής. Αν είναι ήδη υποθηκευμένο στην τράπεζα, τι γίνεται. Μπορεί να το υποθηκεύσει δεύτερη φορά. Όχι, βέβαια. Αν, μόνο για την υπερβολή. Άρα, πώς το αντιμετωπίζει. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, κάποιος ο οποίος έχει οφειλές προς το δημόσιο, θα μπορούσε εύκολα να κάνει γονική παροχή την περιουσία του και να πει στο δημόσιο: δεν έχω να σου δώσω. Αυτό το σύστημα. Τι εννοώ. Εννοώ ότι έχει και μια λογική αυτό πάνω έχει στην οποία λογική. Πατάει, έτσι. Ναι, ναι. Για να είμαστε και. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ λοιπόν. Ευχαριστώ. Και να γυρίσω στον Δημήτρη Στρουμπάκο τώρα εγώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Τσαμόπουλο, για να μας πει τι γίνεται για τις ρυθμίσεις όσον αφορά στα αυθαίρετα, καθώς όσοι έχετε αυθαίρετο βιαστείτε, γιατί έρχονται ρυθμίσεις μεν, ευνοϊκές κιόλας, αλλά μέχρι πότε... Μέχρι την επόμενη Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, Πόπη, λοιπόν, είναι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις. Λίγου να πούμε πάλι, λοιπόν, όπως είπες και εσύ. Και αυτό σημαίνει, όπως λέει και ο κύριος Καλαφάτης, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, ότι όσοι σπεύσουν να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους, θα ωφεληθούν από τις πολλές δόσεις στην αποπληρωμή του προστίμου. Έχουμε ετοιμάσει μια κάρτα για να καταλάβετε ότι όσοι το δηλώσουν το αυθαίρετο μέχρι την άλλη Παρασκευή, σημαίνει ότι θα έχουν 4 εναλλακτικές λύσεις. Πρώτον, εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 20% και με προθεσμία καταβολής έως και 10 Δευτέρου του 2014. Η δεύτερη λύση θα είναι η εξόφληση του 30% με προθεσμία καταβολής έως και τις 10 Δευτέρου του 2014. Μάλιστα. Η τρίτη είναι 102 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό 50 ευρώ. Και η τέταρτη 17 εξαμηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό έως 300 ευρώ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πηγαίνουμε ξανά στο οφθαλμιατρείο. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη να χαιρετά τους εργαζόμενους εκεί και τη διοίκηση, για να ακούσουμε λίγο από τα όσα συμβαίνουν εκεί. Βάλε. Όχι σε αυτό. Βάλια, να σε ακούσουμε. Είσαι και εσύ ανάμεσα στους ανθρώπους του οφθαλμιατρίου. Ναι, Πόπη. Σ' ακούμε, λοιπόν.
Ναι, εδώ ο κύριος Γεωργιάδης λοιπόν οδηγείται στους χώρους του οφθαλμιατρίου που εγκαινιάζεται σήμερα, επαναλειτουργεί καθώς ήταν σε άλλο χώρο για αρκετό καιρό. Ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους. Εδώ θα γίνει το ευχέλιο. Μας ζητούν τώρα να κάνουμε λίγη ησυχία γιατί θα γίνει η τελετή. Υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, όλοι αυτοί που θα στελεχώσουν εδώ το οφθαλμιατρίο και όλα δένουν κατευχήν για την ώρα. Μάλιστα, ούτε διαμαρτυρίες προς το παρόν, ούτε τίποτα και σε λίγο θα δούμε για τα εγγένεια του, την τελετή δηλαδή, για τα εγγένεια του οφθαλμιατρίου. Επιστρέφω στη Μαρία Παπά. Το κλίμα για την οικονομία της χώρας δεν είναι και πολύ θετικό, παρά τα success stories που ακούμε. Το ΙΟΒΕ έρχεται με την τελευταία του έκθεση να μιλήσει για στασιμότητα στην ελληνική οικονομία, αλλά να κάνει για πρώτη φορά λόγο για μείωση της ανεργίας μέσα στη χρονιά που ξεκίνησε, μέσα στο 2014, Μαρία Παπά. Αυτό είναι το θετικό, Πόπη. Μετά από 5 χρόνια, μετά το 2008, η ανεργία σιγά-σιγά μειώνεται. Όμως, κόπωση παρατηρεί στις μεταρρυθμίσεις και η κόπωση αυτή μεταφράζεται ως στασιμότητα για την ελληνική οικονομία. Τώρα, στα αρνητικά περιλαμβάνει πως η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι δημιουργική. Επισημαίνεται επίσης πως η χώρα πρέπει να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ξένους επενδυτές. Παρ' όλα αυτά, η οικονομία κινείται σε τροχιά σταθεροποίησης. Το πρωτογενές πλεώνασμα επιτυχάνεται νωρίτερα. Αυτό δεν λύνει όμως τα προβλήματα. Και στα θετικά, το μόνο θετικό που επισημαίνει στην ουσία είναι πως η ανεργία σιγά σιγά πέφτει. Στη Δέσποινα Μαρδελενάκη, για να δούμε τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Να φύγουμε λίγο από τα ελληνικά σύνορα. Η Ουκρανία βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου πια, Δέσποινα. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Πόπη. Έτσι λένε και πολλοί αναλυτές ότι βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, καθώς έχουν αποβεί άκαρπες όλες τις συναντήσεις της αντιπολίτευσης με τον Γιανουκόβιτς, τον πρόεδρο της χώρας. Να σου πω ότι ο Γιανουκόβιτς έχει δηλώσει ασθένεια αυτές τις μέρες. Έχει πει ότι έχει ανακοινώσει στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης ότι έχει προβλήματα στο αναπνευστικό και τον ταλαιπωρεί κάποια ίωση με πυρετό, οπότε δεν θα εκτελεί τα καθήκοντά του σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις συναντήσεις με άλλα στελέχη. Ωστόσο, οι άνθρωποι, οι διαδηλωτές, συνεχίζουν και παραμένουν στους δρόμους της Ουκρανίας και μάλιστα σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς το θερμόμετρο εκεί έχει δείξει και μείον 20. Είδαμε και το θερμόμετρο, έτσι όπως το δίνουν και τα διεθνή μέσα, έδειχνε μείον 18, μείον 13, δεν θυμάμαι το νούμερο. Ναι, έχει φτάσει και στους μείον 20. Έχει πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Ενώ να σου πω ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών θα συναντηθεί με ηγέτες της αντιπολίτευσης αύριο στο περιθώριο της διάσκεψης για την ασφάλεια στο Μόναχο και συνομίλησε και τηλεφωνικά μαζί τους. Πάντως κάνουν εντύπωση τα πλάνα που στέλνουν τα διεθνή πρακτορία με βουλευτές που αναγκάζονται της αντιπολίτευσης να μπουν στο κοινοβούλιο με ένα, φορώντας ακόμη και Αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ναι, έχει κάνει το γύρο του κόσμου η φωτογραφία μιας πολιτικού, μιας νεαρής πολιτικού, μιας 30διάχρονης ακτιβίστριας της αντιπολίτευσης. Είναι η συγκεκριμένη κοπέλα η οποία μπήκε στο κοινοβούλιο με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Αυτό το έκανε για να δείξει ότι έξω στους δρόμους, εκεί που βρίσκονται οι διαδηλωτές, η αστυνομία χρησιμοποιεί πραγματικά πυρά και γι' αυτό θα πρέπει να φορούν αλεξίσφαιρα για να προστατευτούν. Πίσω στα δικά μας. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης από τα Ήμια. Από το 18 χρόνια συμπληρώθηκαν από τα Ήμια λοιπόν και χθες είχαμε και μία εκδήλωση στην οποία η πολιτεία τίμησε τους πεσόντες της ημέρας αυτής. Μαζί με τους συγγενείς τους θα μας πει ο Κώστας Σημειονίδης που είναι στη γραμμή μας τι ακριβώς έγινε χθες. Τήρησαν και ενός λεπτού σιγή οι βουλευτές μας μέσα στο κοινοβούλιο. Κώστα. Καλημέρα από όπτε. Συγκίνηση λοιπόν χθες το πρωί στη βάση των ελικοπτέρων του πολεμικού ναυτικού στο Κατρώνη Μαραθώνα, όπου τελέστηκε με μνημόσυνη δέηση για τους τρεις πεσόντες αξιωματικούς στα Ήμια, αλλά και για όλους τους πεσόντες της ναυτικής αεροπορίας. Σαν σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν, πριν από 18 χρόνια χάθηκαν υποπλοίαρχοι Χριστόδουλος Καραθανάσης και Παναγιώτης Βλαχάκος, καθώς και ο αρχικελευτής Έκτορας Γιαλοψός, όταν το ελικόπτερό τους με τον αριθμό 21 κατέπεσε στα Ήμια τη νύχτα της μεγάλης κρίσης και κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες. Στο μνημόσυνο, όπως βλέπουμε, παραβρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας ο Κ. Αβραμόπουλος, η αναπληρώτρια Υπουργός Φόφη Γεννηματά και σύσσωμη στρατιωτική ηγεσία. Το μεσημέρι, υπόψη συγγενείς των τριών αξιωματικών, θα δουν τον Πρωθυπουργό στο Μεγάλο Μαξίμου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και σήμερα. Εγώ απλώς θυμίζω ότι μετά από αυτή την κρίσιμη νύχτα στα Ήμια, άνοιξαν και τα πακέτα για το εξοπλιστικό της χώρας μας, για τους εξοπλισμούς της χώρας μας. Άρχισαν να φεύγουν τα χρήματα για να γεμίσουν, να γυρίσουν στη χώρα εξοπλισμοί. Η Παναγιώτη Στάθη, καλή σου μέρα. Και τώρα πια, με τις αποκαλύψεις γύρω από τα εξοπλιστικά, μαθαίνουμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά, ή τουλάχιστον μερίδα των χρημάτων αυτών. Έχουμε και καινούργια λίστα με ανθρώπους που πήραν στα χέρια τους μίζες. Από πού προέρχεται η λίστα αυτή τώρα, Παναγιώτη? Αυτή είναι η λίστα από ό,τι πολύ σωστά το περιέγραψες. Το πρόβλημα είναι ότι τα χρήματα δεν πήγαν στη θωράκιση της χώρας. Mm-hmm. Αυτή η λίστα λοιπόν βρέθηκε στα γραφεία
του κυρίου Παπαχρήστου, Δημήτρη Παπαχρήστου, ο οποίος ήταν ο εκπρόσωπος της εταιρείας Wegmann στην Ελλάδα, εταιρείας προμήθευσε τα αυτοκινούμενα πυροβόλα στη χώρα μας. Μάλιστα. Σε αυτή τη λίστα λοιπόν περιγράφονται οι συναλλαγές, οι διαδρομές του χρήματος μέσα από μια offshore εταιρεία, την Oxylos, η οποία φαίνεται ως στην οποία μάλλον φέρεται ο διαχειριστής, ο γιος του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει ομολογήσει ήδη, έχει πει ήδη ότι χρημάτισε τουλάχιστον τον Αντώνη Κάντα. Ο Κάντας, ο οποίος πήγε στον ανακριτή για να αποκρυπτογραφήσει αυτή την λίστα, οι πληροφορίες που έχουμε, γιατί έχουμε τη λίστα στα χέρια μας, αναφέρουν ότι μέσα στη λίστα βρίσκονται τα ονόματα του Αντώνη Κάντα, λοιπόν, ο οποίος φέρεται να έχει πάρει για το συγκεκριμένο εξοπλιστικό 750.000 ευρώ. Υπάρχει το όνομα του αντιπροέδρου της γερμανικής εταιρείας, του Όλαφ Έσλερ, ο οποίος ήδη καλείται από τους ανακριτές ως κατηγορούμενος, να δούμε αν θα καταφέρουμε να τον φέρουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα ονόματα δύο αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων που ταυτοποιήθηκαν από τον Κάντα. Πολιτικά ονόματα υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν έμεσες αναφορές. Η πρώτη αφορά, μια έμεση αναφορά σε ένα παλιό πολιτικό στέλεχος, χωρίς όμως να το κατονομάζει και χωρίς να λέει ότι δροδοκήθηκε για μια συνάντηση αναφέρει. Η δεύτερη αναφέρει το όνομα ενός πρώην υφυπουργού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο οποίος όμως τότε ως αξιωματικός ήταν σε μια επιτροπή αξιολόγησης. Ο Κάντας φέρεται να λέει ότι δεν γνωρίζω αν το συγκεκριμένο πρόσωπο πήρε χρήματα. Στη λίστα πάντως δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα, υπάρχουν μόνο στην απολογία του Κάντα. Και βεβαίως θα πρέπει να αξιολογηθούν, γιατί δυστυχώς, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση με τις μίζες, πολλές φορές πάμε κατά δικαίων και αδίκων. Θα πρέπει λοιπόν να ανοιχτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και αν προκύψει, να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν σε κάποια έκνομη δραστηριότητα. Το αδίκον το καταλαβαίνω και έχει απόλυτο δίκιο. Το καταδικαίον όμως περιορίζεται στον Κάντα και στον Τσοχαντζόπουλο μέχρι στιγμής. Και αυτό κάνει μια μεγάλη εντύπωση, γιατί μιλάμε για τεράστια πακέτα, για πολλά χρόνια που συνέβαινε αυτό. Μια αλυσίδα δηλαδή ανθρώπων που δείχνει τελικώς να μην είναι αλυσίδα. Δύο κρίκοι είναι τελεία παύλα. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες και θα σου πω ότι αυτό είναι και μια αποτίμηση πρώτη που γίνεται από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες λένε μεν ότι έχουμε πλέον στοιχεία, αλλά παραδείγματος χάρη για τον Κάντα λένε ότι ενδεχομένως αποκαλύπτει αυτά τα οποία ήταν αναπόφευκτο να αποκαλυφθούν. Δεν λέει παραπάνω πράγματα, mm-hmm. όπως το ίδιο πράγμα γίνεται και με άλλους κατηγορούμενους, οι οποίοι πάνε στον ανακριτή και δεν λένε τίποτα καινούριο, επαναλαμβάνουν αυτά που τους έχουν πιάσει με τα χρήματα στα χέρια, που λέω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Λοιπόν, εξοπλιστικά, ελληνικά εξοπλιστικά, όμως και στις διεθνείς ειδήσεις παίζουν ειδήσεις που θυμίζουν μέρες ψυχρού πολέμου. Τι εννοούμε? Πάμε στη Δέσποινα Μανδελενάκη να δούμε γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμαρτύρονται και μάλιστα εντόνως για τα προγράμματα που ακολουθούν οι Ρώσοι. Δοκιμάζονται στη Ρωσία νέοι πυράβλοι, Δέσποινα? Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχει το State Department, ότι γίνονται δοκιμές πυράβλων κρούζ από τη Μόσχα. Και αυτό και γι' αυτό δεκαετίες πίσω γυρνάει τώρα πολλές. Μέχρι το 87, έτσι, όπου υποέγραψαν και τη διμερή συνθήκη. Όμως τώρα, σύμφωνα πάντα με το State Department, τίνει να απειληθεί αυτή η συνθήκη, η οποία προέβλεπε την καταστροφή όλων των πυράβλων και των βαλιστικών συστημάτων. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Επιποδώσει η Αμερικανική κυβέρνηση και παρακολουθεί από κοντά το θέμα αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θυμίζουμε ότι είμαστε πάντα στο οφθαλμιατρείο, εκεί όπου αυτή την ώρα τελούνται τα εγγένεια της μονάδας. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, μετά από ένα εκρηκτικό πρωινό που πέρασε στο Θριάσιο, περνά καλύτερες ώρες τώρα στο οφθαλμιατρείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Κλείνουμε παρένθεση για να ανοίξουμε το κεφάλαιο της μετασεισμικής ακολουθίας και των όσων συμβαίνουν στην Κεφαλονιά. Έχουμε ήδη συνδεθεί με το νησί, που χθες αναστατώθηκε όταν διαπίστωσε ότι το νοσοκομείο δεν είναι κατάλληλο για να εξυπηρετεί ανθρώπους και έπρεπε να μεταφερθούν όλοι οι ασθενείς εκτός. Ο Νίκος θα μας δώσει περισσότερα για το θέμα αυτό. Καλημέρα, Πόπη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τελικά οι κάτοικοι του Λιξουρίου κατάφεραν να ανοίξουν το νοσοκομείο. Σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, το νοσοκομείο είναι ανοιχτό, λειτουργεί κανονικά. Υπήρχε παρέμβαση εχθές το βράδυ του Δημάρχου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ήρθε εδώ, συνάντησε τους κατοίκους, οι οποίοι του έθεξαν το αίτημα, του έθεξαν ότι πολιτική μηχανική, ντόπιοι από εδώ, από το Λιξούρι, του είπαν ότι το νοσοκομείο είναι κατάλληλο για να λειτουργήσει. Ο Δήμαρχος τους άκουσε και πήρε τηλέφωνο τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Τον έβαλε ανοιχτή ακρόαση στους κατοίκους και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν το κτίριο κριθεί κατάλληλο, το ανοίγω σε 5 λεπτά. Συγγνώμη, προηγουμένως το είχαν κενώσει το κτίριο, βεβαίως, έτσι. Ακριβώς. Λίγες ώρες πριν, μέσω πολλών καυγάδων, αντεκκλήσεων, οι κάτοικοι αρνούνταν να κλείσει το νοσοκομείο.
μεταφέρθηκαν όλοι οι ασθενείς από τους 22 που υπήρχαν, όλοι έφυγαν από το νοσοκομείο, δεν δέχτηκαν να νοσηλευτούν στο Αργοστόλι και μεταφέρθηκε μόνο ένας ασθενής προς το Αργοστόλι. Όλοι οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα σπίτια τους. Υπήρχαν μεγάλοι καυγάδες, έγινε ένας μικρός χαμός το βράδυ εδώ πέρα. Τελικά οι κάτοικοι κατάφεραν να κρατήσουν το νοσοκομείο ανοιχτό και αυτή τη στιγμή μέσα στο νοσοκομείο υπάρχουν πολιτική μηχανική από το Λιξούρι, πολιτική μηχανική από το Αργοστόλι, υπάρχουν μάλλον και από την Αθήνα. Οι ασθενείς επιστρέψαν στα κρεβάτια τους. Μέσα. Οι ασθενείς επιστρέψαν στα κρεβάτια τους στο νοσοκομείο Λιξουρίου. Έχουν επιστρέψει δύο και μάλλον περιμένουν και τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Λειτουργεί λοιπόν το νοσοκομείο Λιξουρίου αυτή τη στιγμή. Μετά την ένταση που είδαμε να υπάρχει χθες, την παρακολουθήσαμε και στα πλάνα που μας έστειλε ο Νίκος Λιβουνιδάκης. Πήγες και από την παραλία του Μύρτου, έτσι. Να πούμε καταρχάς ότι συνεχίζει τη μετασεισμική ακολουθία και τη χαρακτηρίζουν ομαλοί οι σεισμολόγοι, δεν δίνουν λόγους ανησυχίας. Ωστόσο, η παραλία του Μύρτου δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια, αφού παρακολουθήσετε και στην οθόνη μας τι έχει καταγράψει το συνεργείο μας εκεί. Νίκο. Ναι. Πήγαμε στην παραλία Μύρτου εχθές, πήγαμε πάνω στη Χαράδρα, στο περιφερειακό δρόμο του Χάρακα και καταγράψαμε όλη αυτή την καθίζηση που έχει γίνει στο βουνό και έχει αλλάξει η μορφολογία του εδάφους. Αν θυμάστε τις πρώτες εικόνες όπου φαινόταν κάτι σαν ρήγμα μέσα στο νερό και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν χώμα, αυτή η εικόνα έχει αποκατασταθεί. Η παραλία κάτω έχει διαβρωθεί, ενώ και από την άλλη πλευρά της παραλίας έχουν πέσει ορισμένα βράχια. Έχει γεμίσει εξκαυτικά μηχανήματα και συνεργεία ο δρόμος πάνω και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες και να ρίξουν τους βράχους οι οποίοι είναι επικίνδυνοι να πέσουν. Όσον αφορά τη μετασεισμική δραστηριότητα, πριν από λίγα λεπτά είχαμε έναν 4-4 κάτι, όπως μου είπαν οι κάτοικοι, που ξέρουν να μετράνε τους σεισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δεν είναι το μοναδικό κατολιστικό φαινόμενο που έχουμε στη χώρα μας. Είναι και άλλες περιοχές. Η αρχαία Ολυμπία, για παράδειγμα, την είδαμε και χθες, θα δούμε και σήμερα, καθώς πήγαμε μέχρι το σημείο και έχουμε και εικόνα. Θα μας πει ο Βαγγέλης Γκούμας που επισκέφθηκε την περιοχή. Τι είδε, τι συνέβη εκεί. Καλημέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, άλλη μια νύχτα τρόμες ανεχθές οι κάτοικοι στην περιοχή, στο χωριό Καυκανιά, στην περιοχή της Ηλίας, καθώς βλέπουν λεπτό προς λεπτό τα σπίτια τους να ουσιαστικά να βουλιάζουν μέσα στο έδαφος. Εχθές λοιπόν στην αυτοψία στην οποία κάναμε είδαμε ότι πάνω από 4 σπίτια έχουν γύρει κυριολεκτικά, ενώ το κεντρικό καφενείο του χωριού μοιάζει σαν ένα τεράστιο χέρι να το έχει σηκώσει κυριολεκτικά μέσα από το έδαφος. Οι άνθρωποι λοιπόν φοβούνται, δεν ξέρουν τι θα συμβεί, λένε ότι το έδαφος από κάτω ότι υπάρχει αρκετό νερό, η βροχή ήταν αυτή που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στο χωριό Καυκανιά. Και από εκεί και πέρα αυτό που τους είπαν οι γεωλόγοι και αυτό που τους είπαν δηλαδή και οι υπεύθυνοι είναι ότι καλύτερα να μην χτίσουν σπίτια ή να μην χτίσουν κανένα κτίσμα στο σημείο εκεί όπου έχει γίνει μεγάλη κατολίσθηση. Να πούμε ακόμη ότι το χωριό έχει χωριστεί ουσιαστικά στα δύο, καθώς ο κεντρικός δρόμος έχει και αυτός έχει βουλιάξει σε ένα σημείο με μια τάφρο περίπου 1-1,5 μέτρο πλάτος. Θες παραλίγο και ένα αυτοκίνητο που δεν προσέχανε, που δεν πρόσεχε παραλίγο να πέσουν μέσα από την τάφρο. Να γυρίσουμε λίγο στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη να δούμε τώρα τα όσα συμβαίνουν τώρα εκεί, διότι μου λένε ότι έχουν συγκεντρωθεί και κάτοικοι. Τι γίνεται, Νίκο, έχουμε ένταση, έτσι τι μου πάνε από κύριε φίλε μου, έτσι μου πάνε. Νίκο, είσαι στον αέρα. Που δεν είχατε επίσημα, φωνάζατε τώρα. Νίκο. Μισό λεπτό. Εχθές είπατε επίσημα. Λοιπόν, ο Νίκος Λιβουνιδάκης είναι στον αέρα, αλλά δεν τον γνωρίζει ακόμα. Νίκο, σ' ακούμε. Όχι επίσημα, οι γιατροί. Λοιπόν, θα φύγουμε και θα δείξουμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Τόσο στο Ιόνιο, εκεί που υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν πολλοί άστεγοι, όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Για να δούμε λοιπόν τον καιρό μας. Έχουμε νεφώσεις σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με εξαίρεση την Αττική, όπου θα δούμε και λίγο ήλιο. Θα έχει και έτσι λίγο τον ήλιο να ξεφυτρώνει πίσω από τα σύννεφα. Οι άνεμοι από 2 έως 4 μποφόρ στα πελάγι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Ενώ οι θερμοκρασίες, καθώς όσο θα πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο θα πέφτει το θερμόμετρο. Στην Αθήνα θα έχουμε μέχρι 14, στη Θεσσαλονίκη από 0 μέχρι 10 βαθμούς το θερμόμετρο, μέχρι 10 και στα Ιωάννινα, μέχρι 13 στην Πάτρα, για να αλλάξουμε σελίδα. Μέχρι 5 βαθμούς στην Κομοτηνή, στο Ηράκλειο μέχρι 16, θα βρέξει στο Βόλο και το θερμόμετρο δεν θα ανέβει πάνω από τις 7 βαθμούς όσο φτάνουμε προς το μεσημέρι. Μέχρι τους 18 βαθμούς η Ρόδο, αλλά το βράδυ θα ξαναπέσει προς τους 11 βαθμούς. Σαββατοκύριακο με
κρύο, λένε οι μετεωρολόγοι, και το μεταφέρουμε κι εμείς. Όχι τόσο κρύο όσο έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που θα μας πει τώρα η Δέσποινα Μαρδελενάκη. Αυτό το χειμώνα που για τους νεοϋορκέζους δεν λέει να χαλαρώσει λίγο φέτος. Πολύ δύσκολος ο φετινός χειμώνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο για τις Μεσοδυτικές και Βόρειες. Τώρα έχει κατέβει πάρα πολύ και η χιονοθύελλα προς τον Νότο, που και εκεί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Να σου πω ότι είχαμε και 6 νεκρούς τις τελευταίες ημέρες από τις σφοδρές χιονοπτώσεις και όλα τα ατυχήματα που απορρέουν από αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ακυρώσεις πτήσεων, πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν και τα αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονται ακινητοποιημένα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Οι οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι. Κάποιοι παίζουν κιόλας όμως, έτσι βλέπουμε και τα παιχνίδια στα χιόνια. Ναι, να έρθουμε λίγο στη δική μας Ήπειρο, στη Βρετανία. Να πάμε μέχρι τη Βρετανία, όπου φέτος αυτός ο Ιανουάριος είναι πλέον ο πιο βροχερός Ιανουάριος από το 1910. Είναι ρεκόρ βροχόπτωση στα νότια της χώρας. Καταγράφονται οι πιο εκτεταμένες πλημμύρες των τελευταίων 20 ετών. Έχουν φτάσει εκεί και στρατιώτες που έχει στείλει το Υπουργείο Άμυνας της χώρας για να στήσουν αναχώματα, αλλά και να βοηθήσουν στην αποστράγγιση των ποταμών, αλλά και να βοηθήσουν και τους κατοίκους που έχουν πληγεί από τις σφοδρές πλημμύρες. Να σου πω ότι 17,52 εκατοστά ανέβηκε η στάθμη των υδάτων εκεί. Και στη Βολιβία? Στη Βολιβία, εκεί ζουν και άνθρωποι το δικό τους δράμα. Εκεί είχαμε 30 νεκρούς από τις ισχυρές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα τον τελευταίο καιρό. Η κυβέρνηση έχει σημάνει εθνικό συναγερμό. Πολλά σπίτια έχουν βυθιστεί μέσα στο νερό και 21.000 οικογένειες έχουν μείνει χωρίς σπίτια, έχουν μείνει άστεγες. Μάλιστα. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στον κόσμο. Εμείς εδώ, γωνιακό οικόπεδο, όσον αφορά τον καιρό τουλάχιστον. Έχουμε τον εγκέλαδο να μας ταλαιπωρεί λιγάκι, αλλά εντάξει, τα έχουμε συνηθίσει πια αυτά. Δείτε τι έχουμε για να περάσετε και ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται με τον καλύτερο τρόπο. Το χειριστήριο και το PlayStation 4, το καινούργιο PlayStation δηλαδή, που κυκλοφόρησε στην αγορά πριν από λίγο, θα γίνει δικό σας επεξεργαστής 8 πυρήνων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ταχύτητες οι οποίες πραγματικά ξεπερνούν κάθε πραγματικότητα. Γραφικά από chip τελευταίας γενιάς, με σχεδιασμό απίστευτο, ενσωματωμένο 500 δίσκο, παραπάνω από αρκετός δηλαδή, για να παίζετε παιχνίδια, να βλέπετε και τις ταινίες σας, τις αγαπημένες σας ταινίες με την καλύτερη απόδοση. Και όλο αυτό μπορεί να γίνει δικό σας αν τηλεφωνήσετε στο 14748. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα απολαύσετε Σαββατοκύριακο όποιος το κερδίσει αυτό. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, δείτε τι έχουμε σήμερα. Αν ανοίξατε τώρα την τηλεόρασή σας, αυτό το κουτί, το υπερ-σούπερ σχεδιασμένο, είναι το καινούριο PlayStation, το PlayStation 4, μαζί με το χειριστήριό του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν τηλεφωνήσετε στο 14748, μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχει γίνει δικό σας, να το απολαύσετε, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο παίζοντας και τα παιχνιδάκια σας ή απολαμβάνοντας ταινία σε υψηλή ευκρίνεια μέσα από το PlayStation 4, ή να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας πατώντας το share, το πλήκτρο share, με όλους σας τους φίλους στα social media, να ακούτε με τα ακουστικά όλη τη διαδικτυακή μηχανή που σας προσφέρει τη δυνατότητα το PlayStation αυτό, τα πάντα, να μιλάτε με τους φίλους σας διαδικτυακά χωρίς να κουνηθείτε από τη θέση σας, και παράλληλα, αν τα παιχνίδια το επιτρέπουν, αυτά που θα παίξετε δηλαδή στο καινούριο PlayStation, να νιώθετε ακόμη και τους μηχανισμούς δόνησης με απίστευτο τρόπο, καμία σχέση με τα παλιά. Καλή επιτυχία σε όσους τηλεφωνήσετε και μακάρι το κερδίσει έτσι και ένας νεαρός σε ηλικία για να του αρέσει και να παίζει. 14-7-48 στη διάθεσή σας. Πάμε εμείς τώρα, μια και λέμε και για τους νεαρούς σε ηλικία και τα PlayStation, να δούμε τι συμβαίνει με τα σχολεία και με τους μαθητές. Χριστίνα Καλοκαίρη, πώς θα είναι το καινούριο σχολείο, από πότε θα ξεκινάει, πότε θα τελειώνει, ποιες αργίες τα παιδιά θα κάθονται και ποιες αργίες τα παιδιά θα είναι στα σχολεία τους και θα καταργηθούν οι αργίες? Για σας τη σκέψη του για επιμήκυνση του διδακτικού έτους που δημόσια είχε εκφράσει ο Υπουργός Παιδείας σε συνέντευξή του, φαίνεται πως τη συζήτησε και με συναδέλφους του βουλευτές. Mm-hmm. Έτσι, δρομολογείται η εκμετάλλευση κάποιων αργιών, όπως είπε και ο Υπουργός, οι αργίες στην Ελλάδα περισσεύουν από τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι, για παράδειγμα, η ημέρα του Αγιανιού και των Τριών Ιεραρχών θα μπορούν να γίνονται κανονικά μαθήματα στα σχολεία. Επίσης, τα παιδιά κάθισαν που ήταν των Τριών Ιεραρχών. Του χρόνου, τέτοια μέρα, τα παιδιά θα είναι στα σχολεία τους. Έτσι σχεδιάζεται, βέβαια, ναι. Επίσης και η επιστροφή, σχεδιάζεται και η επιστροφή στα σχολεία μετά την Τετάρτη του Πάσχα.
και όχι μετά του Θωμά, όπως ήθιστε να πηγαίνουν τα παιδιά. Δηλαδή θα εκμεταλλευτεί και δύο μέρες από τη δεύτερη εβδομάδα των διακοπών του Πάσχα, ώστε να γίνονται και εκεί μαθήματα. Και διακοπές για το σκι δεν θα έχουμε τελικά. Αυτό όχι, για φέτος δεν θα το έχουμε, θα δούμε του χρόνου. Αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις αργίες, ίσως περισσέψει και χρόνος. Και να σας πω ότι το βασικό είναι ότι αυτό που σκέφτεται κυρίως το Υπουργείο Παιδείας είναι να ξεκινάει νωρίτερα το διδακτικό έτος, όχι στις 11 Σεπτέμβρη όπως γίνεται εδώ και χρόνια, να ξεκινάει ίσως και την αρχή του μήνα. Και να τελειώνει όπως τελείωνε παλιά, τέλη Ιουνίου. Αυτό βέβαια θα το δούμε για το πώς θα τελειώνει το σχολικό έτος, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και πολλές εξετάσεις στην Ελλάδα. Είναι το σχολικό σύστημα είναι μεγάλο. Πάντως όλα θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά, θα εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές, αφού πρώτα κλειδώσουν. Μπορεί να είναι επίσημο, σχεδιάζεται να εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά. Χριστίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αν έχετε διαφορετική άποψη ως μαθητές ή γονείς μαθητών, μπορείτε να τη στείλετε στο liveview.gr, την πλατφόρμα επικοινωνίας μας, και εμείς να τη μεταφέρουμε και στους πολιτικούς που θα φιλοξενήσουμε σε λίγο. Θυμίζω ότι κοντά μας θα είναι και ο κύριος Μιχελάκης. Αν έχετε ερωτήσεις για τον κύριο Μιχελάκη, με χαρά να τις δεχτούμε και να του τις μεταφέρουμε. Τώρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι όπως έχει συζητηθεί στην Επιτροπή που ήρθε για να ελέγξει την Τρόικα. Αντί να ελέγξουν την Τρόικα, αρχικά τουλάχιστον, άρχισαν να ελέγχουν τα πεπραγμένα του Τσίπρα και να προβαίνουν σε αποκαλύψεις, οι οποίες ήταν και συγκρουόμενες μεταξύ τους. Η Μαρία Παπά έχει το ρεπορτάζ. Φαίνεται, Μαρία, ότι γίνανε μαλλιά κουβάρια μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κύριος Κάρας, μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του, χθες στη συνέντευξη τύπου είπε πως δεν ήρθε στην Αθήνα για να αξιολογήσει το έργο του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, δήλωσε πως έλαβε τις προτάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συνάντησή του στο Στρασβούργο. Ωστόσο, αρνήθηκε να πάρει πίσω την επίμαχη δήλωσή του και είπε πως αυτό δεν δημιουργεί αντίφαση στα λεγόμενά του. Να θυμίσουμε πως ο κύριος Κάρας είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δήλωση έκανε και ο συνεισηγητής της έκθεσης αξιολόγησης της Τρόικας, ο κύριος Γκόγκ, που είναι ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών. Είπε πως κατά τη συνάντησή μας στις 11 Δεκεμβρίου πήραμε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και λεπτομερή κοινωνική ανάλυση, τις οποίες μάλιστα προτάσεις θα αξιοποιήσουμε στην έκθεσή μας. Και μάλιστα έδειξε το κείμενο που έλαβε από τον Αλέξη Τσίπρα στην κάμερα. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θα δούμε τι είπε η μία πλευρά και τι είπε η άλλη πλευρά, ενώ στο κέντρο βρισκόταν πάντα ο Αλέξης Τσίπρας. No correction now to that what I said mentioned yesterday. I am not here and we are not here to be part of the internal political debate between government or opposition. I am not here to evaluate the work of Mr. Tsipras. Came with this document. Which is which title is the Greek bailout program, and it is in the agenda of the of our report to. Αυτά τα πολιτικά. Για να δούμε τώρα στο διατάφτα, διότι δεν πρέπει να χάνουμε το στόχο μας. Οι κύριοι ήρθαν για να ελέγξουν την Τρόικα. Και πάμε στο οικονομικό κομμάτι της υπόθεσης με τη Δήμητρα Καδά. Είπαν ότι με την Τρόικα τελειώσαμε και πάμε σε ένα καινούριο σχήμα. Ποια, Δήμητρα? Το μοντέλο της Τρόικας πέθανε, είπαν, και πρέπει να την κατασταθεί από ένα σχήμα ευρωπαϊκό, από ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο που να έχει λογοδοσία, να έχει διαφάνεια. Είπαν μάλιστα ότι υπήρχαν πολλά λάθη στη χάραξη του μνημονίου. Μίλησαν, Πόπη, και για αλλαγές στο χρέος, για να διάρθρωση χρέους, γιατί όπως υπόθηκε, χωρίς ελάφρυνση δεν θα έρθει η ανάκαμψη. Mm-hmm. Αναφέρθηκαν επίσης και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, λέγοντας ότι πέρα από τις γνωστές παρεμβάσεις περί μείωση επιτοκίων κτλ., θα πρέπει να συνεισφέρει και η ίδια. Και ότι επίσης είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε στην αρχή παρεμβάσεις και αυτές κόστησαν κρίση και ύφεση στην Ελλάδα. Είπαν και άλλα. Ζήτησαν συγγνώμη κάποιοι βουλευτές, συγγνώμη για όσα υπόθηκαν το προηγούμενο. Από την Ελλάδα, έτσι. Συγγνώμη από την Ελλάδα για όσα υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Είπαν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα σφυροκοπήθηκε. Επίσης, ήταν φανερή μια σύγκρουση ανάμεσα στις διάφορες πλευρές, στα διάφορα κόμματα των ευρωβουλευτών. Μια σύγκρουση η οποία, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις τους, ευθύνεται και για την καθυστέρηση έναρξης και καθυστέρηση ολοκλήρωσης αυτής της έρευνας. Τι σημαίνει αυτό? Η έρευνα θα παραδοθεί Μάρτιο ή Απρίλιο.
αλλά το νέο Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να αναλάβει δράση, άρα ενδεχομένως αφού ληφθούν οι όποιες αποφάσεις του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε θέμα, να επιστρέψουμε στο ελληνικό Ευρωκοινοβούλιο και όχι στο Ευρωκοινοβούλιο που ήμασταν μέχρι τώρα και να δούμε τι καταγγελίες έρχονται από την πλευρά των γυναικών που κάθονται στα βουλευτικά έδρανα. Η κυρία Κατερίνα Παπακώστα είναι στην Βουλή, είναι σε απευθείας μετασύνδεση μαζί μας, είναι πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων των Ανθρώπων και καταγγέλλεται σεξιστικές συμπεριφορές στο πρόσωπο των γυναικών βουλευτών, κυρία Παπακώστα. Πώς ξεκίνησε η όλη αυτή η υπόθεση? Ναι, χαίρετε κυρία Τσαπανίδου. Είμαστε. Πράγματι, η Επιτροπή μας συνεδρίασε χθες με θέμα ημερήσιας διάταξης ακριβώς αυτό το ζήτημα, στο οποίο μόλις αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δεοντολογίας και της κοινοβουλευτικής συμπεριφοράς εντάσσεται και η μη προσβολή της προσωπικότητας και της απαξίωσης των συναδέλφων μεταξύ τους για λόγους σεξιστικούς. Δηλαδή, συμβαίνει λόγω κάτι φύλου. Στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριε Παπακώστα. Έχει παρατηρηθεί κατ' επανάληψη το φαινόμενο. Δυστυχώς, η ένταση των προβλημάτων, το ανέβασμα των τόνων, κυρία Τσαπανίδου, έχει οδηγήσει και σε μία διολίσθηση, σε μία συμπεριφορά σε βάρος κυρίως γυναικών βουλευτών, αλλά εμείς επιληφθήκαμε του θέματος χθες, όπως πρέπει να κάνουμε θεσμικά, γιατί περιμένουμε από τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος θα αναμορφωθεί, να εμπεριέχει πλέον και αυτή την διάταξη, δηλαδή όποιος συνάδελφος, ανεξάρτητα από το φίλο του, ασκήσει σεξιστική επίθεση σε βάρος συναδέλφου του, με απαξιωτικά και προσβλητικά σχόλια για το φίλο του, προσπαθώντας να υποτιμήσει την προσωπικότητά του, αυτός θα έχει και πειθαρχικές κυρώσεις, θα έχει και οικονομικές κυρώσεις. Δηλαδή, τι προτάσεις υπάρχουν και από την πλευρά σας, κυρία Παπακώστα? Η πρότασή μας είναι ότι τώρα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά την χθεσινή ομόφωνη απόφαση την οποία πήραμε, θα πρέπει ο κανονισμός της Βουλής, ο οποίος, όπως είπα πριν, αναμορφώνεται, να συμπεριλάβει και αυτού του είδους την απαξιωτική, αντιδεοντολογική, αντικοινοβουλευτική και απάνθρωπη συμπεριφορά σε βάρος συναδέλφου. Ζητάω πιο συγκεκριμένα. Η πρότασή σας είναι βουλευτής, ο οποίος επιτίθεται ελεκτικά σε συνάδελφό του, με σκοπό να την μειώσει, χρησιμοποιώντας σεξιστικά υπονόμια κλπ. Άνδρας ή γυναίκα, κυρία Τσαπανίδου, θα μπορούσε να συμβαίνει τι σε αυτόν? Μία γυναίκα να απαξιώσει έναν συνάδελφό της, ναι. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί ως φαινόμενο στην ένταση, στην έκταση και στο βαθμό, για να είμαστε αντικειμενικοί και ειλικρινείς, που έχει παρατηρηθεί σε βάρος των γυναικών βουλευτών. Τι κυρώσεις ζητάτε σε βάρος τούτου? Και ποινικές και πειθαρχικές και αποβολή και ποινικό πρόστιμο, και πρόστιμο οικονομικό, πειθαρχικές, οικονομικές και μομφή στο πρόσωπο του βουλευτή. Μάλιστα. Είναι μία διαβάθμιση ανάλογα με τη βαρύτητα. Γιατί? Διότι, κυρία Τσαπανίδου, εμείς είμαστε νομοθέτες εδώ, νομοθετούμε. Όταν λοιπόν προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και νομοθετούμε για την μη προσβολή της ανθρώπινης προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, οφείλουμε πρώτοι να δίνουμε τον τόνο. Και έχω την εντύπωση ότι στους καιρούς που ζούμε, και είναι ιδιαίτερα έντονοι καιροί, τουλάχιστον οφείλουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Κυρία και αυτό, αν κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται ως νοοτροπία ή ως αγωγή δική τους, τότε ο κανονισμός της Βουλής οφείλει να το επιβάλλει. Κυρία Παπακώστα, το να μιλάμε εν έτη 2014 για σεξιστικές συμπεριφορές, τις οποίες καταγγέλνουν οι γυναίκες βουλευτές, δεν ξέρω τι μας κάνει να σκεφτούμε, και μάλιστα μέσα στο Κοινοβούλιο. Ναι, δηλαδή, να σας κάνει να σκεφτείτε ότι και στην Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία, να σας θυμίσω, έχουν συμβεί ανάλογα περιστατικά, ότι έχει ενταθεί μία πίεση λόγω οικονομικής κρίσης, η οποία δυστυχώς εκτονώνεται πλέον και με μία συμπεριφορά, αν μου επιτρέπετε να την χαρακτηρίσω, ως μάτσο. Αυτό εμείς εδώ δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Έχετε συγκεκριμένα περιστατικά να διηγηθείτε, κυρία Παπακώστα? Υπάρχουν. Δώστε μας 2-3 τέτοια περιστατικά για να καταλάβουμε τι εννοείτε. Ναι, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι η προσωπική αναφορά των συναδέλφων, δηλαδή τα περιστατικά έχουν καταγγελθεί και στον πρόεδρο της Βουλής. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επίθεση είναι καθαρά όχι σε πολιτικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, απαξιωτική. Δηλαδή, έχετε κάποιο παράδειγμα? Δεν θα ήθελα ονομαστικά να πω. Δεν μου επιτρέπετε. Μην αναφερθείτε ονομαστικά. Πείτε μας το περιστατικό. Έχετε ζήσει και εσείς περιστατικό όπου βουλευτής, άνδρας βουλευτής, συνάδελφος, επιτέθηκε σε γυναίκα βουλευτήνα ή σε γυναίκες βουλευτές, άνδρες, συνάδελφοι, με χαρακτηρισμούς οι οποίοι είχαν ως σκοπό να προσβάλλουν τη γυναικεία τους ιδιότητα, με μειωτικούς χαρακτηρισμούς, με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι, ξέρετε, θα σήκωναν και ποινική απαξίωση και ποινική. Και η αντιμετώπιση
αντιμετώπιση λοιπόν από την πλευρά τόσο του Προεδρείου όσο και του κόμματος που εκπροσωπεί ο καθένας βουλευτής εκεί μέσα. Ποια ήταν μετά από αυτά τα επεισόδια? Για να σας φτάσει σε σημείο να συνεδριάσετε και να αποφασίσετε ότι πρέπει να ζητήσετε και ποινική και πειθαρχική αλλά και οικονομική τιμωρία για όλους αυτούς, σημαίνει ότι το πράγμα έχει ξεφύγει πια από τα όρια. Ότι έχουν πέσει σταγόνες που ξεχυλίσαν το ποτήρι. Μέχρι τώρα λοιπόν πώς αντιμετωπιζόταν κάποιος ο οποίος χτυπούσε τέτοια επίθεση σε μια γυναίκα? Λοιπόν, αντιμετωπιζόταν με έναν τρόπο ο οποίος δεν ικανοποιεί, αν θέλετε, την αντίληψη που πρέπει να έχουμε για τη μη προσβολή της προσωπικότητας οποιοδήποτε ανθρώπου και πόσο μάλλον συναδέλφου προς συνάδελφο κοινοβουλευτικό. Και εμείς επιληφθήκαμε ακριβώς επειδή η κυρία Τσαπανίδου πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να διολιστήσουμε στο να μετατρέψουμε τη μεταξύ μας συμπεριφορά και διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο και να την μεταφέρουμε στις αίθουσες των δικαστηρίων, να τη συζητήσουμε θεσμικά και πολιτικά εντός του Κοινοβουλίου με βάση τον κανονισμό, ώστε να έχει αυστηρότατη χρηματική ποινή ανάλογα με τη βαρύτητα της προσβολής ή πειθαρχική ή, εν πάση περιπτώσει, μομφή που είναι η βαρύτερη, μέχρι και μέχρι ότου προσαρμοστεί και συμμορφωθεί προς μια συμπεριφορά η οποία σέβεται την ανθρώπινη προσωπικότητα του συναδέλφου ή της συναδέλφου. Ναι. Θα πρέπει να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν ήμασταν προετοιμασμένοι να το ακούσουμε τόσο επίσημα, ότι στο κοινοβούλιο δηλαδή οι γυναίκες αντιμετωπίζονται. Και σε άλλα κοινοβούλια πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν πολίτες β' κατηγορίας. Δηλαδή, αν συμβαίνει αυτό στο κοινοβούλιο, φανταστείτε τι συμβαίνει έξω. Δεν το επιτρέπουμε να συμβεί και ακριβώς γι' αυτό επιλαμβανόμαστε. Σας ευχαριστώ. Και ορθώνουμε ανάστημα, γιατί θεσμικά πρέπει να λειτουργήσουμε και πολιτικά θα το αντιμετωπίσουμε, κυρία Τσαπανίδου. Θέλω να σας πω πάντως, κυρία Παπακώστα, ότι πολλές φορές, για παράδειγμα, επειδή σε λίγο θα μιλήσουμε και για το περιστατικό με την κυρία Κωνσταντοπούλου και το επεισόδιο αυτό, το φραστικό, στο οποίο και χθες πρωταγωνιστούσε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για παράδειγμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει βρεθεί πολλές φορές απέναντι από τέτοια βέλη, από άντρες βουλευτές, και δεν βγήκε για καμιά γυναίκα μπροστά να την περασπιστεί. Έχω ακούσει, για παράδειγμα, να λένε ότι ακόμη και η φωνή της είναι λοιπόν, χαρακτηρισμού για τη φωνή της γυναίκας. Επ' αυτού του θέματος θα πω το εξής. Εγώ έχω δεχτεί άπειρες επιθέσεις. Πολλές φορές δεν το έχει πληροφορηθεί κανείς και ενδεχομένως τυχαία να έχει γίνει αντικείμενο πληροφορίας το γεγονός. Επειδή η πληροφορία έπεσε από κάποιον άλλον, ο οποίος τυχαία περνούσε ενδεχομένως. Δεν έχω επιδιώξει ποτέ να δημοσιοποιήσω ένα τέτοιο γεγονός. Αυτό λοιπόν που σας λέω είναι ότι εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και τα μέλη, ανέκαθεν προστατεύουμε πάντοτε στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου οποιαδήποτε επίθεση συντελείται σε βάρος ή ουδήποτε συναδέλφου, είτε ρατσιστική, λόγω ηλικίας ή λόγω φυσικής παρουσίας. Έχουν ληχθεί πάρα πολύ άσχημα πράγματα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συναδέλφους, εννοώ από συναδέλφους προς συναδέλφους, που έχουν ένα βάρος λίγο πάνω από το κανονικό, για επιθέσεις εξιστικές λόγω φύλου. Και προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε θεσμικά και όχι για εντυπώσεις, κυρία Τσαπανίδου. Και να το επιλύσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Παπακώστα. Να είστε καλά. Λοιπόν, αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα και στον καυγά που είχε η κυρία Κωνσταντοπούλου πάλι με τον κύριο Αθανασίου, με αφορμή τα όσα γίνανε στα έξω από το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη χθες. Είχαμε και πολλές προσαγωγές, θυμίζουμε εκεί. Πάμε να μας πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος τι ακριβώς συνέβη χθες. Λοιπόν, εχθές είχαμε για άλλη μια φορά στη Βουλή ένα σκηνικό ιδιαίτερης έντασης με την κυρία Κωνσταντοπούλου από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά σχεδόν εκπροσώπους από όλη την κυβέρνηση. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορώ να σου πω ότι αν θέλουμε να πάρουμε σε ένα αποτέλεσμα, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε ότι όλα άρχισαν όταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να ζητάει εξηγήσεις από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, για την προσαγωγή των 47 νεαρών ατόμων που είχαν διαδηλώσει με το δικό τους τρόπο έξω από το πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας, του κύριου Βαρβιτσιώτη. Ο κύριος Αθανασίου είπε ότι να μην βιάζεστε προς τη βουλευτή, να μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έκανε λόγο για βγάζει πορίσματα και μιλά για δολοφονίες πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη. Το πήρε γενικότερα. Μετά το έκανε έναν υπαινιγμό ο κύριος Αθανασίου και αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έναν υπαινιγμό που αφορούσε τη βοήθεια, την λέξη βοήθεια που φώνεζε η κυρία Κωνσταντοπούλου έξω από την ΕΡ. Εκεί λοιπόν ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και πάμε να δούμε τι συνέβη μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, θα μας δώσουν τώρα οι συνάδελφοι το απόσπασμα για να δούμε ακριβώς τι συνέβη μεταξύ του κυρίου Αθανασίου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου με αφορμή την αναφορά στο περίφημο βοήθεια που φώναζε τότε επί ΕΡΤ, επί υπόθεσης ΕΡΤ,
η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα να δούμε το πλάνο. Λοιπόν, θα το δούμε σε λίγο το πλάνο. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε στο Βάιο Σύρο να μας πει τι συνέβη με το φαρμακονής τελικά και με, τη διαδήλωση έξω από το γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη και τις προσαγωγές που ήταν κοντά 50. Δεν ήταν ακριβώς έξω, ήταν και έξω και μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, πήγανε γύρω στα 50 με 60 άτομα, ανέβηκαν την πολυκατοικία. Το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη από το ισόγειο μεταφέρθηκε στον 7ο όροφο, γιατί είχαν προηγηθεί κάποιες συμπληστικές επιθέσεις. Λοιπόν, 40 με 50 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία, φωνάζοντας συνθήματα και αυσοκολώντας όροφο τον όροφο και γράφοντας υβριστικά συνθήματα σε βάρος του Υπουργού Ναυτιλίας, έφτασαν έξω από το γραφείο του, προσπάθησαν να μπουν μάλιστα μέσα με βίαιο τρόπο για να επιδώσουν ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας για τον θάνατο των μεταναστών στο Φαρμακονήσι. Κινητοποιήθηκε η αστυνομία, όπως ήταν επόμενο. Είχαμε 47 προσαγωγές, από τις οποίες η μία προσαγωγή έγινε σύλληψη για αντίσταση κατά της αρχής και για εξύβριση. Στο μεταξύ, μέσω ντοκιμαντέρ που κάνει το γύρο του κόσμου, τα όσα συμβαίνουν σε ελληνικές θάλασσες με τους μετανάστες παίρνουν διαστάσεις. Πάμε στον Δημήτρη Στρουμπάκο να μας πει ποιο ντοκιμαντέρ της Deutsche Welle είναι αυτό που κυκλοφορεί πια τις τελευταίες ημέρες. Το ντοκιμαντέρ λοιπόν που μιλάει για την απάνθρωπη συμπεριφορά των Ελλήνων λιμενικών απέναντι στους μετανάστες στην Ελλάδα. Και μάλιστα ο δημοσιογράφος σχολιάζει ότι οι Έλληνες λιμενικοί χτυπούσαν, απειλούσαν, έφτυναν ή έβριζαν τους μετανάστες που έβρισκαν στα παράλια της χώρας μας. Ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν το οποίο μεταδόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο από την Deutsche Welle και έρθε τώρα στην επικαιρότητα λόγω του τραγικού ναυαγίου στο Φαρμακονήσι. Να σας πω ότι υπάρχουν οι μετανάστες οι οποίοι παρακαλάνε με δάκρυα στα μάτια, όπως λέει ο δημοσιογράφος, τους λιμενικούς να σταματήσουν να τους απειλούν. Μάλιστα, κάποιος λέει: είμαστε αδέρφια, ενώ απαντάει ο λιμενικός ότι κάτσε ήσυχα, μην μιλάς, γιατί θα σε σκοτώσω. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, όπως είπες και εσύ, Πόπη, που κάνει το γύρο του κόσμου τα τελευταία 24 ώρα. Είναι σκληρές τακτικές, όπως λέει ο δημοσιογράφος, που εφαρμόζουν οι Έλληνες λιμενικοί απέναντι στους μετανάστες. Ντοκιμαντέρ το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου. Θυμίζουμε όμως ότι είναι περσινό ντοκιμαντέρ της Deutsche Welle. Έχουμε ένα ναυάγιο στα ανοιχτά της Θαϊλάνδης. Η Δέσποινα Μανδαλενάκη είναι στη γραμμή για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Είναι η είδηση που τώρα κυκλοφορεί στα διεθνή δίκτυα. Πριν από λίγα λεπτά, Πόπη, τη διαβάσαμε την είδηση αυτή και να δούμε και συγκλονιστικές εικόνες από τη στιγμή του ναυαγίου ενός τουριστικού πλοιαρίου στα ανοιχτά της Ταϊλάνδης. Ο κόσμος, οι τουρίστες πηδούν για να γλιτώσουν την ώρα που το πλοίο είναι μισοβυθισμένο μέσα στον ωκεανό. Ευτυχώς ένα άλλο πλοιάριο που βρισκόταν κοντά σταμάτησε. Πήδηξαν άνθρωποι μέσα στη θάλασσα για να σώσουν τους ναυαγούς. Τελικά κατάφεραν να γλιτώσουν και οι 13 επιβαίνοντες στο συγκεκριμένο πλοιάριο. Οι εικόνες αυτές κάνουν πλοιάριο, λοιπόν, το οποίο βυθίζεται. Το βλέπουμε, το έχουν καταγράψει κάμερες να βυθίζεται. Βλέπουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι επιβαίνοντες αυτό να σωθούν, να κολυμπήσουν. Ενώ παράλληλα έχει φτάσει το διασωστικό σκάφος, το οποίο προσπαθεί να περισυλλέξει τους ναυαγούς. Είναι απίστευτες οι εικόνες, πραγματικά απίστευτες οι εικόνες. Δείτε πώς το σκάφος καταλήγει τελικώς να το καταπίνει η θάλασσα. Να βυθίζεται. Και ο κόσμος εκεί να κολυμπάει παράλληλα, προσπαθώντας να φτάσει στους διασώστες. Ευτυχώς υπήρχε και ένα πλοιάριο δίπλα, Πόπη, το οποίο κατάφερε να τους προσεγγίσει. Βλέπουμε εδώ τους ανθρώπους που με σχοινιά τραβούν τους ναυαγούς, και ενώ υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πηδήξει από το κοντινό πλοιάριο μέσα στη θάλασσα για να μπορέσουν να σώσουν τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ευνηδιάστηκαν πραγματικά. Βλέπουμε εδώ ότι ούτε σωσίβια δεν μπόρεσαν να φορέσουν. Τα σωσίβια επιπλέον πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας προσπαθούν να τα πιάσουν για να μπορέσουν να κρατηθούν. Πόσο γρήγορα, πραγματικά. Πάρα πολύ γρήγορα, και από τα λίγα δευτερόλεπτα που διαρκεί αυτό το βίντεο μπορούμε να δούμε και πόσο γρήγορα κατάπιε η θάλασσα, όπως είπες και εσύ, το συγκεκριμένο πλοιάριο, πόσο γρήγορα βυθίστηκε. Ναι. Είναι δευτερόλεπτα. Η εικόνα δηλαδή δεν έχει σταματήσει, είναι ένα πλάνο, δεν έχει σταματήσει να καταγράφει. Πόσο γρήγορα βυθίζεται το σκάφος αυτό, μεγάλο σκάφος βεβαίως. Πόσο γρήγορα βυθίζεται και καταλήγει στον πάτο της θάλασσας. Απίστευτες εικόνες αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Σώθηκαν οι επιβαίνοντες, 13 στον αριθμό. Πάμε στο Βάιο Σύρο τώρα. Χθες το βράδυ είχαμε εικόνες αστυνομικές, μόνο αστυνομικές ταινίες τις βλέπουμε, στους δρόμους της Αθήνας, στο Νέο Κόσμο. Ένα όχημα που κουβαλούσε 64 κιλά χασίς ήταν στο στόχαστρο των αστυνομικών. Είχαμε μια ενέδρα της δίωξης ναρκωτικών. Περιμέναν να κάνει την εμφάνισή του το αυτοκίνητο. Τελικά ήταν ένα ταξί με δύο άτομα, δύο αλλοδαπούς. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους εγκλωβίσουν. Έγιναν αντιληπτοί όμως από τον οδηγό του ταξί, ο οποίος προσπάθησε
σε ένα διαφύγιο για μια περιπετειώδης καταδίωξη στους δρόμους του Νέου Κόσμου. Ενημερώθηκε και η ομάδα Δίας. Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν το αυτοκίνητο. Μάλιστα, ο οδηγός του ταξί προσπάθησε να εμβολήσει μια μηχανή της ομάδας Δίας. Ο αστυνομικός πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα. Τους συλλάβανε. Όπως είπες και εσύ, ήταν τεράστια η ποσότητα ναρκωτικών, γύρω στα 64 κιλά χασίς. Πάντως, να πούμε κάτι άλλο που είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Πόπη, αν μου επιτρέπεις. Στα ξημερώματα είχαμε μια ανατροπή Νταλίκας στην Κινέτα, στην Κόρινθο, προς την Κόρινθο, η οποία μετέφερε 27 τόνους αλεύρι. Δίπλωσε λοιπόν, η Νταλίκα στην Εθνική Οδό. Τι ακριβώς συνέβη? Πρέπει να σας πω ότι μέχρι και τις 9-10 το πρωί είχαμε τρομερά προβλήματα στην κίνηση προς εκείνη την κατεύθυνση. Σωστά. Σωστά. Και το ευτύχημα ήταν το εξής, ότι δεν πήρε φωτιά το αυτοκίνητο, που δεν χρειάστηκε λοιπόν να ρίξουν νερό οι πυροσβέστες, ούτε έβρεξε. Και φαντάσου 27 τόνοι αλεύρι να γίνει τη ζυμάρη. Τι θα γινόταν στην περιοχή? Για σκέψου, τι θα γινόταν εκεί. Τώρα ο δρόμος είναι ανοιχτός. Έχει ανοίξει κανονικά. Γίνεται κανονικά κυκλοφορία και δεν είχαμε και τραυματισμούς εκεί. Όχι, μόνο αυτή την ταλαιπωρία όσων κινούνταν στο σημείο εκείνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λέμε για τα δικά μας, λέμε για την ένταση που υπάρχει στη Βουλή. Έχουμε νομίζω και το απόσπασμα να δούμε τι συνέβη μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Αθανασίου. Αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, με αφορμή τη λέξη βοήθεια που φώναζε η κυρία Κωνσταντοπούλου νωρίτερα στην Ερτία. Να δούμε λοιπόν τι συνέβη στη Βουλή. Για μια ειρηνική διαμαρτυρία που δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπηθεί όπως τόσες άλλες σε αυτή τη μαύρη περίοδο της χώρας. Και γράφουν απ' έξω αυτοί οι ευγενείς κοινωνικοί αγωνιστές Βαρβιτσιώτη δολοφόνε. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης, να συλλάβει το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε μεγάλο λάθος, εκτός εάν η δυσκολία την οποία επικαλείστε είναι σαν τη βοήθεια την οποία επιζητούσατε κατά τις διαμαρτυρίες σας έξω από την ΕΡΤ. Να μην υποστείτε ποτέ αστυνομική βία, σας το εύχομαι. Σας το εύχομαι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτό που είπατε. Τελείωσε το πρόσωπο. Ήταν το βοήθεια. Το προσωπικό ήταν το βοήθεια. Έληξε. Θέλετε να συνεχίσετε αυτό το κατηφορό? Τελειώσαμε. Τέλος πάντων, δεν είναι γιοταχή η Βουλή. Η Βουλή είναι για όλους εδώ μέσα. Δεν είναι μόνο για εσάς. Δεν σας ακούμε. Εγώ λοιπόν θέλω να ακούσω τι θα μου πουν τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας. Και δεν πάω να τσιρίζω τόσο θέλετε. Με τις χυδαίες ύβρις που απευθύνετε εσείς προσωπικά. Νομίζω όχι, αλλά έχετε επάξιο εκπρόσωπο τον κύριο Ρήγα. Δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι. Αντιγυρίζω πάρα αυτά την κατηγορία και τη μομφή περί συνενοχής σε δολοφονία ως ανυπόστατη και αερολογική σε ό,τι αφορά εμένα και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτά συνέβησαν χθες στη Βουλή τη δική μας, στην Ελληνική Βουλή. Νομίζετε ότι δεν συμβαίνουν αλλού? Δείτε τα χειρότερα που συμβαίνουν στην Ιταλική Βουλή. Η Δέσποινα Μανδελενάκη έχει το ρεπορτάζ. Ούτε οι Ιταλοί Πόποι δεν περίμεναν ότι θα καταλήξουν σαν να είναι τουρκική ή ουκρανική Βουλή, που συνήθως βλέπουμε τέτοια τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν, οι βουλευτές του κινήματος των Πέντε Αστέρων, του γνωστού ηθοποιού Μπέπε Γκρίλο, αντέδρασαν κατά την επικύρωση ενός νόμου για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τράπεζα της Ιταλίας, που είναι και το κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας. Συνάψη συμμετοχικού κεφαλαίου. Κάπως έτσι. Και έτσι όπως βλέπουμε εδώ, με πανό, με την ιταλική σημαία, αλλά και με μαντίλια που έβαλαν στο στόμα τους για να δείξουν ότι φημώνονται, προσπάθησαν να καταλάβουν τα έδρανα των συναδέλφων τους. Η πρόεδρος της Βουλής προσπάθησε να επιβάλει την τάξη, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, δεν τα κατάφερε. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις εικόνες. Και μάλιστα, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωση σήμερα, τα ξένα μέσα ενημέρωση στα ιταλικά, η πρόεδρος της Βουλής για πρώτη φορά κλείστηκε μέσα στο γραφείο της και δεν επέτρεψε σε κανέναν την είσοδο. Είναι εικόνες πρωτοφανείς για τους Ιταλούς. Βλέπουμε εδώ πώς ορμούν ως μποξέρ μέσα στο ρινγκ όπου έχει μετατραπεί η Ιταλική Βουλή. Λοιπόν, όχι, σε εμάς τέτοια δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν έχουμε φτάσει. Να είσαι καλά, Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι λοιπόν κοντά μας ο κύριος Μιχαλάκης. Έχει έρθει στο στούντιο από Βρυξέλλες. Ήρθατε, κύριε Μιχαλάκη. Χθες το βράδυ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Υπουργός Εσωτερικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Αμανατίδης είναι επίσης κοντά μας από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου επιτρέψετε, επειδή είδαμε αυτές τις σκηνές, εγώ θέλω να πω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι η τηλεόραση πιάνει τη στιγμή. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η εικόνα έχει τη συγκεκριμένη δύναμη. Πολλές φορές όμως, ξέρετε, υπάρχει μια αδικία.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή η δύναμη της εικόνας είναι μεγάλη, επιβάλλεται και νομίζει κανείς ότι είναι ο κανόνας. Θέλω να πω ότι στη Βουλή γίνεται δουλειά. Γίνεται και δουλειά. Υπάρχουν και ατυχείς στιγμές, υπάρχουν όλα, όπως σε όλες αυτές. Γιατί ξέρετε, το λέω αυτό το πράγμα, όχι απλώς για να θα πει κάποιος κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει, να μιλήσουμε έτσι απλά. Ξέρετε όμως, ζούμε μια εποχή όπου υπάρχει ένας έντονος λαϊκισμός και υπάρχει και μια άρνηση για τα πάντα που είναι επικίνδυνο. Και φτάνουμε σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι ξέρεις, αφού είναι έτσι η Βουλή, άρα τι τη χρειαζόμαστε. Και πάμε σε άλλες λογικές. Και αυτό ξέρετε μπορεί να μην λέγεται ευθέως, αλλά βγαίνει από την, πίσω από τις γραμμές αυτών που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, βγαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι το κοινοβουλευτικό σύστημα έχει τις αδυναμίες του. Είναι, αν θέλετε, έχει θέματα. Όμως είναι το λιγότερο κακό. Το πιο αντιπροσωπευτικό αυτή τη στιγμή και το μόνο που μπορεί να εκφράσει μια κοινωνία. Τώρα, τις όποιες αλλαγές, τις όποιες βελτιώσεις, τις όποιες διαφωνίες μας. Τώρα, στη συζήτηση με τον κύριο Μανατίδη, μπορούμε να διαφωνήσουμε σε 500 πράγματα. Διαφωνίες είναι κατανοητό, τις δέχεται κανείς και σε ένα κοινοβούλιο που είναι και παρέτητες να υπάρχουν. Το ξέρω, το λέω όμως, γιατί ξέρετε, επειδή έχω δουλέψει και χρόνια στην τηλεόραση, πιάνουμε τη στιγμή. Και η δύναμη της εικόνας είναι τέτοια που την κάνει κανόνα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, δεν θα πιάσουμε τη στιγμή. Θα πιάσουμε την ανάγκη που νιώσαν οι γυναίκες από την Επιτροπή Ισότητας των Γυναικών να κατεβάσουν στη Βουλή πρόταση, όλες μαζί, από όλα τα κόμματα και να ζητήσουν να αλλάξει το καταστατικό της Βουλής και να τιμωρεί τις σεξιστικές επιθέσεις από τους άντρες προς τις γυναίκες και από τις γυναίκες προς τους άντρες όλων όσων κάθονται στο κοινοβούλιο. Υπάρχει τέτοια ανάγκη, ναι, τη 2014. Επιτίθενται δηλαδή οι άντρες βουλευτές στις γυναίκες με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και στο γεγονός να χρησιμοποιώντας το φύλο τους. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει τέτοιο τόσο σοβαρό θέμα κτλ. Δεν το θεωρώ, δεν το διαπιστώνω μέσα από τη λειτουργία της Βουλής. Δηλαδή δεν το διαπιστώνω. Από την άλλη μεριά όμως, το να υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό, το να υπάρχει ένα πλαίσιο που να προστατεύει αυτό, δεν είναι κακό να υπάρχει. Αλλά όμως πιστεύω ότι αυτό το πράγμα, αν θέλετε, πρέπει να επεκταθεί σε όλο το, όχι μόνο στον χώρο του κοινοβουλίου, αλλά και γενικότερα. Πολλές φορές γυναίκες κατηγορούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε δημόσιες επιχειρήσεις, ότι αν θέλετε το φύλο είναι αυτό που καθορίζει την πορεία τους και την εξέλιξή τους και όχι η ικανότητά τους κτλ. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Γενικότερο που φτάνει μέχρι και τη Βουλή. Όχι, όχι. Γενικότερο θέμα που θα πρέπει να το δούμε γενικότερο στην κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό λέω. Δεν έχει πέσει την αλήθεια και στη δική μου την αντίληψη. Προφανώς για να υπάρχουν από τις συναδέλφισσες βουλευτίνες, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα το δούμε. Οι ίδιες κάνουν λόγο για σταγόνες που έχουν ξεχυλήσει το ποτήρι. Δεν αντιλέγουμε σε αυτό και δεν έχει κανείς. Αιτήματα ζητούν να διώκονται ακόμη και με οικονομικά, με πρόστιμα, να αποβάλλονται από την αίθουσα, να έχουν ποινικές και επιθετικές. Θα γίνει στα πλαίσια, πιστεύω, μιας γενικότερης συζήτησης για τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος γίνεται. Δεν τις έχουμε εμείς, εγώ τουλάχιστον δεν τις έχω υπόψη με τις προτάσεις αυτές. Ωστόσο, μια και φέρετε το θέμα για τις γυναίκες, οι γυναίκες είναι η ομάδα εκείνη που ουσιαστικά στον τομέα της εργασίας είναι αυτό που λέει ο κ. Μιχαλάκης. Δηλαδή δεν προστατεύονται. Δεν προστατεύεται η εγκυμοσύνη, πιο εύκολα απολύονται και τα ποσοστά ανεργίας και ό,τι υπάρχει είναι πολύ ψηλά. Δύσκολα προσλαμβάνεσαι τη δουλειά γιατί σου λέει δεν προστατεύονται πουθενά. Και υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Με αφορμή αυτά που είπατε για τις εξαιρετικές επιθέσεις. Πάντως και εγώ θέλω να συμφωνήσω και το ζήτημα είναι να το δούμε συνολικά. Δηλαδή, το να το απομονώσουμε μόνο στον χώρο του κοινοβουλίου, που εγώ δεν έχω ακραία πράγματα, αλλά να σας πω κάτι άλλο. Ο κανονισμός της Βουλής, ο υπάρχον κανονισμός της Βουλής, προστατεύει τον οποιονδήποτε. Δεν ξεχωρίζει αν η επίθεση γίνεται από άντρας ή γυναίκα. Έτσι. Είναι οποιαδήποτε ακραία συμπεριφορά τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο και με οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι να πεις ότι δεν υπάρχει το πλαίσιο. Πώς αντιδράσατε λοιπόν όταν συνάδελφό σας μίλησε για καλτσοβέτα, γιατί τώρα αυτό μου ήρθε στο μυαλό ως περίπτωση τέτοιου τύπου. Κοιτάξτε να δείτε, με αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστε, με αυτές δηλαδή, τις περιπτώσεις. Σας το λέω ειλικρινά, ως γυναίκα, αισθάνομαι απαράδεκτο να τίθεται τέτοιο θέμα μέσα στο κοινοβούλιο. Εκεί δηλαδή που όλοι πρέπει να κοιτάμε και να παίρνουμε παράδειγμα. Δίνει το να αντιμετωπίζονται ως διαφορετικών ταχυτήτων οι άντρες και οι γυναίκες μέσα στο αυτό κοινοβούλιο. Είναι ποιότητα αυτού που τα λέει καταρχήν. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Μανατίδη. Είναι ολόκληρη αγωγή, κύριε Τσαπανίδου. Ουσιαστικά αυτά τα θέματα. Μπορεί να υπάρχουν κυρώσεις οτιδήποτε, αλλά ουσιαστικά είναι μια αγωγή η οποία πρέπει να δίνεται μάλιστα στο παιδί από μικρό. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μπει ένα πλαίσιο τέτοιο τύπου λόγος που δεν θα επαναλάβει. Ο δημόσιος λόγος του καθενός χαρακτηρίζεται και επειδή μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα, κρίνεται.
Σε αυτό έχετε δίκιο, αρκεί να υπάρχουν και συμπεριφορές που θα βάλουν τέλος σε τέτοιο δημόσιο λόγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω και πάμε να δούμε με τον κύριο Μιχελάκη που είναι εδώ και, ναι, και ο αρμόδιος γι' αυτό. Πότε θα πάμε σε εκλογές τελικώς, κύριε Μιχελάκη, ημερομηνίες, έχουμε πείτε μας. 18 και ημερομηνίες εθνικής κάλπης, πείτε μας επίσης. Κοιτάξτε, κάποιοι είναι αυτοί που λένε, μέχρι και προσλήψεις έχετε ζητήσει να γίνουν σε δήμους, εσείς με δική σας εγκύκλιο, ζητάτε μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να ενημερωθείτε για ελλείψεις και θέσεις που πρέπει να υπάρξουν για να Κοιτάξτε, προχωρήσουν σε ρυθμίσεις. Να τα ξεχωρίζουμε όλα. Έχουμε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό διάφορα προγράμματα. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το αν θα γίνουν ή δεν θα γίνουν εκλογές. Καταρχήν το θέμα των εκλογών έχει ξεκαθαρίσει. Το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία. Και επίσης, ακόμα και η ιστορία που ακούγεται για το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας το Φλεβάρι του 2015, η Βουλή αυτή έχει τη δυνατότητα να εκλέξει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Και διάφορα παιχνίδια του στυλ ότι ακόμα και να συμφωνήσουμε σε έναν υποψήφιο, εμείς θα τον ψηφίσουμε μετά την εκλογή, δεν θα τον στηρίξουμε δηλαδή για να μαζευτούν οι απαραίτητες 180 ψήφοι και θα πάμε σε εκλογές ώστε να βγει με 151. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Και δεν νομίζω ότι η χώρα αποκόμισε ωφέλη από εκείνη την κίνηση. Το θυμόσαστε με την εκλογή του σημερινού Προέδρου το 2009. Μάλιστα. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή η Βουλή έχει τη δυνατότητα να βγάλει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Εάν θέλουμε να σκεφτούμε το καλό της χώρας, αν θέλουμε απλώς να δούμε ως ευκαιρία για να δράξουμε την εξουσία, εκεί πάλι θα κρίνει ο λαός. Κυρία Μανατή. Ευκαιρία, κυρία Τσαμπανίδη, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα εκλογές από το Δεκέμβριο ακόμα που μιλάμε. Το θέμα δεν είναι το πρόσωπο μόνο, γιατί το πρόσωπο πρέπει να λειτουργεί. Η Βουλή φυσικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον συμφωνήσουν τα κόμματα σε αυτό. Εμείς έχουμε διακηρύξει ότι η Βουλή η οποία θα εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα είναι μια Βουλή στην οποία την πρωτιά θα την έχει μια κυβέρνηση, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα πρέπει να έχει κατευθύνσεις διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω περισσότερο είναι σε σχέση με τις ημερομηνίες των εκλογών. Ο κύριος Υπουργός εδώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι ο νόμος Ραγκούση και ο ίδιος ο κύριος Ραγκούσης βγήκε και το είπε, ότι λέει ότι οι εκλογές οι αυτοδιοικητικές γίνονται ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι οι ημερομηνίες τις οποίες είπε και εδώ από την εκπομπή ότι εξυπηρετούν μια πολιτική, μια μικροκομματική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία δηλαδή ουσιαστικά προσπαθεί να μην έχει σαν το αντίκτυπο τον αρνητικό τον οποίο θα καταψηφιστεί στις εκλογές. Γι' αυτό και ακριβώς μιλάει για 18 και 25, ενώ κανονικά και βάσει του νόμου Ραγκούση είναι 25 και 1 Ιουνίου. Και υπήρχαν δύο λόγοι συγκεκριμένα που τότε και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε να γίνουν ταυτόχρονα. Το ένα είναι το κόστος. Mm-hmm. Το κόστος το επιπλέον από αυτό εδώ που λέει ο κύριος Υπουργός και θα πρέπει να φέρει νομοθετική ρύθμιση προφανώς για να το αλλάξει και ας μας το δηλώσει είναι εδώ, είναι γύρω στα 50 εκατομμύρια με υπολογισμούς. Είναι επιπλέον γιατί στείνονται σε όλα τα εκλογικά τμήματα ξανά κάλπες. Ενώ δεν είναι έτσι. Προβλέπεται να είναι στις 25 οι πρώτες, όπου στείνονται σε όλες, και στις δεύτερες εκλογές, όπου υπάρχουν επαναληπτικές. Περίπου 40% των εκλογικών τμήματων δεν θα λειτουργήσουν στις δεύτερες. Κύριε Μιχελάκη, μας περισσεύουν τώρα δηλαδή τα χρήματα για να στήσετε τις ημερομηνίες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που λέει ο κύριος Αμανατίδης δεν ισχύει. Όταν είναι κάνεις, έκθεση, κύριε Μιχελάκη, μόνο αυτό. Είναι έκθεση η οποία έχει βγει συγκεκριμένα και έχει γίνει. Δεν διαφωνώ στο κόστος. Όχι, αλλού είναι η διαφωνία μου. Όταν κάνεις εκλογές, ας υποθέσουμε ότι ήσασταν στη θέση μου. Ως Υπουργός Εσωτερικών, δεν θα φροντίζατε και τις δύο Κυριακές να είναι έτοιμα όλα τα εκλογικά τμήματα. Άρα η προετοιμασία αυτονόητο που κάνετε. Είναι αυτονόητο. Αυτονόητο. Πάρα πολύ σωστό. Εφόσον λοιπόν είναι αυτονόητο ότι ετοιμαζόμαστε για δύο Κυριακές παντού, γιατί αυτή πρέπει να είναι η λογική. Πας λοιπόν το κόστος και λες ότι το κόστος μου αυτό είναι ακριβώς για τις δύο Κυριακές. Και επιλέγεις ποια Κυριακή θα συμπέσουν οι ευρωεκλογές με τις δημοτικές, με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Γιατί λέτε και λέμε, και τις δύο Κυριακές παντού. Αφήστε με. Αν είναι να ζητήσω εγώ να βάλουμε και άλλο κύκλο. 18 και 25 είναι ένα οι εκλογές. 18 είναι η πρώτη Κυριακή, 25 η δεύτερη που θα μαζί πάρετε τις και τις ευρωεκλογές μαζί. Εκεί λοιπόν πράγματι πάω τώρα στο νόμο. Καταρχήν απάντησα. Απλώς αν μπορώ να σας απαντήσω ολοκληρωμένα. Μου βάλατε δύο θέματα. Μου βάλατε ένα θέμα ότι δεν είναι σύνομο και ένα θέμα κόστους. Όσον αφορά το θέμα του κόστους το απαντήσαμε γιατί το κόστος αυτό είναι για δύο Κυριακές. Δεν μπορείς να πεις ότι την πρώτη Κυριακή θα γίνουν όλα, άρα δεν χρειαζόμαστε να προετοιμαστούμε για τις δεύτερες. Άρα λοιπόν το θέμα του κόστους είναι, το λύσαμε. Το θέμα τώρα της... Έχω διαφωνία, δεν το λύσαμε. Ξέρετε, εδώ είναι αριθμητική. Ναι, δεν μπορείς να απαντήσω όμως. Εγώ σας άκουσα με προσοχή. Εδώ επειδή είναι μαθηματικά, κύριε Μιχελάκη. Λίγα λεπτά. Λέω,
Αν πάει αλλιώς στη δεύτερη Κυριακή στείλουμε παντού. Αν πάνε ταυτόχρονα. Δεν στείλουμε, κυρία Μανατίδη. Κυρία Μανατίδη, δεν στείλουμε παντού. Είμαστε όμως προετοιμασμένοι για να πάμε για παντού. Σας είπα, εσείς μπορείτε να πείτε ότι στους μισούς δήμους θα βγουν και στους άλλους μισούς δεν θα βγουν. Κανένας δεν μπορεί να το πει. Επειδή κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό, προετοιμαζόμαστε. Είναι για ευρωεκλογές, η κάλπη, κύριε Μιχαλάκη, θα είναι παντού ανοιχτά τα εκλογικά τμήματα που πάμε να ψηφίσουμε. Μιλάμε για το βάζετε τη δεύτερη, εβδομάδα. Κύριε, καταρχήν θέλω λίγα λεπτά να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Λέω λοιπόν το εξής. Το κόστος καταρχήν. Για το κόστος ετοιμάζεσαι και για τις δύο Κυριακές για παντού. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις τους μισούς δήμους θα βγουν δήμαρχοι από τον πρώτο γύρο, άρα δεν προετοιμάζουμε για τις δεύτερες. Λάθος. Άρα λοιπόν το θέμα του κόστους όσον αφορά των δύο Κυριακών είναι δεδομένο ότι πάμε για δύο Κυριακές. Άσχετα αν σε κάποιους δήμους βγουν ή δεν βγουν. Στο δεύτερο κομμάτι του, αν είναι σύνομο ή όχι. Ο νόμος Ραγκούση αυτή τη στιγμή δεν διευκρινίζει. Άμα δείτε το άρθρο 9, λέει ότι οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα. Και το 114. Γίνονται. Δεν δηλαδή, να τον λέω λοιπόν. Ότι δεν ορίζει αν θα είναι την πρώτη Κυριακή ή τη δεύτερη Κυριακή. Ο νόμος λέει ότι απλώς γίνονται μαζί. Στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, με τους ίδιους εκλογικούς αντιπροσώπους κτλ. Είναι θέμα λοιπόν διευκρίνησης του νόμου, το οποίο πράγματι θα έρθει με νομοθετική ρύθμιση. Να μην μπορεί κανείς να πει το παραμικρό. Άρα λοιπόν το περί ότι δεν είναι σύνομο, το αφήνουμε κατά μέρος. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση και θα το λύσει και το θέμα αυτό. 18-25. 18 η πρώτη Κυριακή, 25. Ο δεύτερος γύρος μαζί με τις ευρωεκλογές. Αυτό πώς θα γίνει, κύριε Μιχελάκη, με διάταξη στη Βουλή και αλλαγή Καλλικράτη? Νομοθετική ρύθμιση. Νομοθετική ρύθμιση που θα λέει το συγκεκριμένο άρθρο 9 θα διευκρινίζει το κενό του νόμου στο άρθρο 9. Πότε, μέχρι πότε, δώστε μας χρονοδιάγραμματα. Άμεσα το χρόνο. Μάλιστα, κύριε Μιχελάκη. Οι αιτιολογίες που είχε και στον νόμο ήταν ένα το κόστος. Στην το πρώτη, κόστος το λύσαμε. Προσέξτε, λέει, ο κύριος Υπουργός λέει ότι εγώ έτσι κι αλλιώς θα προετοιμαστώ. Δεν θα απασχοληθούν όμως όλοι οι υπάλληλοι στο σύνολο της χώρας. Ένα 40% περίπου δεν θα απασχοληθεί. Άρα δεν θα πληρωθεί. Τα στοιχεία που σας ανέφερα. Δεν μετριέται έτσι το κόστος πάντως. Τα στοιχεία πάντως που σας έφερα για το επιπλέον είναι από μια αρμόδια επιτροπή, αυτή τη στιγμή διαφεύγεται, που έχει βγει. Άλλοι το ανεβάζουν στα 80 εκατομμύρια. Μάλιστα. Όταν λέμε για 17 εκατομμύρια και παίρνει η κυβέρνηση και λέει ότι 17 εκατομμύρια επιστράφηκαν και εγώ δεν θα γυρίσω λίγο, μισό λεπτό. Δεν 40 εκατομμύρια. Γιατί, παρακαλώ. Ένα λεπτάκι, γιατί αυτό που λέει ο κύριος Αμανατίδης είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, εγώ το δέχομαι. Βάζει το θέμα του κόστους να το συζητήσουμε και χαίρομαι που το βάζει ο κύριος Αμανατίδης. Θέλω να του κάνω όμως μια άλλη ερώτηση. Αφού και εγώ είμαστε τόσο για το θέμα του κόστους των εκλογών, γιατί, κύριε Αμανατίδη, από την επομένη της τελευταίας εκλογικής αναμέτρησης του 12, από το Σεπτέμβρη του 12, από το φθινόπωρο του 12, ξεκινάγατε και κάθε τρεις και λίγο ζητάγατε εκλογές. Εκεί το κόστος δεν το μετράτε. Και συνυπολογίστε, κύριε Αμανατίδη, ότι εκεί το κόστος δεν είναι απλώς οι κάλπες, τα παραβάν και οι υπάλληλοι. Είναι σε μια χώρα που την ώρα που πάει να κάνει το κρίσιμο βήμα, να μπορέσει να περάσει επιτέλους για πρώτη φορά με ελπίδα ότι κάτι πάει να αλλάξει, εμείς θα πάμε να το ανατρέψουμε. Αυτό το κόστος, το οικονομικό, ξέρετε πόσο είναι? Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία είναι πάνω στο αίμα του ελληνικού λαού. Ξέρω το σεβόσαστε, δεν προσπαθώ να κάνω λαϊκισμό εις βάρος σας, αλλά θα ήθελα αυτό το κόστος που βάζετε να το συνυπολογίσετε και στο κάθε εβδομάδα έτοιμα πάμε για εκλογές, πάμε για εκλογές. Θα έρθει η ώρα. Και ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Μάλιστα. Μην μπορώ να καταλάβουμε. Να σας απαντήσω, γιατί μου έθεσε το ερώτημα ο κύριος Μιχελάκης. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο ντιζαβαντάζ και το οποίο το δημιούργησε αμέσως μετά τις εκλογές. Βγήκε ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά σαν επαναδιαπραγματευτής και εναντίον του μνημονίου σε πολλά σημεία και την επομένη των εκλογών υιοθέτησε πλήρως το μνημόνιο. Άρα αυτό από μόνο του, την επομένη ακριβώς που βγήκε ο κύριος Σαμαράς και ο κ. Πρωθυπουργός, έχει μία αντιστοιχεία πολιτική ανάμεσα σε αυτό που ψήφισε ο κόσμος και σε αυτό που υλοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο, όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική κατά την εκτίμησή μας, οι καταστροφές που γίνονται στη χώρα είναι μόνιμα. Επειδή και το τρίτο, να τελειώνω, κυρία Τσαμπάνο, και το τρίτο είναι ότι έμεσα μας λέτε ότι ουσιαστικά με την στάση μας αυτή την πολιτική ότι ευθυνόμαστε για πράγματα τα οποία δεν γίνονται στη χώρα. Αν αναφέρεστε πάντως σε αξιοποίηση της περιουσίας, δεν τη θεωρούμε ότι γίνεται αξιοποίηση. Ανοίγετε πολλά θέματα, θεωρούμε, κύριε Μανατίδη. Ανοίγετε πολλά θέματα. Μισό λεπτό και ένα-ένα. Εγώ θέλω πρώτα για να κλείσουμε το θέμα με τις επικείμενες εκλογές. 18 και 25 είπατε με νομοθετική ρύθμιση, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα περάσει τώρα. Και θα ξεκαθαρίζει την ασάφεια του άρθρου 9
στο συγκεκριμένο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί σε αυτό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί δεν την κατεβάζετε στη Βουλή, δεν την ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή θα την φέρουμε. Με πράξη νομοθετικού θα την περάσετε. Μα θα έρθει στη Βουλή. Με επικύρωση μετά. Όχι. Όχι, όχι. Όχι πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Νομοθετική ρύθμιση. Θα έρθει τροπολογία. Α, μάλιστα. Θα έρθει τροπολογία. Θα έρθει η στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Έχετε ακούσει καμιά δήλωση από κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που να διαφωνεί σε αυτό. Προς το παρόν, όχι, και ίσως βολεύει το ΠΑΣΟΚ αυτή η ρύθμιση με την έννοια ότι δεν θα εισπράξει πολιτικά. Το ζήτημα είναι να βολεύει τον ελληνικό λαό και όχι να βολεύει το ΣΥΡΙΖΑ, εσάς, το γιατί, ΠΑΣΟΚ, την Νέα Δημοκρατία. Γιατί το κάνετε, λέει, πιο μπροστά. Εσείς γιατί δεν το θέλετε. Γιατί ακριβώς δεν το θέλουμε. Μισό λεπτό, παρακαλώ, γιατί κυρία θεωρούμε... Μαναλίδη, μισό λεπτό. Πριν πείτε εσείς γιατί δεν το θέλετε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω εσείς για το ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι η σχέση. Όχι, για το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εκπρόσωπο δυστυχώς σήμερα. Αλλά με το ΠΑΣΟΚ η σχέση σας πώς είναι. Για παράδειγμα, τα 17.700 που μοιράσατε από τις επιστροφές, τις μίζες που μπήκαν στα ταμεία, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να τις καρποθεί. Προσπαθεί να βγει μπροστά και αυτό και την πέφτει στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ υπάρχει ένα. Εγώ θέλω να μείνω. Εντάξει, εκλογών. Προσπαθεί ο καθένας να διασφαλίσει το δικό του. Θα σας πω κάτι. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Όποιος πριν από λίγο καιρό. Γιατί πρέπει να δούμε συνολική την εικόνα. Μην πιάνουμε αποσπασματικά πράγματα. Όποιος πριν από λίγο καιρό. Πέρα από 4 χρόνια. Δεν σας λέω πολλά. Έλεγε ότι μια μέρα στην Ελλάδα η κυβέρνηση θα στηρίζεται σε ένα κόμμα αριστερό, όπως είναι η Δημάρ. Σε ένα κόμμα σοσιαλιστικό, το ΠΑΣΟΚ. Σε μια κεντροδεξιά παράταξη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα και θα την κυβερνήσει, θα έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς να κάτσουν για καμιά εβδομάδα, κανένα μήνα. Πέστε μου πώς θα τον χαρακτηρίζομαι. Αυτό συνέβη για ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση συνεχίζει. Εγώ το θεωρώ απώλεια την αποχώρηση της Δημάρα από την κυβέρνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται τώρα είναι μια μεγάλη υπόθεση. Μέχρι τώρα σε αυτόν τον τόπο είχαμε συνηθίσει ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις. Ο λαός μετά την κρίση αποφάσισε ότι τα πράγματα θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Έτσι, και συνεργαζόμαστε και παράγεται έργο. Άρα αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να κρυθεί όχι από τις επιμέρους στιγμές και τις όποιες κόντρες μεταξύ στελεχών, τις οποίες σας λέω, η τηλεόραση πάντα και τα μέσα έχουν την ανάγκη να πάρουν τη στιγμή, να πάρουν τη δήλωση, να την αναγάγουν σε θέμα. Όχι κακώς, δεν το κάνω σε αρνητική κριτική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά μην βγάζουμε από αυτό, μην παίρνουμε το κομμάτι και κρίνουμε το όλο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση προχωράει, παράγει ένα έργο. Θα μπορούσε κάποιος, εγώ δέχομαι την κριτική, να πει ότι κάνουμε αργά, ότι έχουμε κάνει λάθη. Εγώ θα τα δεχτώ όλα αυτά. Θέλω να δω όμως η χώρα είναι προς τη σωστή. Δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι είναι ένα αποτελεσματικό αυτό και καταστροφικό το έργο. Επειδή γιατί είναι του μνημονίου. Επειδή είπατε, κύριε Μανατίδη, για το θέμα της. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, προγραμματική σύγκριση. Δεν έχετε πουθενά. Είναι το πρόγραμμα του μνημονίου. Επειδή δεν είπατε κάτι, άλλο. Κάτι για το θέμα, σας λέω ότι αυτός ο προϋπολογισμός, που αν θέλετε γνωρίζετε ότι ο προϋπολογισμός μια χώρας είναι η σημαντικότερη νομοθετική πράξη και η σημαντικότερη ψηφοφορία στη Βουλή. Λοιπόν, θα έπρεπε αυτό να είναι, γιατί. Είναι. Ακούστε, οι κυβερνήσεις δεν τα έχουν αφήσει έτσι. Κάθε τρεις μήνες έρχονται οι αλλαγές. Κύριε Μανατίδη, αφήστε με να ξέρετε ότι έρχονται αλλαγές. Δεν αφιβάλλετε. Πάντα γίνονται διορθωτικές κινήσεις και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτή λοιπόν η πράξη, η σοβαρή που την εκτιμούμε και οι δύο ότι είναι σοβαρή, ακόμα και από την παρατήρησή σας βγαίνει, έχει γίνει χωρίς την άδεια της Τρόικας. Και με την αντίθεση της Τρόικας, η οποία δεν έχει συνενέσει. Κύριε Μιχελάκη. Οι προϋπολογισμοί της χώρας μας είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό, στο μνημόνιο και αποκλειστικά. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, και αν διαβάσω και τα σημεία, τα 47 ή τα 18 που ήταν πριν, δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά. Λέγατε ότι δεν θα πουλήσετε την αγροτική. Έφυγε η αγροτική. Λέγατε δεν θα κάνετε απολύσεις στην Πραγματική Συμφωνία. Χιλιάδες απολύσεις έρχονται. Έχετε προβλήματα. Χιλιάδες κόσμου είναι στη διαθεσιμότητα και σε 2 μήνες βγαίνουν στην απόλυση. Αυτά. Δεν τα λέγατε και άλλα είχατε προγραμματικά συμφωνήσει. Εφαρμόζεται πλήρως το μνημόνιο. Οι προϋπολογισμοί αναπροσαρμόζονται κάθε 3 μήνες στο ανάλογο με το τι μας ζητάει η Τρόικα. Από πού να κόψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σύντομο διάλειμμα πριν απαντήσετε, ερχόμαστε σε εσάς αμέσως μετά. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις. Το live.gr στη διάθεσή σας για να σας μεταφέρω τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί είναι αυτοί που λένε, κύριε Μιχελάκη, ότι οι εκλογές γίνονται σε 2 Κυριακές. Το διαβάζω εδώ σε μήνυμα του Πέτρου, γιατί οι αντιδρώντες στην κυβέρνηση είναι οι περισσότερο οικονομικά πληγέντες και οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τα ξαναταξιδέψουν για 2η Κυριακή. Προσπαθείτε δηλαδή να βγάλετε από πάνω αυτή την αντίδραση. Διότι ο κόσμος δηλώνει που θα ψηφίσει και μπορεί να ψηφίσει όπου θέλει. Πάντως, ένα λόγο γιατί το αλλάζετε δεν μας το έχετε πει. Ο καθένας μπορεί να βγει τώρα και να πει: εγώ δεν θέλω να ψηφίσω στην ιδιαίτερη περιφέρειά μου. Θέλω να ψηφίσω στον τόπο διαμονής μου. Δεν τον εμποδίζει κανένας.
Άρα δεν ισχύει. Το ότι εκτονώνεται η αντίδραση του εκλογικού σώματος την πρώτη Κυριακή δεν το αμφισβητείτε, κύριε Μιχαλάκη. Συγγνώμη. Ο άνθρωπος που είναι αποφασισμένος να ψηφίσει αυτό που πιστεύει θα το κάνει είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη Κυριακή. Τότε γιατί σας φόβιζε τόσο η πρώτη και επιλέξατε τη δεύτερη? Δεν φοβίζει. Γιατί αν φόβιζε, να σας πω τότε κάτι. Γιατί επιλέξατε τη δεύτερη? Μα και δεν βάλατε και την πρώτη να φανεί εκεί η αντίδραση του εκλογικού σώματος? Απλώς επιλέξαμε να είναι τη δεύτερη Κυριακή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις. Στο liveview.gr περιμένουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε επίσης και το 14748, στο οποίο μπορείτε να τηλεφωνείτε, προκειμένου το PlayStation 4, πολύ πρόσφατα κυκλοφόρησε στα καταστήματα, στα εμπορικά ράφια, θα γίνει δικό σας μέσα από την εκπομπή. Ένα τυχερός, μία τυχερή, με το χειριστήριό του θα το έχει το μεσημέρι. 14748, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, θυμίζοντας ότι ένα PlayStation 4 μπορεί να γίνει δικό σας με το χειριστήριό του, αν τηλεφωνήσετε στο 14748, μέχρι και τις 12.30 και λίγο αργότερα, λίγα λεπτά μετά, θα ξέρουμε και ποιος τυχερός, τυχερή τηλεθεάτρια το έχει αποκτήσει σήμερα το δώρο αυτό. Στο μεταξύ, εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μέσα εδώ στο στούντιο με τους καλεσμένους μας. Είναι ο κύριος Μιχαλάκης στο στούντιο κοντά μας από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός εσωτερικών. Ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ. Συζητάμε για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ευρωεκλογές και αυτοδιοίκησης εκλογές, στις 18 και στις 25 στείνονται οι κάλπες, με διάταξη η οποία θα πάει στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως μας ανακοίνωσε ο κύριος Μιχαλάκης λίγο νωρίτερα. Και θα έπρεπε να στηθούν και εθνικές εκλογές, κύριε Μιχαλάκη, όπως λένε πολλοί. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη στιγμή για να στηθούν κάλπες για εθνικές εκλογές. Και να σας πω κάτι, δεν είναι γιατί φοβόμαστε τις εκλογές. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται τις εκλογές. Όμως, δεν σας κάνει εντύπωση ότι δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που να εμφανίζει ότι η κοινωνία θέλει αυτή τη στιγμή εκλογές? Και γιατί δεν το θέλει αυτό το πράγμα? Διότι βλέπει ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, η όποια εκλογική αναμέτρηση λύση δεν πρόκειται να δώσει, προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Και αυτό είναι σαφές. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Οι μόνοι που ζητούν εκλογές είναι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, που από την πρώτη στιγμή, σας λέω, εκλογές το 12, διπλές εκλογές, και φθινόπωρο του 12, ξεκινήσαμε το πανηγύρι με το πότε θα κάνουμε εκλογές και πότε θα κάνουμε εκλογές. Αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Πάντως, ο κόσμος πρέπει να σας πω που επικοινωνεί μαζί μας και θα το δείτε κιόλας μέσα από το liveview.gr. Ο Νίκος Δρόσος, για παράδειγμα, λέει: μια χαρά τα έχετε σκεφτεί όλοι στην κυβέρνηση. Γι' αυτό θέλετε οι ευρωεκλογές να γίνουν τη δεύτερη Κυριακή και όχι την πρώτη. Είναι γνωστό σε όλους μας πως τη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών η εποχή είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Και είναι γεγονός αυτό. Άλλο με τις αυτοδιοικητικές, άλλο με τις ευρωεκλογές. Δεν έχουμε κάνει ποτέ ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό το γίνεται για πρώτη φορά και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, είναι και κουτσουρεμένη και η θητεία των δημάρχων και των περιφερειαρχών. Ουσιαστικά είναι στα 3,5 χρόνια, ενώ κανονικά θα πρέπει να είναι στα 4. Άρα λοιπόν, το κάνουμε για να κουμπώσουμε μαζί τις ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό να γίνεται για πάντα και για λόγους κόστους. Και από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει μια ασάφεια, όπως είπαμε, στον νόμο, δεν το διευκρινίζει. Μάλιστα. Θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση που θα το μία ακόμη ερώτηση στον Υπουργό, γιατί βλέπω ο Στέλιος Παπάς μέσω του liveview.gr, στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και εσείς, να μας στέλνετε ερωτήσεις για να τις μεταφέρω. Δεν το βλέπουμε στον αέρα? Το βλέπουμε και στον αέρα. Τι ρωτάει ο Στέλιος Παπάς? Να σας ρωτήσω για τη Λέσβο. Θα πάνε σε εκλογές στη Λέσβο τις 18 Μαΐου με έναν δήμο, 2, 3, 4, 5 ή κανέναν? Ακούστε, υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τα 5 μεγάλα νησιά. Δηλαδή μιλάμε για Ρόδο, Λέσβο, Κέρκυρα, Σάμο και Κεφαλονιά. Mm-hmm. Θέλω εδώ να σας θυμίσω μια απόφαση της ΚΕΔΚΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, τώρα πια έχει γίνει ΚΕΔΕ, διότι καταργήθηκαν με τον Καλλικράτη κοινότητες, η οποία μίλαγε για την ανάγκη αυτό που υπήρχε στον Καλλικράτη, ένα νησί, ένας δήμος, το οποίο δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Και θα σας το πω απλά, πρακτικά, για να το καταλάβετε. Και μια και αναφέρθηκε ο φίλος στην Λέσβο, θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Λέσβου. Προσέξτε. Όταν έσπασαν οι δήμοι, η Λέσβος είχε 13 δήμους, θα πάρω και έναν άλλο νομό για να κάνουμε τη σύγκριση, το νομό Ρεθύμνο. Το Ρέθυμνο σε σχέση με την Λέσβο έχει τον μισό πληθυσμό και πολύ μικρότερη έκταση. Είχε 11 δήμους
το Ρέθυμνο, 13 η Μυτιλίνη. Οι 11 δήμοι του Ρεθύμνου γίνανε 5, οι 13 της Μυτιλίνης 1. Σας ξαναθυμίζω, διπλάσιος πληθυσμός, πολύ μεγαλύτερη έκταση. Αν αυτό εσείς το θεωρείτε λογικό, είναι θέμα. Εκεί λοιπόν εμείς παίρνοντας την απόφαση της ΚΕΔΚΕ, την παλιά απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων, είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το διορθώσουμε. Στο κομμάτι αυτό υπήρξε αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είπε ότι δεν συμφώνησε με αυτή τον νόμο και αυτό αποσύρθηκε. Mm-hmm. Άρα πάμε κανονικά όπως ήταν παλιά. Όπως δηλαδή ένας δήμος. Αυτή τη στιγμή σας λέω ότι γιατί θα το φέραμε στη Βουλή, δεν θα περνούσε από τη Βουλή. Λοιπόν, βλέπω επίσης ερώτηση που έρχεται από Αλλοδαπό και ρωτάει αν οι Αλλοδαποί θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Μόνο όσοι έχουν το νόμιμο δικαίωμα. Δεν ξέρω αν ο φίλος που ρωτάει έχει νόμιμο δικαίωμα ή όχι. Μάλιστα. Θα κάνετε κάποιο σχόλιο, είμαι σίγουρη, για να περάσουμε μετά και στο διατάφτα, στις παροχές που πολλοί μυρίζουν εθνικές εκλογές βάσει των παροχών αυτών. Αλλά θα ήθελα να ακούσουμε το σχόλιο του κ. Μανατίδη. Ο κ. Μιχελάκης ουσιαστικά παραδέχεται ότι η αλλαγή αυτή που κάνει είναι για μικροκομματικούς λόγους. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος, γι' αυτό και ακριβώς χρειάζεται να φέρει άλλη διάταξη με την οποία να την αλλάξει. Αλλιώς, αν ήταν μόνο ζήτημα διευκρίνησης, θα μπορεί να κάτι δεν βολεύει, μια πάντως, όταν πάντως κάτι δεν βολεύει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι είναι μικροκομματικό. Δηλαδή, για παράδειγμα. Θεωρώ ότι πω, δεν συμφέρει τη χώρα, εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή των ημερομηνιών. Όταν βγήκατε, κύριε Αμανατίδη, θα μου επιτρέψετε μια διακοπή, δεν σας έχω κάνει άλλη. Όταν φέραμε την πρόταση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, να μπορούν να ψηφίζουν οι πολίτες όποιον θέλουν από οποιαδήποτε ψηφοδέλτιο, οποιοδήποτε κόμμα. Όταν είπατε όχι, αυτό ήταν εκεί μικροκομματικό ή όχι. Εκεί είναι, έχουμε μια ολόκληρη αντίθεση στη λογική αυτή. Και δεν σε συμφώνησε ούτε μα ο, τι λέτε τώρα, ο εταίρος σας. Να σας πω κάτι. Θέλετε εκεί να μας πείτε. Έχουμε τέλεια αντίθεση με τον τρόπο που θέλατε να συμφωνεί το φέρετε. Συμφωνεί το σύστημα, είναι κακό. Κοιτάξτε, να σας πηγαίνετε. Πω, σας να σας πω γιατί σας το λέω. Διότι αν σας ρωτήσω με ποιο τρόπο βγάζετε τα στελέχη σας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός σας. Δεν το κάνετε. Καμία, κύριε Μιχελάκη, μην μπερδεύουμε. Με το ίδιο σύστημα το κάνετε. Απλώς το ένα δεν σας βολεύει. Και το ένα δεν σας βολεύει. Είναι άλλο και πράγμα το άλλο η εκλογή των οργάνων σε ένα κόμμα και μόνο για εσωτερικές διαδικασίες. Είναι άλλο η εκλογή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι κακό δηλαδή ο κόσμος να ψήφιζε έλεγε, και από εσάς και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΚΚΕ. Ο νόμος που κακό, έλεγε τη Δημάρ. Ότι ταυτόχρονα πρέπει να γίνονται οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές. Δεν μου απαντάτε σε αυτό. Ήταν σωστός και από άποψη κόστους. Είναι διαφορετικό αυτό το πράγμα που θα το γίνει κόστος και το κόστος θα έχει διαφορετικό. Κατ' εμέ δεν το λύσαμε, είναι πολύ περισσότερο. Και σας είπα ότι όταν επέρετε η κυβέρνηση ότι 17 εκατομμύρια θα επιστρέψουν και εδώ σας λέω ένα νούμερο και μπορούμε, εγώ θα σας στείλω και τα στοιχεία αν θέλετε. Δεν είναι 17. Ότι μιλάμε για 40 εκατομμύρια επιπλέον κόστος, το κόστος είναι μεγαλύτερο και προφανώς έγινε για μικροπολιτικούς λόγους. Τώρα, γιατί ζητάμε εκλογές, σας έθεσα, σας το είπα και από την αρχή. Αυτό ένα είναι ότι κόστος. Υπάρχει αντίθεση. Αυτό δεν δημιουργεί κόστος. Συγγνώμη. Το κόστος των εθνικών εκλογών πόσο είναι. Όχι, πώς είναι το κόστος. Να μην κάνουμε τότε καθόλου εκλογές. Αφού υπάρχει κόστος, να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Να πάμε συγγνώμη. Στα 8 χρόνια. Κύριε Μιχελάκη, όχι, δεν τηρείτε τις υποσχέσεις σας. Όχι, κύριε Μανατίδη. Είπατε μία διακοπή δεν έκανε και κάντε τη δεύτερη. Σύμφωνοι, κάντε τη δεύτερη. Σύμφωνοι, εντάξει. Λοιπόν, πάντως δεν μου απαντάτε σε αυτό ποιο είναι το κόστος των εθνικών εκλογών. Σταματάω. Θα σας απαντήσω. Καταρχήν δεν έχω τα στοιχεία πόσο είναι, πόσο πολιτικό στοιχίζει αν θέλετε, είναι. Δηλαδή το οικονομικό. Συγγνώμη τώρα, αλλά μπαίνω στον πειρασμό. Αλλά από εκεί και μετά. Για το κόστος των επιπλέον. Ενδίδεται πολύ εύκολα στους πειρασμούς, κύριε Μιχελάκη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ενδίδεται πολύ αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα έχετε το κόστος για τις εκλογές που είναι το έλασον. Αλλά δεν έχετε θεωρούμε, για το είναι μια πολιτική εκτίμηση, κύριε Μιχελάκη. Συμφωνώ. Όταν θεωρούμε σαν ΣΥΡΙΖΑ, και η κοινωνία όλη το λέει, θα βγείτε έξω, θα το δείτε, ότι αυτή η πολιτική δεν βγαίνει και χρειάζεται αλλαγή. Η κυβέρνηση, κύριε Μιχελάκη, θα πάει τώρα και πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις, χωρίς να έχει την πολιτική νομιμοποίηση από τους πολίτες για το τι θα κάνει με το χρέος. Από πού έχει την πολιτική νομιμοποίηση η κυβέρνηση? Έχει βγει προεκλογικά και έχει πει τι θα κάνει για το χρέος, έτσι ώστε οι απόψεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας να τοποθετηθούν στον ελληνικό λαό και να αποφασίσει ο ελληνικός λαός προς τα πού θα πάει η χώρα. Καταλάβατε. Δεν έχετε από πουθενά με ψήφο του ελληνικού λαού νομιμοποίηση. Βεβαίως, όταν το Σύνταγμα λέει ότι οι εκλογές σε αυτή τη χώρα γίνονται κάθε 4 χρόνια, δεν παίρνει την νομιμοποίηση. Αποκλεί δηλαδή το Σύνταγμα τις εκλογές? Όχι βέβαια. Αλλά υπάρχουν λόγοι για τους οποίους το Σύνταγμα λέει ότι κάθε πόσα χρόνια, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να γίνονται εκλογές? Γιατί με τη λογική αυτή, για κάθε απόφαση που παίρνει η κυβέρνηση, που δεν μπορεί να τις προβλέψεις όλες στον προεκλογικό σου λόγο, κύριε Μανατίδη, εσείς δηλαδή στον προεκλογικό σας λόγο. Συγγνώμη. Στον προεκλογικό σας λόγο. Δεν μιλάμε για μία απόφαση η οποία να ρυθμίσει μικρά πράγματα. Εδώ μιλάμε για μία απόφαση πολιτική, η οποία θα καθορίσει
το πώς θα πάει η χώρα τα επόμενα 70 χρόνια. Σας θυμίζω όμως, δεν έχετε πολιτική νομοποίηση να το κάνετε. Σας θυμίζω όμως ότι όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση υπήρχε Τρόικα, υπήρχε μνημόνιο. Αυτή την οποία λέγατε θα επαναπραγματευτείτε, θα αλλάξουμε το ένα, δεν θα γίνουν απολύσεις, δεν θα κάνετε όλα. Είναι η πρώτη φορά που μέσα στο 2014 υπάρχει η προϋπόθεση και η δυνατότητα να μην έχουμε ούτε μνημόνιο, να βγούμε από αυτό, να βγούμε στις αγορές. Τέτοιες αγορές με το 8%. Κύριε Μιχαλάκη, με συγχωρείτε. Δεν είναι κάτι που πετύχατε εσείς το να μην υπάρχει μνημόνιο. Λίγη το μνημόνιο. Πρέπει να δείτε τι θα κάνετε από εδώ και στο εξής. Συγγνώμη. Ένα το κρατούμενο. Το να βγούμε στις αγορές, όταν δεν έχουμε μνημόνιο και πρέπει να κάνουμε μια καινούργια συμφωνία. Όχι, κύριε Τσαπανίδη. Επιλέγουμε αγορές ή καινούργιο μνημόνιο. Συγγνώμη. Δηλαδή, αν η χώρα δεν. Φύγει από το μνημόνιο, αυτό δεν αφορά καθόλου την κυβέρνηση. Μα δεν ήταν υπογεγραμμένο το μνημόνιο. Άλλο λέω. Αν δεν έχουμε όμως σωστά, αλλά αν δεν έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ουσιαστικά να μην έχουμε ανάγκη καινούργια δανειακή σύμβαση στο μνημόνιο. Έχουμε δημιουργήσει τις πιστεύω ότι έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις από τη στιγμή που η χώρα έχει τη δυνατότητα στο 2014 να βγει στις αγορές. Άρα δεν έχει ανάγκη να παίρνει τα λεφτά μόνο από μια πηγή. Άρα μπορούμε να πάρουμε 4 δισεκατομμύρια στα 2 χρόνια. Από τις αγορές, λέτε αυτό σαν πολιτική εκτίμηση. Κύριε Μιχαλάκη, και σήμερα μπορούμε να βγούμε στις αγορές με το επιτόκιο που έχει σήμερα η αγορά για την Ελλάδα. Αυτό σας ρωτάω. Θα βγούμε λοιπόν με ένα επιτόκιο. Θα βγούμε με ένα επιτόκιο που θα συμφέρει τη χώρα. Που θα είναι ποιο τον Μάιο. Θα συμφέρει, δεν το γνωρίζω. Αλλά θα είναι ένα επιτόκιο που δηλαδή θα συμφέρει το επιτόκιο τη χώρα. Το οποίο κρατιέται σε τέτοια επίπεδα τόσο καιρό, ξαφνικά το Μάιο θα πάει στα πατώματα. Κύριε Τσαπανίδη, ένα λεπτό. Όταν πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια. Κάθε μέρα μετράγαμε τα spread. Mm-hmm. Τώρα τα έχουμε ξεχάσει. Τα spread είχαν φτάσει 2.700. Δεν δανειζόμαστε από τα 2.000. Και πληρώνει ο λαό. 2.700 μονάδες ήταν τα spread και σήμερα είναι γύρω στις 650. 2.750 τα spread και είναι τώρα 650. Αυτά να τα υπολογίζουμε. Καλή αντιπολίτευση, καλή ο ρητορικός αντιπολιτευτικός λόγος, αλλά να βλέπουμε την πραγματικότητα, γιατί κύριε Αμανατίδη, θεωρώ ότι μιλάω με έναν υπεύθυνο άνθρωπο, ο οποίος ξέρει ότι η επόμενη μέρα για τη χώρα μας αφορά και τους δύο. Μπορεί αφορά οι κόντρες μας, όλα, έτσι, αφορά πρώτα και θα πρέπει όλα, να βλέπουμε Μιχελάκη, αυτό. Αφορά πρώτα άρα, όλα λοιπόν, όλο τον ελληνικό λόγο, για το γιατί, ότι είναι 650 τα spread. Μετά από αιματηρές θυσίες του ελληνικού λαού, μεγάλες προσπάθειες, αλλά και με μια κυβέρνηση η οποία πάλεψε και αγωνίστηκε γι' αυτό, με τα λάθη της, με τις αργοπορίες. Εγώ τα δεχθώ όλα. Αλλά όμως, ως προς τη στόχευση, ήμασταν εκεί. Και από εκεί και πέρα την κριτική τη δεχόμαστε. Αυτό είναι καλό για τη χώρα. Εντάξει, και δεν είναι κακό να το αναγνωρίζουμε. Λίγο, είναι κακό, κύριε, αμανατίδη, να το αναγνωρίζουμε αυτό. Εγώ δεν λέω να μας δώσετε πολιτικά. Είναι αδύνατο και με τους εξωτερικούς πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι μιλούν, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με όλους τους οικονομολόγους, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή, χωρίς να γίνει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, να μπορέσει η χώρα μας. Πώς έχει γίνει μέχρι τώρα. Πώς έχει γίνει μέχρι τώρα. Κύριε Μιχελάκη, και η διαγραφή αυτή που έγινε από τα ταμεία, τα δικά μας έφτασε η κατάσταση σε αυτήν εδώ και το χρέος με αυτή την πολιτική αντί να κατεβεί έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Είναι στο 171%. Αφήστε να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Τελειώστε και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση μετά. Άρα λοιπόν, πρέπει να πάμε στη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους για να και τα υπόλοιπα να πληρωθούν με μια ρήτρα ανάπτυξη που λέμε. Έτσι ώστε να μπορεί να ξανακινήσει για να αυτό που υπάρχει είναι άλλο πράγμα. Μιλάτε στην απόφαση του Eurogroup. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έτσι ώστε να μπορέσει να ξανακάνει η κίνηση η ελληνική οικονομία. Γιατί είναι αδύνατο χωρίς να λιμοκτονήσει ο λάος μας να πληρωθεί πώς αυτό το χρέος. Άρα, πότε κοιτάζει τα συμφέροντα. Πώς θα γίνει η κίνηση. Η κίνηση καταρχήν απελευθερώνει τις πόρους. Κοιτάξτε. Έτσι. Φυσικά οι επενδύσεις όμως. Μα όταν εσείς βγαίνετε και λέτε ότι όποια επένδυση έρθει. Μιλάμε όχι. Ότι εμείς αυτές τις επενδυτές. Όχι, συγγνώμη, θα σας το πω απλά. Την Κόσκο θα τη διώξετε. Ακούστε λίγο. Την Κόσκο θα μιλάμε όχι για τις επενδύσεις που έρχονται για να μπορέσει να βελτιωθεί η κοινωνία. Σας λέω, την αυτό που κάνετε δεν είναι επένδυση. Είμαστε αντίθετες επενδύσεις. Λέτε επένδυση ότι είναι το πούλημα του ΑΔΜΙΕ. Για μας είναι όχι απλώς ξεπούλημα, δεν πρέπει να γίνει. Σύμφωνα, και είπαμε ότι θα το επαναφέρουμε. Άλλο μιλάτε πράγμα. Για πούλημα. Την Κόσκο θα τη διώξετε. Την Κόσκο θα τη διώξετε. Μιλάμε για πούλημα. Δεν ξέρω. Μιλάτε για πούλημα. Δεν ξέρω. Μιλάτε για πούλημα. Είναι μια μεγάλη επένδυση. Κυρία Μανατίδη, η αλήθεια είναι ότι όταν δέχεστε ερωτήσει εσεί από την Νέα Δημοκρατία δεν απαντάτε. Για την Κόσκο με ρωτάει για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Ξέρω ότι. Από τι πιο μεγάλε επενδύσει που γίνανε. Να σα πω είναι αυτό που ξέρω. Ξέρω ότι στην Κόσκο οι εργασιακέ σχέσει έχουν την αχθεί στον αέρα. Με ποιον τρόπο είναι. Αλλά από εκεί και μετά τώρα τη συνολική θέση, το δεν το ξέρω τι θα κάνει. Άρα μπορεί και να τη διώξετε.
Κύριε Μιχαλάκη, δεν το ξέρω. Μπορώ να σας απαντήσω. Μπορεί, θέλετε να βάλετε στο στόμα μου κάτι που δεν. Όχι, προς Θεού. Άρα θεωρώ ότι δηλαδή, πράγματα που γίνονται πουλήματα δηλαδή εταιρεών δεν είναι επενδύσεις. Είναι ουσιαστικά δίνεται τα εργαλεία τα οποία μια χώρα έχει για να αναπτυχθεί, λιμάνια, αεροδρόμια, μεταφορές, αν θέλετε, που αναπτύσσονται εκεί. Μιλάμε δηλαδή για ενέργεια, μιλάμε για νερό. Είναι δυνατόν, α πούμε. Δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί κατά τη γνώμη σας. Αν το φτάσατε εκεί που το φτάσατε, θα το πάρει μια άλλη κρατική εταιρεία. Όχι, αν το φτάσατε άλλοι, εκεί άλλοι που το φτάσατε, τον ΟΣΕ, είναι γιατί ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, είτε για να τα λαμόγια για να φάνε, όλοι σε όλους, είτε για να βολέψουν τους δικούς σας. Μπορώ τι να, παρακαλώ, να χρησιμοποιήσω τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Είπατε προηγουμένως. Θα απαντήσω όμως. Είπατε προηγουμένως ότι εμείς βάζουμε ως προϋπόθεση την απομείωση του χρέους. Εμείς τη βάζουμε. Εσείς προς τον παρόν μιλάτε για μία αναδιάρθρωση, επιμήγηση, τα 50-60 χρόνια. Αφήστε τη λίγο. Άμα θέλετε να σου πω τι λέμε. Έχουμε πάρει από το Eurogroup του 12 απόφαση ότι αν η χώρα φέρει πρωτογενές πλεόνασμα θα κουβεντιάσουμε το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Αλλά αφήστε μας. Αφήστε μας κατά μέρος. Εμείς θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε τη συζήτηση. Θα το κάνουμε. Ωραία. Φαντάζομαι δεν μπορείτε να διαφωνείτε και σε αυτό. Για το πλεόνασμα θα μιλήσετε. Είχε μπει ως προϋπόθεση. Τι. Αν η χώρα φέρει πλεόνασμα, κανείς δεν το περίμενε βέβαια ότι θα φέρει πλεόνασμα το 13. Από το στόχο που έχει βάλει σαν πλεόνασμα. Τέλος πάντων, αφήστε να κάνω την ερώτηση. Κάντε. Να κάνω ερώτηση. Αν είπατε λοιπόν ότι θα κάνουμε την απομείωση του κόστους και θα το κούρεμα κτλ. Ρωτάω το εξής. Αν αυτό δεν γίνει δεκτό, τι θα κάνετε. Εμείς θεωρούμε. Αυτή την ερώτηση μας την κάνουν συνέχεια επί μήνες. Ναι, αλλά δεν απαντάτε. Ότι η διαπραγμάτευση, αυτή με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποφασισμένη και με το λαό θα τη στηρίζει, θεωρούμε ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα έχει θετικό αποτέλεσμα. Αν δεν έχει. Οι μονομερείς ενέργειες θεωρούμε δηλαδή ότι τώρα, δεν θα έχει. Εγώ σας κάνω την ερώτηση. Αν τυχόν, λέμε. Μία στο εκατομμύριο. Μα δεν μου απαντάτε. Μα εσείς μου λέτε, μου λυπάτε με το καλό σενάριο. Μου λέτε ότι θα γίνει. Εγώ δεν σας λέω, είναι, αν δεν είναι γίνει, τόσο απλό να κάνεις αυτή τη διαπραγμάτευση. Το αποτέλεσμα. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω. Εγώ το ξέρω. Εμείς το ξέρουμε. Εμείς μπράβο. Όλοι το ξέρουμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ότι είναι, και θέλουμε το λαό. Και εμείς το θέλουμε το λαό. Δηλαδή, όταν εμείς το θέλουμε στο κούρεμα. Μιλάμε μόνο για την απομείωση. Αφήστε, ας πίνουμε μόνο στην απομείωση. Ας αφήσουμε τις άλλες πολιτικές. Άρα, όλοι θέλουμε το λαό μαζί, αλλά και εσείς πρέπει να είστε μαζί. Αλλά εγώ σας ρωτάω το εξής απλό. Αν αύριο εσείς όπως λέτε, ότι θα είστε κυβέρνηση και κάνετε αυτή την πρόταση και δεν κατάλαβα, το δεχτώ, λοιπόν, τι θα κάνετε. Μην μου πείτε τώρα τη σκληρή. Καταρχήν θεωρούμε ότι το πρόβλημα του χρέους του δεν είναι αποκλειστικό ελληνικό φαινόμενο. Χρέος έχει και η Ιταλία. Ακούστε, όλοι, για να δείτε στο πλαίσιο στο οποίο μπαίνει μια διαδικασία και διαπραγμάτευση. Επειδή θέλω να ζητήσαμε διώσει, για διάθεση. Θέλω να σας διώξω, βλέπω κι άλλο. Μιλήσαμε για διάσκεψη. Να μην χάνουμε χρόνο. Θέλω απλώς. Ακούστε, μιλήσαμε για διάσκεψη η οποία πρέπει να γίνει για συνολική αντιμετώπιση του χρέους. Αν σας υποψηφία... πούν όχι, κυρία Μανατήρη. Περιμένετε, αν τα κάνουμε όλα αυτά, από εκεί και μετά θεωρούμε, η πρότασή μας είναι ότι εμείς θα κοιτάξουμε πρώτα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεν πρόκειται να αφήσουμε το λαό μας να λιμωθεί. Παρακαλώ. Μέχρι εκεί. Τι, συγγνώμη, κυρία. Συγγνώμη, θα τώρα, πάρετε κυρία. Απάντηση νομίζετε σε αυτή την εκπομπή, μακάρι. Όχι, αλλιώς, κύριε, αλλιώς ποια είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πορεία. Γιατί κάθε μέρα αυτό ρωτώ το και βγαίνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ στο διαδίκτυο. Ξέρετε, είναι γιατί ευρωπαϊκό. Οι κινήσεις όλες που κάνουμε, κύριε Μιχελάκη, και η υποψηφιότητα του Προέδρου μας σαν αρχηγού της ΕΕ. Κύριε Μανατίδη, είναι πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Λέτε λοιπόν ότι θα κοιτάξουμε το συμφέρον του ελληνικού λαού. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι αποχαιρετάμε την Ευρώπη που είναι κακοί άνθρωποι και δεν μας δίνουν με αυτό. Εμείς μονομερείς ενέργειες δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε πει ότι θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Σημαίνει ότι θα κάνετε ένα βήμα πίσω. Σημαίνει ότι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, μου μιλάτε για πολιτικές εξελίξεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό που σας γράφει. Απάντησε πάντως τώρα, το είπε. Δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες. Δεν υπάρχει με μονομερείς ενέργειες στην αρχή. Εμείς μιλάμε πρώτα. Προσέξτε. Για το μνημόνιο θα καταργηθεί. Μνημόνιο, εφαρμοστική νόμη, τέλος. Καλά, θα το έχουμε καταργήσει. Διαπραγμάτευση κάνεις. Ουσιαστικά παραβιάζεται ανοιχτές θύρες με αυτό, αλλά τέλος πάντων. Διαπραγμάτευση κάνεις για τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Ένα. Και δύο, για τη διαγραφή όρων της δανειακής σύμβασης. Δεν μου απαντάτε το κακό σενάριο. Ο λαός θέλει να ξέρει ότι όταν εμπιστευτεί σε κάποιον την τύχη του, θέλει να το ξέρει. Στο καλό, είμαστε όλοι μαζί. Στο κακό. Θέλω να σας διακόψω, παρακαλώ για λίγο να σας διακόψω, γιατί στην Βρετανία έχουμε έναν συναγερμό για ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Πάμε στη Δέσποινα Μανδαλενάκη να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Συναγερμός που έχει σημάνει στη Βρετανία, στη νοτιοδυτική Αγγλία, στο πυρηνικό εργοστάσιο Κάμπρια, το οποίο όπως φαίνεται εκπέμπει υψηλότερα ποσοστά ραδιενέργειας από όσο είναι το κανονικό. Ειδοποιήθηκε το προσωπικό να μην πάει στην εργασία του.
χρησιμοποιείται μόνο το βασικό προσωπικό. Να σου πω ότι αποθηκεύει ποσότητες ραδιενέργειας όσο 27 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έστω και λίγη εκροή ραδιενέργειας θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Βέβαια, να θυμηθούμε ότι το 1900. Το εργοστάσιο, λοιπόν, έχουν ειδοποιηθεί οι εργαζόμενοι να μην πάνε στην εργασία του σήμερα. Είναι σε αποκλεισμό. Η γύρω περιοχή είναι κατοικημένη περιοχή εκεί. Η γύρω περιοχή δεν είναι κατοικημένη, δεν υπάρχουν πολλά σπίτια κοντά, διότι είναι ένα τεράστιο πυρηνικό εργοστάσιο που εξυπηρετεί πολλές ανάγκες. Ωστόσο, καταλαβαίνετε ότι έστω και η παραμικρή διαρροή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όχι μόνο μέσα στη Βρετανία. Έτσι. Παρακολουθούμε όμως το θέμα και θα σας ενημερώσουμε. Είναι στη Νότια Βρετανία, μας είπες. Νοτιοδυτική. Νοτιοδυτική. Σε τι απόσταση από τα. Από την Υπηρωτική Ευρώπη, σε τι απόσταση από το Λονδίνο ξέρουμε, το γεωγραφικό σημείο. Το γεωγραφικό σημείο δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Είναι το Σέλαφιλντ, είναι στην νοτιοδυτική Αγγλία. Τώρα ακριβώς τα χιλιόμετρα δεν τα έχω μπροστά μου να σας το πω, να σας τα πω αυτή τη στιγμή. Όμως είναι ένα εργοστάσιο που εξυπηρετεί, όπως σας είπα, πολλές ανάγκες και σας είπα και τη ποσότητα τη ραδιενέργεια, 27 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Και να σας πω ότι το 1957 ήταν η χειρότερη πυρηνική καταστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο που είχε απελευθερωθεί ραδιενέργεια και είχε επηρεάσει και την Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Παίζει ψηλά στα βρετανικά δίκτυα και στα διεθνή δίκτυα. Θα επιστρέψουμε όταν θα έχει κάτι νεότερο, επαναλαμβάνουμε, η Δέσποινα Μανδελενάκη. Ερχόμαστε εδώ στην κουβέντα μας με τον κύριο Μιχελάκη και τον κύριο Αμανατίδη για τις προσλήψεις, κύριε Μιχελάκη, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα. Τι ζητάτε, πότε θα γίνουν, με ποιες προϋποθέσεις. Μιλάμε για μονιμότητα, Μιλάμε για συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία βγαίνουν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες με συγκεκριμένο χρονικό όριο. Αυτά είναι ανάλογα. Είναι ανάλογα το πρόγραμμα το οποίο βγαίνει. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα τα οποία βγαίνουν, είτε μέσω του ΟΑΕΔ, είτε μέσα από άλλους χρηματοδοτικούς. Το μεγαλύτερο στη διάρκεια είναι αυτά τα πεντάμινα ή έχετε και μεγαλύτερο? Ακριβώς, όχι, είναι αυτό μέχρι στιγμής. Αυτό και είναι και ένας μεγάλος αριθμός. Κοιτάξτε να δείτε. Όλα αυτά, κατά καιρούς να ξέρετε ότι οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ανάγκη από εποχικό προσωπικό. Σε διάφορες εποχές έχουν ανάγκη από συγκεκριμένο προσωπικό. Ναι. Το οποίο καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες και γίνονται αυτά τα προγράμματα. Πότε θα γίνουν? Δεν έχει να κάνει λοιπόν, και μην τα παντρεύουμε με τις εκλογές και τις όποιες και την όποια φημολογία. Και εξάλλου το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εκλογές το 16. Πριν πάμε στο εκλογές το 16 ξανά, από πότε θα αρχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα αυτά, πότε θα μπορεί κάποιος να κάνει? Ήδη κάποια από αυτά έχουν αρχίσει, ήδη κάποια έχουν ξεκινήσει και τρέχουν ήδη, και ήδη κάποιος κόσμος έχει ξεκινήσει και πηγαίνει στους Δήμους. Απευθύνεστε μόνο στους άνεργους που έχουν κάρτα ανεργίας? Ένα μεγάλο μέρος από αυτό είναι από τις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ. Αλλά μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα, συμμετοχή και όλοι. Κοιτάξτε, και άλλοι που δεν είναι μέσα στα προγράμματα. Αυτά απευθύνονται σε ανέργους. Μόνο σε ανέργους. Ναι, ναι. Με τι μισθούς, με τα 500 είναι αυτά? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ποσό, κοιτάξτε να δείτε, δεν λέμε ότι λύνουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, αλλά αυτή τη στιγμή πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα βοήθημα να μπορούν τουλάχιστον τους επόμενους μήνες να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και από εκεί και πέρα να δούμε, κερδίζοντας χρόνο, όλα αυτά τα προγράμματα ουσιαστικά δεν σου λύνει το πρόβλημα. Ασπιρίνες είναι, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτά σου δίνουν χρόνο, όσο βελτιώνεται η κατάσταση, να μπορείς τουλάχιστον να λειτουργούν ως ένα αμορτισέρ, να οι κραδασμοί από τις επιπτώσεις κρίσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανατίδη. Και μετά τους 5 μήνες τι? Γι' αυτό λέμε κύριε Μανατίδη, να σας πω κάτι. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και χρειάζονται συνολικές πολιτικές λύσεις. Ασπιρίνες, εγώ το είπα. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Όχι, μα είναι αλήθεια τώρα. Ουσιαστικά και τα προγράμματα δεν γράφουν απασχόληση. Ωφελούμενοι γράφει, δηλαδή ούτε καν εργασία. Καταρχήν ξέρετε ότι δεν γίνεται επιλογή πρόσωπο-πρόσωπο. Μπαίνουν με βάση οριοδότηση και εκεί δεν μπορεί να αγγίξει χέρι. Και αυτό το γνωρίζω. Το ξέρω αυτό. Δεν είπα ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα δηλαδή, για ποιο λόγο. Δεν είπα ότι γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά είναι ωφελούμενοι, θεωρούνται ούτε καν. Σας λέω, ασπιρίνες είναι. Το ζήτημα ποιο είναι? Να βρούμε και να κερδίσουμε χρόνο, να μπορούν, ώστε μόλις αρχίσει να λύνεται το θέμα, να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, όμως, υπάρχει συνολικά πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Και δυστυχώς ο προσανατολισμός αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την απασχόληση, όσο και να γίνεται στα λόγια, οι προϋπολογισμοί και οι δράσεις που γίνονται για την ανεργία είναι πάρα πολύ λίγες. Κανονικές προσλήψεις παλαιότερων επιτυχών των ΑΣΕΠ θα γίνουν από τα δικαστήρια και κρίνονται το ΑΣΕΠ, εκεί πέρα δεν έχουμε κανένα λόγο. Ό,τι πούν τα δικαστήρια και ό,τι πει το ΑΣΕΠ. Αλλά σας θυμίζω για το θέμα αυτό τη σύσκεψη που είχε τον Πρωθυπουργό στην Παρασκευή, πριν από δύο μέρες, στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι, όπου μιλάμε για 400.000 θέσεις, ευκαιρία για δουλειά, που να μπορέσει, σας λέω, σε αυτή τη λογική. Για ωφέλεια, σε αυτή μόνο, τη λογική. Περιοδική ωφέλεια. Ούτε μην το λέτε, κύριε Μανατίδη, γιατί αδικείτε. Εσείς θα το κάνατε.
Αδικείται τον εαυτό σου. Δεν είπα ότι δεν είναι τίποτα. Από μόνο το δεν μηδενίζω. Δεν μηδενίζω ούτε και εγώ λέω ότι είναι το άκρα. Δεν είναι αυτό όμως που χρειάζεται η κοινωνία. Γίνεται όμως και μια προσπάθεια. Χρειάζεται ανάπτυξη και χρειάζεται και επενδύσεις. Και εκεί πραγματικά. Λίγο. Αυτή τη στιγμή όμως τι κάνετε με αυτά τα προγράμματα. Θέλω, συγγνώμη, ακούστε να σου πω. Θέλω να ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σταματήσει να έχει αυτόν τον, αν θέλετε, αρνητικό λόγο απέναντι σε οποιαδήποτε κάνουμε κακό στη δεν χώρα. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό εδώ το πράγμα ότι κύριε λύνει όχι απλώς τα προβλήματα. Οι επενδύσεις, οι καινούργιες που θέλετε, σταματούν λόγω ΣΥΡΙΖΑ, λέτε. Όχι, όχι, δεν είναι πράγμα. Όχι, δεν είπα. Οι υπάρχουσες. Συγγνώμη, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δυναμητή στο περιβάλλον, λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλό ένας άνθρωπος, γιατί κακά τα ψέματα, οι επενδύσεις θα πρέπει να έρθουν δυστυχώς με ξένα κεφάλαια. Διότι το πρόγραμμα δημοσίων. Ναι, γιατί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λόγω του μνημονίου, όχι απλώς είναι περιορισμένο, μειώνεται και είναι μηδενικό. Αλλά γίνονται προσπάθειες. Αυτό είναι επειδή είναι το μνημόνιο, κύριε Μιχελάκη. Δεν το μηδενίζουμε. Θέλω να πω ένα πράγμα όμως, κύριε, για τα προγράμματα. Με τα προγράμματα, κύριε Μιχελάκη, τώρα δεν θα σας αφήσω να τελειώσετε. Εντάξει, άντε, πήρατε το λόγο σας, χαλάλι σας. Είναι ανάγκες, υπάρχουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και για παράδειγμα, θα φέρω τους σχολικούς φύλακες. Τα οποία δεν χρειάζεται να είναι με πεντάμινα. Εκεί είναι μόνιμη και διαρκής η ανάγκη της φύλαξης των σχολείων. Δεν μπορεί να λυθεί με τα πεντάμινα. Το πρόβλημα των σχολικών φυλάκων πρέπει να λυθεί. Όπως και οι υπηρεσίες που παρέχονται και πρέπει να παρέχονται συνεχώς, δεν μπορείς να έρθεις σαν κράτος και να λες: εγώ θα το καλύψω για 5 μήνες και μετά θα δω τι θα κάνω. Αυτό θέλω να σας πω. Σας θυμίζω, αλλά είναι πολιτική του μνημονίου όλο αυτό που λέτε. Όχι, δεν υπάρχει πρόγραμμα δημόσιο καταρχήν. Έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Στα σχολεία υπάρχουν προγράμματα τα οποία έχει βγάλει το Υπουργείο Παιδείας. Για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για το καλοκαίρι τα σχολεία θα είναι αφύλακτα. Το καλοκαίρι θα είναι αφύλακτα τα σχολεία. Θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Ή το απόγευμα κάνουν εκδηλώσεις. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Να τον ακούσουμε παρακαλώ λίγο. Για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται πια από την Ευρώπη, άρα δεν τα χρεώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, όπου τα σχολεία έχουν πραγματική φύλαξη και αν θέλετε ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από αυτόν που φυλάγαμε. Γιατί σας θυμίζω, κύριε Μανατίδη, ότι δεν είχαν όλα τα σχολεία σχολικούς φύλακες, δεν είχαν όλοι οι Δήμοι σχολικούς φύλακες. Αυτό δεν το ξεχνάμε. Και ρωτήστε την κυρία Τσαπανίδου. Τα περισσότερα δεν είχαν. Ρωτήστε την κυρία Τσαπανίδου, είναι έμπειρη ρεπόρτερ, πόσες φορές το θέμα των βανδαλισμών σε σχολεία, σε αφύλακτα σχολεία, ήταν βασικό θέμα στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ, πριν πάμε λίγο στα δικαστήρια, γιατί αυτή την ώρα εκδικάζεται ένας από τους συλληφθέντες της χθεσινής διαμαρτυρίας έξω από το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη και θα δούμε τι υπάρχει εκεί και τη συμπαράσταση. Δώστε μας τα πλάνα για να τα έχουμε σε ζωντανή εικόνα. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μιχελάκη, τι νομίζετε ότι γίνεται με την οικονομική πολιτική και με τα πρόστιμα που ρίχνετε σε όσους καθυστερούν να βάλουν ΦΠΑ, με πρόστιμα τα οποία εσείς οι ίδιοι έρχεστε συνέχεια τα κουρέψετε κατά 50%. Βλέπουμε δηλαδή να ισχύει ένα χάος, μια συνεννοησία, ακόμη και μεταξύ σας στην κυβέρνηση. Τι μία λέτε θα κάνουμε αυτό, την άλλη το παίρνετε πίσω. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα έξω για την οικονομία. Πόσο δύσκολα στέκονται στα πόδια τους οι μικρές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε απόλυτα και προσπαθούμε στο κομμάτι αυτό να προσπαθούμε και να έχουμε και μια φορολογική δικαιοσύνη. Και να προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να συμμαζέψουμε όλο αυτό το θέμα που λέγεται φορολογικό. Γιατί, αν θέλετε, είναι και μια βασική προϋπόθεση για να έρθουν επενδύσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Με πρόστιμα. Κακά τα ψέματα. Ακούστε. Η κατανόηση εκφράζεται με πρόστιμα. Ακούστε να σας πω. Και τέτοια στάση. Αυτό που θα το φέρετε. Δεν ρωτάτε να απαντήσω. Αυτή τη στάση τα πρόστιμα. Είναι εξωπραγματικά. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε αυτό το κομμάτι. Κακά τα ψέματα. Όχι, αυτή η κρίση. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να μαζέψετε και τα χρήματα απαντώ. Στο πλεόνασμα. Κύριε Λέ, όχι, με συγχωρείτε. Και να δημιουργήσετε πλεόνασμα και την επόμενη χρονιά. Είναι άποψή σας, δεν την ασπάζω. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι η κρίση ανέδειξε χιλιάδες προβλήματα. Ένα σημαντικό κομμάτι και προσπαθούμε να μαζέψουμε από όπου μπορούμε. Στο θέμα της φορολογίας είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Στο οποίο γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Εγώ σας λέω, δέχομαι ότι και λάθη γίνονται και ολιγορία μπορεί να υπάρχει. Όμως το ζήτημα είναι ότι αυτή η πολιτική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πάρα από τις όποιες διαφωνίες που μπορεί να έχει οποιοδήποτε με συγκεκριμένα πράγματα. Άρα λοιπόν για το συγκεκριμένο ζήτημα, που θα μπορούσα και εγώ να έχω μια άποψη πάνω στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση και να πρέπει να διορθώσουμε και κάποια επιμέρους θέματα που τίθενται. Είναι σωστή κατεύθυνση το κάποιος υποβάλλει κάποιος τη δήλωση του ΦΠΑ, του κάνει λάθος 3, 4, 5 ευρώ, 10 ευρώ, 100 ευρώ και τρώει πρόστιμο 1000 ευρώ. Εγώ αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό το λόγο και εμείς από ένα νομοσχέδιο που έχουμε ετοιμάσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, που αφορά θέματα ρύθμισης χρεών ιδιωτών προς δήμους, έτσι, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια περικοπή στα πρόστιμα, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τα 1000 ευρώ πιθανόν που χρωστάει, όταν με τις προσαυξήσεις γίνουν 2, πώς θα πάρει τα 2. Εντάξει, όταν δεν μπορείς να δώσεις τα 1000. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια λογική πάνω στο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν,
Σας λέω την οποιαδήποτε κριτική του κουβεντιάζουμε, τις οποιασδήποτε. Αυτό το πρόγραμμα που ετοιμάζετε. Είναι μέσα στο επόμενο διάστημα, θα ενημερωθείτε σύντομα. Ρύθμιση χρεών ιδιωτών προς Δήμους. Προς Δήμους, γιατί μέχρι τώρα δεν γίνεται αυτό. Πριν από 1,5 χρόνο είχαν δεσμευτεί στη Βουλή, κύριε Τζαμπανίδου, κύριο Στουνάρα, ότι θα φέρει την επόμενη χρονιά ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι σταθερό, μόνιμο και δίκαιο κατά την άποψή του. Αυτό ακόμα το περιμένουμε. Μάλιστα. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Γιατί δεν το φέρουμε. Υπάρχει συγκεκριμένο. Πόσα φορολογικά συστήματα έχουν αλλάξει, κύριε Μιχελάκη? Πάρα πολλά. Είναι δυνατόν πάρα πολλά. Να έρθουν επενδύσει έτσι όπω το λέτε με αυτό εδώ το πράγμα? Σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σα. Αλλά να σα πω όμω κάτι, κύριε Μανατίδη. Εκεί πραγματικά που είναι η συνδρομή τη αντιπολίτευση. Δηλαδή, πού είναι να έρθει να βγάλει ένα ρεαλιστικό όμω σχέδιο, έτσι. Όχι απλώ να καταθέτει προτάσει μόνο για να χαϊδεύει. Το φορολογικό σας σύστημα επί τόσα χρόνια στρέφεται στη μεγάλη μάζα των ανθρώπων οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, το μεγάλο το κομμάτι το αφήνεται απ' έξω. Σας διακόπτω για λίγο να πάμε, παρακαλώ, να δούμε τι συμβαίνει. Ναι, εγώ θέλω να μου πείτε σε ποια κοινωνική ομάδα είπατε όχι. Σε μία κοινωνική τάξη να έχετε πει όχι. Σε μία. Στους τραπεζίτες. Πάμε στην Ευελπίδο, παρακαλώ. Φαντάζομαι μία, έχω κι άλλες να σας πω. Πάμε στη Βάλια Σκούρα, στην Ευελπίδο. Ξέρω, σε εφοπλιστές, σε επιχειρηματίες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως, κύριε Μιχελάκη, και εσείς δεν καθίσατε ποτέ να συζητήσετε με τις ομάδες αυτές, έτσι ώστε να βάλετε ένα πλαίσιο σε εργασιακές σχέσεις σωστές κλπ. Μια και αναφέρεστε προσωπικά. Φοβηθήκατε, μη σας βάλουμε καμία στάμπα. Μια και αναφέρεστε σε μένα, συγγνώμη, μια και αναφέρεστε σε μένα, σας οφείλω μια απάντηση. Τουλάχιστον στα πολύ σοβαρά θέματα του Υπουργείου, όπως είναι η επόμενη φάση του Καλλικράτη, που η αυτοδιοίκηση πρέπει να μας αφορά όλους, ζήτησα και παρακάλεσα τη Βουλή να έχουμε μια διακομματική επιτροπή και να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε μαζί. Και δεν έχει γίνει μόνο από μένα, γιατί και από άλλους συναδέλφους. Σας διακόπτω. Πάμε στη Βάλια Σκούρα να δούμε τι γίνεται στην Ευελπίδα αυτή την ώρα. Για τη μία η ώρα, Πόπη, έχει οριστεί η δίκη του νεαρού, ο οποίος συνελήφθη χθες για τα επεισόδια που έγιναν στο γραφείο του κύριου. Ακριβώς. Ένας Πόπη, ο οποίος μάλιστα χθες, όπως μας έλεγε πριν λίγο, ήταν εδώ στο χώρο, μιλήσαμε μαζί του, αφέθηκε ελεύθερος χθες μετά την ακρόαση από τον εισαγγελέα. Υπενθυμίζουμε ότι αυτοί που είχαν προσαχθεί ήταν 47. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος φοιτητής, ο οποίος έπειτα αφέθη ελεύθερος. Σήμερα είναι η δίκη του, οι κατηγορίες οι οποίες έχουν ασκηθεί σε βάρος του είναι αντίσταση κατά της αρχής, απειλή και πρόκληση σωματικής βλάβης. Ο ίδιος το μόνο που μας είπε είναι ότι τα αρνείται όλα και περισσότερες δηλώσεις θα κάνει μετά τη δίκη. Αν δεν προσέλθουν οι μάρτυρες κατηγορίας, πιθανώς να πάρει αναβολή, θα το δούμε αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι αυτό που λέει η πλευρά των φοιτητών, βλέπετε εδώ ότι είναι συγκεντρωμένοι και άλλοι, και άλλα μέλη της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς είχαν προσαχθεί και άλλοι ήρθαν για συμπαράσταση στη δίκη του νεαρού. Είναι λοιπόν συγκεντρωμένοι εδώ οι φοιτητές. Υπενθυμίζουμε ότι η δική τους πλευρά λέει ότι απλά ήθελαν να επιδώσουν ένα ψήφισμα στο γραφείο του κυρίου Βαρβιτσιώτη για τα γεγονότα στο Φαρμακονήσι. Η άλλη πλευρά των ανθρώπων του γραφείου του κυρίου Βαρβιτσιώτη λέει ότι μπήκαν με επιθετικές διαθέσεις και ακολούθησαν τα επεισόδια που είδαμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα σας ευχαριστήσω και εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού και οι δυο σας. Ή επί των στοιχείων της Eurostat. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση εφαρμόζει τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Προχθές έγινε μια νεοναζιστική συγκέντρωση όπου δολοφονήθηκε ο Φίσας και τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης δεν ήταν αυτά. Θεωρώ ότι θα είναι ολίσθημα για την κυβέρνηση να συνεχίσει μια τέτοια τακτική υιοθετώντας μια ακροδεξιά ατζέντα. Δεν θα τη βγάλει πουθενά και νομίζω ότι θα έχει άσχημες επιπτώσεις για την ίδια τη χώρα. Κύριε Μιχαλάκη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν το εννοεί. Νομίζω ότι δεν το εννοεί ο κύριος Αμανατίδης αυτά τα περί ακροδεξιάς. Ελπίζω ότι δεν θα την υιοθετήσει. Το καταλαβαίνω ότι για λόγους αντιπολιτευτικούς θα πρέπει να το πει για να το πει. Από εκεί και πέρα το τι έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι, ας πάμε στη Βουλή να τα δούμε. Στις καλές στιγμές που είπαμε. Τώρα πάμε στο άλλο. Αν κανείς νομίζει ότι με αυτές τις πρακτικές θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί το ζήσαμε αυτό, κύριε Αμανατίδη, και στην προηγούμενη αντιπολιτευτική περίοδο. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρξει αυτή η αντίδραση από τη μεριά της αστυνομίας, δηλαδή, κύριε Μιχελάκη. Δηλαδή, να έρθω εγώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ με μια ομάδα ανθρώπων να θέλω να μπω με το ζόρι και να προκαλέσω ό,τι προκαλέσω. Δεν ήμουν παρόν, αλλά όμως θέλω να πω. Αν υπήρχε οτιδήποτε, θα το δείχναν οι τηλεοράσεις, θα το είχαν δείξει 100.000 φορές. Δεν υπάρχει κοινωνική ομάδα που να μην έχει έρθει στο γραφείο μου. Λένε να ανέβουμε πάνω, ανεβαίνουν. Μπαίνουν μέσα, δεχόμαστε, μιλάμε και κάνουμε. Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος που θέλει να μπει μέσα και να προκαλέσει επεισόδιο, όχι για να συζητήσει, αλλά θέλει απλώς να δημιουργήσει εντυπώσεις, εγώ να μείνω στο εντυπώσεις.
Ας πούμε ότι είναι μια, είναι μια ακτιβιστική ενέργεια η οποία δεν είχε παρατράγουδα. Το παρατράγουδο ήταν η στάση της αστυνομίας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μιχελάκη και κύριε Μανατίδη. Πάμε σε διάλειμμα διαφημίσεις. Για 15 ακόμη λεπτά μπορείτε να τηλεφωνείτε για να κερδίσετε το PS4. Είναι το καινούριο PlayStation που κυκλοφόρησε λίγο νωρίτερα στα καταστήματα. Εξαιρετικό δώρο, δεν το συζητάμε. 14-7-48 για σας. Ερχόμαστε. Έχουμε επιστρέψει λοιπόν κοντά σας. Για 10 λεπτά ακόμη μπορείτε να τηλεφωνείτε για να διεκδικήσετε το PlayStation 4 που σήμερα είναι η προσφορά μας σε όλους εσάς. Ένας τυχερός ή μία τυχερή σε λίγα λεπτά θα ξέρει ότι το έχει στα χέρια του. Στο 14-7-48 διεκδικήστε το. Και πάμε να μιλήσουμε με την Κατερίνα Παπακοστοπούλου. Καθώς νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένταση, είχαμε επεισόδια διαπληκτισμούς μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και των εργαζομένων στο Θριάσιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο νοσοκομείο. Τι συνέβη ακριβώς, Κατερίνα? Η ώρα λοιπόν ήταν η προγραμματισμένη εκδήλωση που θα γινόταν στο νοσοκομείο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μαζί με τον Υπουργό Υγείας θα παρέδιδαν στο νοσοκομείο κοντέινερ αξίας $1 εκατομμύριο, προσφορά των ομογενών με υγειονομικό υλικό προς το νοσοκομείο. Τον περίμεναν στην είσοδο του νοσοκομείου εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν φωνάζοντας συνθήματα και κρατούσαν πανό. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό διάλογο με κάποιον από τους εργαζόμενους, υπήρχαν και κάποιοι από τους ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί και του εξέθεσαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και στις ελλείψεις σε προσωπικό. Συγκεκριμένα του είπαν ότι οι τραυματιοφορείς δεν επαρκούν και έχουμε σημαντικές ελλείψεις. Ο Υπουργός τους είπε ότι καταρχήν δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με την γκρίνια και ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Και τους είπε ότι υπάρχει μια δεξαμενή των 500 περίπου πρώην σχολικών φυλάκων, οι οποίοι θα μεταφερθούν στο σύστημα υγείας ως τραυματιοφορείς και οι 30 από αυτούς θα έρθουν στο Θριάσιο. Εδώ προηγουμένως είδαμε και ένα κύριο σε ένα περικό καροτσάκι που αναφερόταν στο πρόβλημα των φαρμάκων. Εδώ βλέπουμε εκπροσώπους των εργαζομένων τραυματιοφορείς που του λένε για τα προβλήματα και τις ελλείψεις. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Υπουργός γενικά δεν αποφεύγει το διάλογο. Δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις στην αρχή κοντά του. Βλέπετε ότι είναι μόνος του μαζί με κάποιους από τους συμβούλους και από το νοσοκομείο. Είναι εντυπωσιακή εικόνα μπροστά ο κύριος Γεωργιάδης και πίσω του διαμαρτυρώμενοι με τα πανό. Οι εργαζόμενοι. Ναι, αυτό γίνεται σχεδόν πάντα. Το είχαμε δει και στο Αγία Όλγα. Ο ίδιος το γνωρίζει. Σας το είπα και στην προηγούμενη σύνδεση ότι όταν πηγαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο μετά από τόσα που έχουν γίνει, συγχωνεύσεις, κλεισίματα, κινητικότητες, διαθεσιμότητες, αγωνία, ότι θα τα υποστεί και αυτά. Το γνωρίζει σχεδόν ποτέ. Δεν έχει μαζί του αστυνομικές δυνάμεις, παρά μόνο όταν επιτηρούν διακριτικά. Έτσι έγινε και σήμερα. Να δούμε ένα απόσπασμα από τα όσα υπόθηκαν εκεί. Στα επίκοντα που αφήσατε μια νοσηλεύτρια έχει γίνει ένα μπλοκάρισμα εδώ στο Θριάσιο. Πραγματικά έχουμε μαζευτεί. Πιστεύω, έχει δίκιο. Έχουμε παίρνουμε 500 λεωφορείς από τους σχολικούς φύλακες και το χρειάζονται από τα νοσοκομεία που πήγαν. Πάρουμε κατέστα, πηγαίνουμε από το φαρμακείο εξωτερικό. Από τα φαρμακεία. Καρκίνο, καρκίνο. Ξέρω ποια φάρμακα, δεν είμαι γιατρός, ποια φάρμακα είμαι. Δεν είμαι φαρμακοποιός, ούτε γιατρός είμαι. Το νοσοκομείο και θα πηγαίνω από τον Καβουράτο, ναι, στο Ελπίς. Δεν ακόμη ρε οι άνθρωποι, πού να ακόμη ρε Καλέ, ναι ρε Και από το Θριάσιο πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του Λιξουρίου, εκεί που λόγω σεισμικής δόνησης χθες το νοσοκομείο εκενώθηκε για να λειτουργήσει όμως κανονικά και πάλι σήμερα το πρωί. Πώς έγινε αυτό, Νίκο Τσιλιμπουντάκη? Περίεργη ιστορία, αλλά είχε ευτυχές τέλος για τους κατοίκους του Λιξουρίου. Μπήκανε σήμερα μέσα στο νοσοκομείο 15 πολιτικοί μηχανικοί από το ΤΕΕ, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεφαλονιάς. Ήρθε ο Δήμαρχος, ο κύριος Παρίσης. Όλοι μαζί επιθεωρήσαν το νοσοκομείο και με ανοιχτή γραμμή με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και σύμφωνα με τις εκθέσεις που, και όλα τα χαρτιά που βάλανε κάτω, αποφασίστηκε ότι το νοσοκομείο είναι κατάλληλο. Ο κύριος Παρίσης μίλησε τηλεφωνικά με τον καθηγητή, τον κύριο Καρύδη, ο οποίος του συνέστησε να βάλουν τρία υποστηλώματα, τρία επεμβάσεις να κάνουν σε ένα σημείο στην άκρη του κτηρίου, όπου υπήρχε ένα μικρό προβληματάκι, αλλά δεν ήταν επικίνδυνο για το κτίριο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, Πόπη. Δεύτερο θέμα, το θέμα της καταλληλότητας του νερού εδώ στο Λιξούρι. Οι κάτοικοι πίνουν κανονικά νερό. Μ' ακούτε? Και βέβαια σ' ακούμε. Μ' ακούτε? Λοιπόν,
πίνουν κανονικά νερό. Υπήρχε ένα προβληματάκι τις πρώτες ημέρες με το νερό, καθώς τα δείγματα που είχαν πάρει ήταν από σημεία όπου είχαν σπάσει και υπήρχε λίγο χώμα. Παράλληλα, εμείς παρακολουθούμε ένα βίντεο ντοκουμέντο, ένα καινούριο βίντεο από την ώρα που πραγματοποιήθηκε ο ισχυρός αυτός σεισμός στην Κεφαλονιά. Δείτε με τι μανία κουνιούνται τα ράφια του σούπερ μάρκετ αυτού του καταστήματος, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από τις κάμερες. Είναι απίστευτη η έντασή του. Δείτε με πόση δύναμη κουνάει τα πάντα ο Εγκέλαδος, προκαλώντας βεβαίως και τις ζημίες που βλέπουμε στις οθόνες. Να αδειάζουν τα πάντα σαν να τα τεινάζει κάποιος από ψηλά. Είναι ένα τελευταίο ντοκουμέντο που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγο νωρίτερα. Πραγματικά εντυπωσιακές εικόνες. Όσες φορές και να τις δει κανείς, είναι εντυπωσιακές. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πηγαίνουμε στη Δέσποινα Μαρθελενάκη για άλλο ένα εντυπωσιακό θέμα, το οποίο όμως μας έρχεται από το εξωτερικό. Πώς θα νιώθατε αν πέρατε στην κουζίνα σας και βλέπετε αυτό που θα δούμε τώρα, Δέσποινα? Ένα πούμα λοιπόν θα δούμε τώρα. Κανονικό πούμα, ζωντανό πούμα. Κανονικό, ολοζώντανο ήταν το θέαμα που αντίκρισε μία οικογένεια το πρωί που ξύπνησε στη Χιλή και επικατέβηκε για να πάρει το πρωινό της. Κατέβηκαν λοιπόν στην κουζίνα οι άνθρωποι και είδαν ένα πούμα να είναι κλεισμένο μέσα στην κουζίνα και να ψάχνει τριγύρω το χώρο, να καταστρέφει πράγματα. Όπως καταλαβαίνεις, κατατρόμαξαν, το κλείδωσαν την πόρτα, βγήκαν έξω από το σπίτι. Βλέπουμε εδώ το πούμα, το οποίο προσπαθεί να βγει έξω από το σπίτι, προσπαθεί να βρει μια διέξοδο. Πιο τρομαγμένο από τους ανθρώπους το καημένο και αυτό. Αυτό νομίζω και εγώ, Πόπι, ότι φαίνεται πιο τρομαγμένο από τους ανθρώπους. Είναι και μικρό ηλικιακά. Προσπαθεί να βγει έξω από το σπίτι, έχει προκαλέσει ένα σωρό καταστροφές. Οι άνθρωποι, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, μόλις το είδαν, κατατρόμαξαν, κλείδωσαν την πόρτα, βγήκαν έξω. Ειδοποίησαν τις αρχές, όπου ήρθαν και πήραν το ζώο. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος Ολυμπιανίκης της Αυστραλίας, ένας ζωντανός θρύλος, πάσχει από κατάθλιψη και νοσηλεύεται για να την ξεπεράσει. Η τορπίλη, η Πόπη, αυτός είναι ο χαρακτηρισμός που έχουν δώσει στον Ιαν Θόρπ, στον μεγάλο αυτό Ολυμπιονίκη με τα 5 της κολύμβησης από την Αυστραλία, με τα 5 μετάλλια Ολυμπιακά τα οποία έχει κατακτήσει. Νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο. Η οικογένειά του ειδοποίησε για να έρθουν να τον παραλάβουν όταν αυτός τραυματίστηκε πέφτοντας στο σπίτι. Γι' αυτό το λόγο και πήραν τηλέφωνο και ζήτησαν βοήθεια. Προσπαθούν να τον βγάλουν οι γιατροί, δουλεύουν πάνω, εργάζονται πάνω στο να τον βγάλουν από την κατάθλιψη, η οποία επέστρεψε στη ζωή του μετά την αποτυχημένη του προσπάθεια να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς του 12 στο Λονδίνο. Στην Αυστραλία υπάρχει και η άλλη είδηση. Μας έρχεται από την Αυστραλία και η άλλη είδηση. Ποια είναι η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου? Είναι η κυρία που βλέπετε. Πώς θα βγάζει το δευτερόλεπτο? 500 ευρώ το δευτερόλεπτο. Μάλιστα, τι ασχολείται λοιπόν? Είναι κάτοχος ορυχείων σιδήρου, τα οποία τα κληρονόμησε από τον πατέρα της. Η ίδια όμως αποποιείται αυτό τελείως. Θέλει να λέει ότι είναι αυτοδημιούργητη, γιατί εκείνη όλη την επιχείρηση αυτή την αίσθησε, όπως λέει, ξανά από την αρχή. Βέβαια, να σου πω ότι δεν μοιάζει με τους υπόλοιπους πλούσιους ανθρώπους. Είναι η πιο πλούσια γυναίκα της Αυστραλίας και ίσως ολόκληρου του κόσμου, με 20,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως αντί να ευχαριστιέται πράγματα, ίσως και πράγματα πολυτελείας, εκείνη προτιμά να ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την επιχείρησή της. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την Δέσποινα και να έρθω στον κύριο Τάκη Καραλίβανο, ο οποίος είναι συνιδρυτής μιας εφαρμογής, ένα startup έχει. Ευχόμαστε να πάτε τόσο καλά που να γίνετε κι εσείς ο Έλληνας που θα κερδίζει τόσα όσα η κυρία που είδαμε. Λοιπόν, τι εφαρμογή είναι αυτή που έχετε ξεκινήσει? Είναι μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Κυρίως για το iPhone για την ώρα και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι θα πάει και σε και άλλα λειτουργικά. Και γιατί δεν μας λύσετε το κυκλοφοριακό καταρχάς? Γιατί θα βασιστούμε και βασιζόμαστε δηλαδή ήδη στη δύναμη που έχει ο κόσμος και στο πόσο θέλει να μοιράζεται το οτιδήποτε του συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Παρατηρούμε μία έκρηξη τα τελευταία χρόνια στα κοινωνικά δίκτυα. Θεωρούμε ότι μπορούμε να του προσφέρουμε πολύ χρήσιμη πληροφορία όταν χρησιμοποιεί την εφαρμογή και του λύνουμε κάτι το οποίο του σπαταλά τουλάχιστον 60 με 70 ώρες κάθε μήνα μέσα στο αυτοκίνητό του. Πρακτικά πώς το κάνετε αυτό? Πρακτικά κάποιος κατεβάζει την εφαρμογή, μπορεί και εγγράφεται με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο και από εκεί και πέρα βλέπει σε διαφορετικές οθόνες διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες είναι άμεσες και ανανεώνονται κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Μπορεί κάλλιστα να βάλει και ο ίδιος ένα update, όπως το λέμε εμείς στην εφαρμογή μας, και να ειδοποιήσει τους φίλους του σε μία ακτίνα από 5 μέχρι 100 χιλιόμετρα για το τι συμβαίνει
γύρω του, γράφοντας και κάτι παραπάνω από το απλό «έχει κίνηση εδώ». Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει είναι να έχει και περισσότερα μηνύματα από τους φίλους του στην εφαρμογή και να τον ρωτάνε για κάποιες πληροφορίες παραπάνω, γιατί έχει τη δυνατότητα και άμεσων μηνυμάτων, καθώς επίσης και να βλέπει και το μέσο χρόνο τον οποίο κάνει για να διασχίσει μια οδό και τη μέση ταχύτητα. Πώς πάει, σας κατεβάζει ο κόσμος? Πάει αρκετά καλά, είναι στην πρώτη της έκδοση, αλλά σιγά σιγά βλέπουμε το τι μας λένε και το τι πρέπει να διορθώσουμε και θα κάνουμε κάποιους αυτοματισμούς περαιτέρω. Mm-hmm. Ήδη συζητάμε για το να συνεργαστούμε με διάφορες εταιρείες οι οποίες είναι σε αντίστοιχα ή σε παραπλήσια κομμάτια με το δικό μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη, ταχύτερη πληροφορία για να μπορέσουμε να γλιτώνουμε το καθημερινό αυτό. Είναι εύκολο να ξεκινάει κάτι στην Ελλάδα κανείς? Τώρα βλέπετε ότι είμαι λίγο... Το μαγκώνεστε, ναι, κατευθείαν, φτάσαμε. Εντάξει, το βασικό το οποίο έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι σιγά σιγά δημιουργείται μια κουλτούρα η οποία βοηθάει την νεανική επιχειρηματικότητα. Το θέμα είναι να κάνεις επίσης σωστές συνεργασίες, να μπορείς να βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι να δουλέψουν μαζί σου στην πραγματικότητα χωρίς καμία απολαβή, έτσι, γιατί η εφαρμογή είναι δωρεάν. Και προσπαθούμε με ό,τι λιγοστό έχουμε σαν οικονομικό όφελος από αυτό, να προσφέρουμε κάτι το οποίο θα αρέσει σε πολύ κόσμο. Για να δούμε μετά τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αγαπητέ, ήταν ο κύριος Τάκης Καραλίβανος. Το λέω γιατί συνήθως θα ακολουθήσει αναζήτηση Google για να βρουν ποια εφαρμογή είναι, γιατί εμείς εδώ για λόγους διαφόρους, περιοριστικούς, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα αυτά. Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και να σκίστε. Μακάρι. Πολύ. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με Στέφανο Σίσκο για να δούμε μια πρωτοβουλία πολιτών. Άναψαν τα φώτα σε έναν από τους δρόμους του Μεταξουργίου που μέχρι χθες ήταν στα σκοτάδια, τον φώτισαν αλλάζοντας του πρόσωπο. Αναφερόμαστε στην οδό Ιάσονα στο Μεταξουργείο. Ακριβώς, Πόπη, μεταξύ Μεταξουργίου και Κεραμικού έδρασαν αυτή τη φορά οι ενεργοί πολίτες της Αθήνας με τη στήριξη φυσικά του Δήμου Αθηναίων. Αφού καθάρισαν τον δρόμο, βλέπετε πλάνα που μας εξασφάλισε η πρότυπη γειτονιά. Αφού καθάρισαν εθελοντές το δρόμο από κατέστησαν ζημιές και πραγματοποίησαν δράσεις ανακύκλωσης, φώτισαν στο τέλος τον δρόμο. Την Κυριακή, αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό Ιάσονος, πολίτες από τη γειτονιά, ο Δήμαρχος Αθηναίων καθώς και άνθρωποι του πολιτισμού γιόρτασαν την δράση με μουσική και φαγητό από τοπικά εστιατόρια. Πόπη. Τι ωραία εικόνα που είναι. Τι ωραίο πράγμα να βλέπεις τους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται και κάτι που είναι γκρίζο να του δίνουν χρώμα, πόσο μάλλον και φως. Σωστά. Στέφανε. Ακριβώς, Πόπη, και μάλιστα στο συγκεκριμένο δρόμο έχει 32 διατηρητές νεοκλασικά που έχουν χαρακτηριστεί από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ελληνικής Εταιρείας. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία πρωτοβουλία των πολιτών αυτή. Και πάμε κατευθείαν στην Ηλένια Williams. Έχουμε μία ιστορία η οποία είναι πραγματικά απίστευτη. Θα έλεγε κανείς ότι θυμίζει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Ένας ναυαγός εντοπίστηκε. Πόσους μήνες πάλευε με τα κύματα, πόσους μήνες προσπαθούσε να δώσει σημεία ζωής? Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ένας Ισπανός ναυαγός περιπλανιόταν 16 μήνες στον Ειρηνικό ωκεανό. Θέλω να σου πω ότι βρέθηκε σε πολύ κακή φυσική κατάσταση, χωρίς σχεδόν καθόλου ρούχα. Η συνεννόηση είναι λίγο δύσκολη καθώς μιλάει μόνο ισπανικά. Γνωρίζουν μόνο ότι το όνομά του είναι Χωσέ Ιβάν. Λέγεται πως θα γίνει καλά. Να σου πω ότι μεταφέρθηκε στο νησί μόνο στον Ειρηνικό και ότι είναι λίγο δύσκολη η πρόσβαση εκεί πέρα, αλλά σε λίγο θα... Μάλιστα. Ελπίζουμε να μπαίνει. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Απίστευτη ιστορία, πραγματικά. Ελένη Καστάνη, θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας αυτό. Τι να πω, Χωσέ Ιβάν, δηλαδή πράγμα. 16 μήνες το έστω. Πώς επιβίωσε. Πώς επιβίωσε αυτό να ρωτήσω. Από καρχαρίες, από διάφορα μέσα στον Ειρηνικό. Τι κάνεις, πώς επιβιώνεις εσύ στα καλλιτεχνικά, βέβαια με την εμπειρία και την άνεση που σου χαρίζει όλο αυτό το βιογραφικό που έχεις μαζί σου. Σε ευχαριστώ, Πόπη. Αλλά εντάξει, είμαι τυχερή. Δουλεύω σε μια ωραία δουλειά φέτος. Είμαι στις φώνησες της Παπαδιαμάντης, στο Πειραιώς 131, του Αλέξανδρου Ρίγα και του Δημήτρη Αποστόλου. Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι είναι του Ρίγα και του Αποστόλου οι φώνησες αυτές και όχι του Παπαδιαμάντη? Όχι πολύ. Όπως επίσης νομίζουν ότι είναι της οδού Παπαδιαμάντη, ενώ είναι της Παπαδιαμάντη την οποία παίζω εγώ. Α, είσαι η Παπαδιαμάντη, λοιπόν. Ναι, ισχυρίζομαι ότι είμαι γονή του Παπαδιαμάντη. Και είμαι ψυχίατρος στο επάγγελμα.
Δουλεύω στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και θέλω να σώσω 6 φόνησες. Αυτό είναι το story. Γιατί έχω ασχοληθεί με την περίπτωσή τους και έχω δει ότι έχουν ελαφρυντικά. Ένα μεγάλο θέμα είναι αυτό. Mm-hmm. Πολύ σοβαρό. Βεβαίως το έργο μας είναι κωμωδία, αλλά έχει και ένα πολύ ωραίο γύρισμα προς το τέλος που ενώνει όλες αυτές τις ιστορίες πολύ όμορφα. Και βγάζει και ένα κοινωνικό μήνυμα προς τα έξω. Ναι, ναι. Που λέει. Κοίταξε, έχω ακούσει και δικηγόρους. Πάντα με απασχολούσε από μικρό κορίτσι όταν ήμουνα. Πώς, ας πούμε, ένας δολοφόνος γεννιέται δολοφόνος ή γίνεται η κοινωνία, τον οθεί, ο τρόπος που μεγάλωσε, ο τρόπος που ζει, όλο αυτό ή γεννιέται. Έχεις κατασταλάξει σε κάτι, έχεις καταλήξει στο τι μπορεί να είναι τελικός. Νομίζω είμαι στην αριστερή άποψη, ότι οι άνθρωποι δεν γεννιούνται, γίνονται. Mm. Θα μπορούσες να υπερασπιστείς ποιους, να φτάσεις σε ένα τέτοιο σημείο. Σε ένα τέτοιο σημείο νομίζω πως όχι. Δεν θα μπορούσα, γιατί γεννήθηκα σε αυτό το συγκεκριμένο περιβάλλον, μεγάλωσα με τους συγκεκριμένους γονείς, σπούδασα, μορφώθηκα, δεν πείνασα, δεν ζητιάνεψα, δηλαδή όλα αυτά παίζουν ρόλο. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος, δηλαδή για να περάσει το μυαλό του, είναι μια λεπτή γραμμή που μπορεί, αν περάσεις απέναντι, νομίζω μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μπορεί να είναι δύσκολο, ναι, αν περάσεις απέναντι, ναι, πράγματι κάνεις, ναι, τα πάντα. Οι εποχές πάντως τώρα, αυτές που ζούμε, ευνοούν αυτό το πέρασμα. Πολύ, στην, ναι, άλλη όχθη. Ναι. Πάντως ευνοούν και την κωμωδία που παίζουμε. Αυτό είναι γεγονός. Έρχεται, ας πούμε, ένα εχθές μου λέγανε δύο κυρίες, περιμένανε καρτερικά στο τέλος να μας μιλήσουν και μου είπαν ότι πω, ήμουν τόσο χάλια, δεν είχα καθόλου όρεξη, αλλά ήρθα στο θέατρο και γέλασα. Χρόνια είχα να περάσω έτσι καλά. Είναι η μεγαλύτερη χαρά για μας αυτό. Μεγάλη ανταμοιβή είναι αυτό, πραγματικά. Ναι, 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 ναι. Μέσα σε κρίση, θα περίμενε κανείς ότι λίγο μαζευόμαστε και δεν πηγαίνουμε στο θέατρο. Εσείς πώς καταφέρνετε και είστε συνέχεια γεμάτοι. Δηλαδή, ξέρω να μην σας ματιάσω. Το ξέρω γιατί και εγώ προσπαθώ, ναι, να βρω εισιτήρια και δεν μπορώ καθόλου. Ναι, και σε μάλλον σα σου είπα δεν επιτρέπεται. Έτσι, σε καλό και λέω, φέρτε την Ελένη, παιδί μου, να πάρουμε κάποια πρόσκληση να πάμε. Αστειεύομαι βεβαίως, έτσι. Όχι. Αλλά πραγματικά είστε. Αυτό που σου είπα είναι ότι είναι μια ωραία παράσταση. Μια ωραία σύλληψη σαν ιδέα. Είναι από τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι το πιο μοντέρνο του έργο. Έχει να κάνει, έχει και βίντεο μέσα. Έχει και Skype. Έχει και κάμερα που τραβάει την ώρα που παίζουμε. Δηλαδή έχει δεν είναι μια μεγάλα απλή κωμωδία, μια φάρσα που φαντάζεται κανείς. Είναι σύγχρονο πράγμα. Σύγχρονο, και πολύ, ναι, μεγάλα ονόματα. Είστε πολύ γνωστά. Πολλές, ναι, είμαστε όλες μία και μία. Ναι. Να πω τις συναδέλφισες, γιατί είναι αξιόλογες όλες. Η Χρυσα Ιρόπα, η Τζέσι Παπουτσί, η Ναταλία Δραγούμη, η Νατάσα Καλογρίδη, η Σοφία Βογιατζάκη και η Παρθένα Χοροζίδου. Αυτές είναι οι φόνησες και εγώ και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Είμαστε οι μόνες που δεν έχουμε σκοτώσει. Μάλιστα. Ναι. Πώς δουλεύουν τόσες γυναίκες μαζί και γυναίκες με υπογραφή, με εκτόπισμα, με. Κοίταξε, πάντα πολύ είναι δύσκολες οι γυναίκες, αλλά σε αυτή την περίπτωση μου έχει τύχει σε άλλες δουλειές να τύχω με πολύ χειρότερες συνθήκες γυναικών. Αλήθεια. Ναι, τώρα είμαστε, δόξα τω Θεώ. Δεν πιστεύεις στην γυναικεία φιλία. Έχω φίλη, αλλά δεν είναι όμως ηθοποιός. Είναι φίλη μου από τα μαθητικά χρόνια, από το σχολείο, από το πανεπιστήμιο, όχι από το. Έχω και φίλους, αλλά ξέρεις, είναι η μορφή της δουλειάς μας έτσι, που βρισκόμαστε για λίγο καιρό με κάποιους συναδέλφους και εμείς, ξέρεις, στη δουλειά μας ερχόμαστε πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Είναι σαν να γνωρίζεις την αναπνοή του, ας πούμε. Και μετά, όταν τελειώνει η δουλειά, αλλάζεις και έρχονται καινούργοι και πρέπει να γνωριστείς με αυτούς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι η φύση της δουλειάς έτσι που δεν δένεσαι. Ανταγωνισμός. Ενώ τους ανθρώπους που μεγάλωσες. Μαζί, ο ανταγωνισμός δεν δυναμητίζει αυτού του είδους τη σχέση. Πολύ δυναμητίζει και είναι και ένα μέρος της δουλειάς που το συχαίνομαι, το απεχθάνομαι και θα ήθελα, αν μπορούσα, αν ήμουν μάγισσα με ένα μαγικό ραβδάκι, να το τραβήξω αυτό και να το πετάξω. Πάντως δεν ανήκω στους ανταγωνιστικούς συναδέλφους, γιατί θεωρώ ότι όσο πιο καλός είναι ο άλλος δίπλα μου, τόσο καλύτερη είμαι εγώ. Και θαυμάζω πραγματικά τους καλούς συναδέλφους. Τους λατρεύω δηλαδή. Λατρεύω να παίζω με τα λαντούρια. Έχεις ταλαιπωρηθεί όμως από κακό ανταγωνισμό? Έχω, ναι, δεν μπορώ να πω ψέματα. Και όσοι έχουμε παίξει κωμωδία, ξέρεις, η κωμωδία έχει αυτό. Το μέτρο ανά πάσα στιγμή ότι μετράει ο άλλος. Ότι, όχ, με την Πόπη δεν γελάσανε, με την Ελένη γελάσανε. Πάλι δεν γελάσανε με μένα, πάλι γελάσανε με την Ελένη. Ναι. Δηλαδή, ο ανταγωνισμός μετριέται, αν θέλεις, στο δευτερόλεπτο. Ενώ σε ένα άλλο είδους θέαμα που δεν έχει το γέλιο, δεν είναι τόσο μετρήσιμος. Και πάλι καταλαβαίνεις ότι η Τσαπανίδου, ξέρω εγώ, ήταν καλύτερη από την Καστάνη. Αλλά δεν είναι το ίδιο όπως η κωμωδία. Θέλω να πω ότι οι κωμικοί γενικώς έχουμε υποθέσει φέρει από αυτό. Αλλά ξέρω και έχω συναντήσει και στο επάγγελμα ότι υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι. Και εγώ θέλω να πω και κάτι. Τώρα είμαι πια, ανήκω στη μεγάλη γενιά. Γιατί δεν ανήκεις στη μεγάλη ηλικιακά, γενιά. Ηλικιακά είμαι 30 χρόνια στο θέατρο. Και
πόσο να είμαι, να είμαι κι άλλα 10-20, πόσο ακόμα. Έχει τέλος αυτό. Όσο σε κρατάει. Καλά, έτσι όπως είμαι εγώ δεν έχει τέλος σίγουρα, γιατί δεν είμαι όμορφη. Αυτό που πουλάω μπορεί να παίξω και τις γιαγιάδες και πάει λέγοντας. Αλλά θέλω να πω ότι εμένα με βοήθησαν οι μεγαλύτερες κομικές ηθοποιές σε ηλικία. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, η Νανά Μεντή, η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Ελένη Γερασιμίδου και πολλές άλλες. Η Ντίνα Κόνστα που είχα παίξει. Η Μίρκα, η Παπακοσταντίνου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, Ελένη Καστάνη. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Ευχαριστώ, Πόπη. Αλήθεια, είσαι πολύ γλυκός και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Και σε ευχαριστούμε που ήρθες. Πότε σας βλέπουμε και πού, πες μου. Λοιπόν, στο Πειραιώς 131, η φόνη σας της Παπαδιαμάντη, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή παίζουμε διπλή παράσταση. Στις 6 και στις 9 και 4. Τετάρτη και Πέμπτη στις 8 και 4. Και την Παρασκευή 9 και 4. Σε περιμένω να έρθεις, Πόπη. Τρέχοντας. Θα διασκεδάσεις. Τώρα που θα πάμε σε διάλειμμα θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ελένη Καστάνη και πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ και πάλι κοντά σας, με το θέμα που έχει παρουσιάσει στο Economist, το φίλο του Economist, για την Ελλάδα. Δείτε παρακαλώ πολύ τη φωτογραφία. Παρουσιάζει την Ελλάδα στις πύλες της λιτότητας, με την έξοδο να είναι έξω από τη λιτότητα, αλλά τον Κέρβερο, το χαρακτηριστικό σκύλο που φυλά τις πύλες του κάτω κόσμου με τα τρία κεφάλια, να είναι εκεί στο άρθρο της για την Ελλάδα. Ο Economist παρουσιάζει την Τρόικα ως τον Κέρβερο που τρώει τις άρκες της χώρας, καταδικάζοντάς την για πάντα στον κάτω κόσμο. Μεγάλο θέμα, θα το δούμε και στις υπόλοιπες μας εκπομπές την επόμενη εβδομάδα με το καλό. Αν διαθέτετε σύνδεση στο διαδίκτυο και σας αρέσει να σερφάρετε, μπείτε στον Economist να το δείτε. Με τον Μάκη είμαστε εδώ όμως για να κλείσουμε μαζί με την αθλητική μας ενημέρωση. Ο Μάκης Γιώγος είναι κοντά μας. Χαίρετε. Λοιπόν, μπάσκετ. Χθες ο Ολυμπιακός για το Top 16 νίκησε 73-55 τη Μάλαγα. Σήμερα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπαρτσελόνα. Μεγάλο παιχνίδι. Δύο μεγάλοι σύλλογοι. Χθες κύπελλο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-0 στην Τούμπα τον Απόλλωνα. Εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκληση στην επόμενη φάση. Έχουμε μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε το βίντεο με όλη την ελευθερία. Με το Σβόνιμιρ Βούκιτς να πετυχαίνει δύο γκολ από στιμένες φάσεις, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-0 το Απόλλωνα στην Τούμπα και ουσιαστικά κλείδωσε την πρόκληση για την επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Το τρίτο γκολ για το δικέφαλο του Βορρά πέτυχε ο Μαντούρο. Έτσι η Ρεβάν στη Ριζούπολη έχει πλέον τυπικό χαρακτήρα για τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο δικέφαλος συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση και μετά τον Ισραηλινό Χαφ Νάτχο και τον μεσοαμυντικό Ινσουαράλδε από τη Σπαρτάκ Μόσχας, στην Τούμπα θα αγωνίζεται και ο Ντάνι Χούσεν με μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι από τον Άγιαξ. Στον Ολυμπιακό, μετά τον Νέλσον Βαλντές, ένας ακόμη Παραγουανός, ο Ερνάν Πέρες, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ερυθρόλευκη ομάδα. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο με τους αγώνες της 22ης αγωνιστικής Super League. Το Σάββατο θα διεξαχθούν τρία μάτς. Στο Ηράκλειο, ο Όφη θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό. Στα Γιάννενα, ο τοπικός ΠΑΣ παίζει με το Λεβαδιακό. Στο Κλεάνδης Βικελίδης, ο Άρης θα προσπαθήσει κόντρα στη Σκόντα Ξάνθη να πάρει τη νίκη, προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία. Από το πρόγραμμα της αγωνιστικής στην Κυριακή ξεχωρίζουν συναντήσεις Ολυμπιακός Πανετολικός, Πλατανιάς ΠΑΟΚ, Πανιώνιος Εργοτέλης και Απόλλων Ατρόμητος. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θα σας πω ότι σήμερα το PlayStation 4 το κέρδισε ο κύριος Αλέξανδρος Τσεσμελιδάκης, κριτικός. Να είστε καλά, κύριε Τσεσμελιδάκη, για πάντα έτσι γρήγορος και αποτελεσματικός. Φεύγουμε τώρα εμείς. Παρασκευή σήμερα, άρα φεύγουμε και για Σαββατοκύριακο. Αν εσείς όμως θέλετε να μείνετε στη δουλειά ή αν η δουλειά σας κρατάει συνέχεια στο γραφείο, πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα σας δείξω τι βρήκα εδώ στο iF Μερίδα λίγο σερφάροντας. Δείτε αυτό το γραφείο, το οποίο τώρα θα μας δώσουν οι συνάδελφοι κατευθείαν στον αέρα. Αυτό το γραφείο λοιπόν το σκέφτηκε μια Βερολινέζα, η οποία σου λέει: δεν φεύγουμε από τη δουλειά, δουλεύουμε σαν τους τρελούς. Άρα, ας δουλέψουμε ανθρώπινα. Το γραφείο λοιπόν με τις κινήσεις που βλέπετε, πάρα πολύ απλά, μπορεί να γίνει και ένα υπέροχο κρεβάτι και να σας φιλοξενεί στο γραφείο, από το οποίο δεν θα χρειάζεται να φύγετε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. Δευτέρα, μάλιστα.